Κοίτα, αυτό είναι μεράκι. Δεν είναι αυτό δουλειά. Δεν είναι αγκαρία. Είναι μεράκι. Τώρα εσύ, άμα έχει γεράσει σωματικό, επειδή σε βλέπω λίγο καταβεβλημένο, δεν έχει μεγάλα κέφια. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Εγώ θέλω τον Ασλαμά, ο οποίο τα φωνάζει, τα τσιρίζει, τα κάνει αυτά τα διαολάκια, αυτά εδώ και τα λοιπά. United τι έκανε. United τι έκανε. Έχασε 2-1. Έχασε το United. Δεν κέρδισε, πώ θα πηδάει. Ναι, σταμάτα. Σε πάσε με τον όλο τον αύριο στην Ελλάδα. Πιάσει 2 βαθμούς κατά το πιδέν. Κάντε μου ανάλυση αύριο. Τι ανάλυση είναι σήμερα. Κάντε ρε μια ανάλυση για αύριο. Τι ανάλυση κάνω αύριο. Άντε, με κάντε. Τον Όλσεν να το φύγα καφέ. Τον Όλσεν να τον πάρω το μάτς. Θα πάρεις. Το μάτς θα τον πάρω με τον Όλσεν. Φυσικά μεγάλο. Γιατί δεν παίζει ο άλλος. Ένα μήνα μισή. Α, η θλάση. Α, ναι, ήθελε. Ναι, τι λέω. Ήταν τυχερός. Κοίταξε με λίγο. Ήταν τυχερός ο Γλύκος που τραυματίστηκε. Γιατί ήταν τυχερός, θα πούμε μετά το διάλειμμα. Χαρτ μπολ. 8,5 ώρες μπυρίμπα έπαιζε. Ποιος? Εσύ. Όχι 8,5. Πόσες ώρες? Όχι 8,5. Με είπαν από τις 4 το βράδυ, τα πάμε με τις 4 το βράδυ. Καταρχήν μέχρι τις 6.30 είχα δουλειά. Τι δουλειά έχει? Έχει δουλειά. 8 παρά ξεκίνησα. Λοιπόν, πήγα εκεί πέρα σήμερα, τον είδα εκεί με τις καρτούρες του, με τα αυτά του. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός, θα πούμε. Ξεκίνησα να δω τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είδα ένα τέταρτο. Ναι, κόντεψε να με πάρω ύπνο. Λέω να παίξω με ρεσάκι μια μπυρίμπα. Ναι. Και το φίλο μου. Τον Πάουκ δεν τον βλέπει. Τώρα, από τον Ντόρτμουντ Πάουκ με 3 δοκάρια, με 2 γκολ, με ανέβα κατέβα, με Μπερμπάτοφ. Τι να δω τώρα το Φιωρεβάντε, πώ το λένε εκείνο εκεί. Βιαφάνε. Συγγνώμη, τον Μπερμπάτοφ που ήταν. Τον Ντόρτμουντ, φίλε, δεν έπαιζε. Δεν τον είδε εσύ. Τον Μπερμπάτοφ. Τον Μπερμπάτοφ, εγώ είδα μια μαγική παλιά που έπαιζε. Εγώ είδα. Εγώ τον είδα. Ήταν ο μόνο που ήταν ακίνητο και εγώ τον είδα. Εγώ είδα. Ελία του Αγγελόπουλου. Η νίκη του Πάοκ είναι τεράστια επειδή επετέχθη με 9 ποδοσφαιριστά. Εγώ λέω να τρώτε ψάρια για να βλέπετε καλά. Με 9 ποδοσφαιριστά. Ο Μπερμπάτοφ δεν υπάρχει, το είπαμε. Τέλος κρίμα, μπελά μεγάλο. Εσύ τα λέτε, εσύ ακούγεσαι, δεν πειράζει. Τσιόλη και Μπερμπάτοφ. Εγώ βλέπω βγάζει. Ο Τσιόλη τι. Δεν υπάρχει ο Τσιόλη. Όχι τίποτα, τίποτα. Δεν πάει κανένα. Καλά, αυτό ό,τι και να λέτε. Κοίταξε να δει. Η νίκη είναι τεράστια, δεν ακυρώνεται πρώτον. Δεν ακυρώνεται. Σε κάνει ποδοσφαιρικά πολύ πιο σοφό αυτή η νίκη. Καταρχήν πρώτον. Έπαιξε κάτι ωραίο. Όχι πιο σοφό, αυτή είναι μία νίκη. 18-1 τελικέ. Άκου. Όσο και να υποτιμάτε. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Όσο και να υποτιμάτε. Είναι καθαρά για οπαδική κατανάλωση, για κολάδιμο και τα λοιπά. Αυτή η νίκη θα μνημονεύεται για πολύ καιρό. Ναι, για πάρα πολύ καιρό. Μιλάει. Όχι, για πάρα πολύ καιρό. Μέχρι του χρόνου που θα κάνουμε ακόμα πιο μεγάλη νίκη. Γιατί ο Πάοκ τη κάνει γρήγορα τι μεγάλε νίκε. Κατάλαβε. Που σημαίνουν τι. Τι σημαίνει. Το διακύβευμα ποιο είναι. Τώρα πάμε για καμιά United αμαλάκι. Με τι διακύβευμα. Τι εννοεί. Με τι σκοπό. Με τι διακύβευμα. Τι εννοεί. Διακύβευμα. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, να πάμε, να πάμε. Όχι, μη. Θα πω στους λόγους. Δεν ξέρει τη λέξη διακύβευμα. Όχι, ρε, τι εννοεί, ρε. Όχι, μη, ρε. Έχετε μπερδέψει, ρε. Μπερδεύομαι μέσα. Ρε, σε παρακαλώ. Μπερδεύομαι μέσα. Κάτσε να πω τους χορηγούς. Hardball. Τι είπαμε. Λοιπόν, το καλύτερο μαγαζί στα Συντηρητική Θεσσαλονίκη. Σταμάτα, χορηγούς λέμε τώρα. Είναι ίσως το καλύτερο μαγαζί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον από τα καλύτερα, στο τρίγωνο της Πολύγνης, Ελπίδος 8, καφέ, σπορ καφέ καινούριο σύγχρονο, έχουμε καινούριο διαγωνισμό μπυρίμπας εκεί πέρα, είμαστε στη φάση των ομίλων, τελειώνει αυτή, σε λίγο... Δεν σε παίζουν εσένα όμως. Εγώ... Τι είναι που είσαι ψωριάρης ο άνθρωπος. Εγώ σήμερα κέρδισα έναν από τους καλύτερους παίκτες, εκεί που έπαιζα. Τον που έπαιζες. Τον κέρδισα, λοιπόν, και μου έδωσε συγχαρητήρια. Εμένα ίσως να μην με βάλανε γιατί με φοβόντουσαν, δεν ξέρω. Εντάξει. Δεύτερον, τα καλύτερα ποτά, οι παρουσίες καλές, ξέρω εγώ τι να λέμε, ότι και να λέμε πρέπει να περάσετε από εκεί κοντά. Να το δείτε, να το ζήσετε το μαγαζί από κοντά. Είναι ευχάριστη η βραδιά, θα έχετε εκεί πέρα, παιδιά. Ελπίδο ο χρόνο σε πολύ γνωστό. Έφερε την κυρία, έφυγε εδώ είμα. Ναι, για άλλη δουλειά. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην τα κυρία. Τα αυτιά δεν τα πήρε εδώ. Τώρα θα πω αυτέ τι κυρία, έφυγε. Εδώ όχι, τα, βγάλει... τα πήρα, αλλά τα ξαναβγαίνουν γρήγορα. Ρε, φίλε. Κάθε πόσε μέρε βγαίνουν στα αυτιά σου. Εγώ πάω κάθε 10 μέρες, καθαρίζω σβέρκους, αυτιά. Σε μεγαλώνει ο άντρας, εσύ δεν το ξέρεις. Είπαμε, τεστοτερώνει. Τι είναι, τεστό? Τεστοτερώνει, δεν είπαμε. Έχει τεστοτερώνει μεγάλη. Όταν μιλάμε στους χορηγούς, μην μιλάτε. Λοιπόν, καθάρισμα λοιπόν. Κάνε ρε, τέτοια. Έχει τεστοτερώνει. Κάνε εδώ κάτι άσπρο. Ναι. Κάνε το ξανά, ξανά μια φορά εδώ πήγε. Έχει ένα άσπρο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Κάνε το σώμα κάτω. Δεν πειράζει. Σαν φιλιζό. Όχι σαν φιλιζό. Ελπίδο λέω πάλι. Με έχετε μπερδέψει. Εγώ ωραίο θέλω να φαίνεται. Ολύμπου 23 και Ολύμπου 31. Δύο χώροι καταπληκτικοί. Ολύμπου 23 είναι το κομμωτήριο. Κυρία Άιφη, λέω ότι τη φαίνεται. Τάλιρο είναι το κούρεμα. Τα λιράκι. Λοιπόν, χτένισμα για τις κυρίες, βάψιμο μαλλιά, αυτά, τα πάντα όλα. Οι τιμές είναι τιμές κρίσης που λέμε. Και Ελπίδος, συγγνώμη, Ολύμπου 31 είναι ο καινούριος χώρος αισθητικής. Περμανάν, μασάζ, έχουμε, πώς το λένε,
Μανικιούρ, πεντικιούρ. Μούση περιποιούνται. Τα πάντα φίλε. Ωραία, θα πάω για κούρεμα. Θα πας, φυσικά θα πας. Ωραία, φίλε, με σένα θα κάνει και ένα μισάωρο. Ναι. Θα πάει. Και αυτός πρέπει να γίνει τεστοτερόνι. Τεστοτερόνι. Ποιος. Κάτσε, πες, πριν το κάτσε. Πεντικιούρ, μανικιούρ, μασάζ και. Όλο πακέτο. Στην αρχή τι είπες. Είναι στον άλλο το χώρο της δικής ναι, αυτά, ναι. Που έχει. Εντάξει, και τα, είναι γυναικεία τα περισσότερα. Δεν τα ξέρει. Ό,τι έχει σχέση με το. Περμανά. Έχει κάτι άλλα νύχια που βάζουν τα εξτρά. Τα αυτά τώρα πώς τα λένε αυτά δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρουν κιόλα. Είσαι πολύ άντρα για να τα ξέρει. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρουν καλά. Λοιπόν, γιατρέ Μπανιώτη, σε καλημερίζουμε. Έπαθε λέει Λουμπάνκο ο Τσίπρα. Ναι, από το πολύ πίδα το λαό, πιάζει και η μέση του. Κατάλαβε. Είναι αυτό που από το πολύ σκύψιμο. Ή από το πολύ σκύψιμο στου εταίρου. Ή από το πολύ πίδημα στο λαό. Να πάει στον Πανιώτη το γιατρό να του βάλει βελόνες. Να του βάλει βελόνες γιατί έχει ένα λίγο σαν λουκουμάς είναι το σώμα του. Κουράζει τον πρωθυπουργό. Έχει συγγένεια με τον ποδοσφαιριστή. Είναι εξαδελφός. Είναι συγγενής. Λοιπόν, να πάει Τσίπρα από το πολύ πίδημα στο λαό και από το πολύ σκύψιμο στους εταίρους. Έχουμε το φάρμακο του Πανιώτη. Έχουμε το φάρμακο να σε φερμάρει και τις βελόνες να σου φύγει ο πόνος. Άντε μπράβο. Κλειδαράς. Έλα τώρα πήγες να κάνεις τα κλειδιά. Κοίταξε. Έλα. Με πήρε τηλέφωνο την Παρασκευή το βράδυ, λέει κερνάω Τσίπουρο. Ποιος? Ο Στέλιος, ο Πετκανίτσας. Ο Πετκανίτσας. Λοιπόν, τον είπα για τα κλειδιά, όποτε θες, ας τα κλειδιά, αλλά πιούμε Τσίπουρα τώρα, μου λέει. Ναι. Σήμερα, αύριο, τη Δευτέρα, όποτε θέλεις. Αργάδες είχε. Και είμαστε και καλεσμένοι παραμονή πρωτοχρονιά εκεί πέρα. Ναι, ξύνεις, πάει. Ναι, πάω, ξύνη, πάω, πάω. Εγώ θα βάλω τα γλυκά. Εν πάση περιπτώσει, με πήραν στο Κορδελίο, ήταν, έφευγα για Καστοριά, μου λέει, όχι, θα έρθεις από εδώ, τρεις φορές τηλέφωνο, θα κάνω φασαρία, λέει, αν δεν έρθεις. Πήγα. Καταπληκτικό. Κάτσε παραμονή Χριστουγέννων. Καταπληκτικό τεχνίτης, ναι. Επειδή έχω βγάλει, εγώ έχω κάνει δουλειά μαζί του, ναι. Παιδιά. Ναι. Άχουβα ναι. Να πάτε. Είναι, ναι. Καταρχήν είναι πολύ καλό παιδί. Παίρνει το πρόβλημά σου, το κάνει δικό του και το λύνει σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι. Λοιπόν, και τιμές καλές φυσικά. Και φυσικά θα πάτε στην Πορφύρα που έχει ανακαινιστεί. Και κάναμε και ένα νέο γύρισμα τώρα με το φίλο μας τον Γρηγόρη. Πήγε και ο Γρηγόρης. Έκανε νέο γύρισμα εκεί στην Πορφύρα και τακτοποιήθησαν τα πάντα. Μιλοκόπια, ιστορίες, τσιπούρες, μεγάλα ψάρια. Ναι. Το στοίχημα, αν μείνει ο Μπερμπάντοφ στον ΠΑΟΚ και μετά τον Ιανουάριο, εγώ σου κάνω το τραπέζι. Άμα. Θα πάρουμε και το φίλο μας τον Γκρέντι μαζί, έτσι δεν είναι. Έτσι, έτσι, το Βασίλη. Και θα τελειώνει. Και ο Τσιλιμπόνης παίρνει τη σαβούρα το αυτοκίνητό σου, το κάνει κομμάτια και σε πληρώνει και από πάνω. Κάνει και τάλαρα, σου δίνει και τάλαρα. Πάμε να τους δούμε και πάμε να κάνουμε έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα. Θα έχουμε πολύ Ολυμπιακό σήμερα. Θα πούμε για τις Γιούχες, θα πούμε για το κλάμα του Θεοδωρή. Ρε Θεοδωρίδη, 81 χρονών έσαι. Σταμάτα να κλαις. Σταμάτα να κλαις. Αυτό δηλαδή. Πρέπει να τον πάρει ο Τσιλιμπόνης, να τον κάνει μια απόσυρση. Ποιος? Ο Τσιλιμπόνης που κάνει την απόσυρση. Να τον πάρει αυτόν τον Θεοδωρίδη. Πολύ κατώτερος για τις απαιτήσεις λοιπόν. Του αγώνα του συγκεκριμένου με την Άρσεναλ Ολυμπιακός. Ναι, ένα τίτλο. Πολύ κακό. Πάμε χορηγούς. Τερορίτσα! Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0-922-710. Παρακαλώ! Κλειδαράζει και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστε
ξεχαστική πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Ξεχαστική πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, στον παλιό δρόμο Κυλκής. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα, ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβγες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Έφη. Ολύμπου 23. 231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Λοιπόν, φοβερός βελονιστής είναι, να ξέρετε, ο φίλος μας. Έχει πάει πολύ κόσμο όσον αφορά το κομμάτι του καπνίσματος. Έχει αποτέλεσμα. Αυγενικά πάρα πολλά. Κιλά, οι γυναίκες με τις κυταρίτιδες, κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Και όποιος λέει Ραπτόπουλος, δεν θα του λέτε, θα πείτε τι τιμή είναι, θα πηγαίνετε εκεί. Θα σας λέει μια τιμή, θα πείτε, εγώ ήρθα από το Ραπτόπουλο. Παπ, 20% κάτω. Βολίδα. Κατευθείαν βολίδα, 20% κάτω. Από Κωστή Ραπτόπουλο. Λοιπόν, είχαμε τη μεγάλη νίκη του Πάουτ στο Ντόρτμουντ με 1-0. Είχαμε το τρομπόνι του Ολυμπιακού με ένα σοφιστικό ύφος, πήγε εκεί και έπαιξε με 4-2-3-1, με εξτρέμ καθαρό αίμα και με δεκάρι καθαρό αίμα κτλ. Καθαρό αίμα φορ και τα μπαρκαρίσματα δεν του βγήκανε. Με τα στόπερ τα οποία είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι σε μεγάλο πρόβλημα τα στόπερ του Ολυμπιακού. Είχαμε πει ότι εδώ και ένα μήνα ο Ολυμπιακός είναι σε ντεφορμέ κατάσταση, συνεχίστηκε και σήμερα
εκεί δεν είχε τη βοήθεια των διαιτητών των Ελλήνων στο παιχνίδι με την Άρσεναλ. Είχε δίκιο, ο Ατματζίδης για τον Μποροβίλο. Εντάξει, γνωστά είναι αυτά, ελέγχει την κατάσταση. Βγήκε η ΑΕΚ, έκλαιγε να πούμε νιάου νιάου. Και θα πάρουμε. Τι είναι, ποια υπόθεση θα πάρει. Ποιο έκλαιγε, ρε. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα λίγο. Και αδικήθηκε η ΑΕΚ. Τι έκανε. Δεν την έδωσε ένα μπέναλτι ο διαιτητής στο 12. Βάζει goal offside και δεν δίνει ένα μπέναλτι και στον Πανιόνιο. Ουσιαστικά ξεκίνησε τα στραβά σφυρίγματα από το μπέναλτι που έδωσε στην ΑΕΚ. Κάνει όμως και η ΑΕΚ μπέναλτι και βάζει ένα γκολ στο οποίο ο Τζιμπούρ επηρεάζει ορθότατα πρώτα τη φάση και πρέπει να ακυρωθεί. Αν είσαι μεγάλη ομάδα και ξέρεις ότι ελέγχονται οι άλλοι, δεν διαμαρτύρεσαι. Θα μιλήσεις, Ένα χούι του Παοξή, όταν χάνει από μικρό αντίπαλο θεωρεί το μάτς θυμμένο, όταν κερδίζει ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο είναι μεγάλη ομάδα. Καλά, αυτό το χούι το έχει όλος ο κόσμος. Και ο αντίπαλος το γι' αυτό. Αυτό το χούι πρέπει να σταματήσει. Όταν κερδίζει κάτι ο ΠΑΟΚ θεωρούν ότι του το δώσανε και όταν χάνει ο ΠΑΟΚ δεν έχει ομάδα, λένε οι αντίπαλοι. Ναι. Τι. Λοιπόν, για Arsenal Ολυμπιακό, για τις γιούχες σήμερα που πέσανε στο Καραϊσκάκι, θεωρώ αχάριστο το λαό του Ολυμπιακού. Τους παρέχει τα πάντα ο Μαρινάκης, τους έχει μια ομάδα αρκετά καλή, έχει τους διαιτητές μαζί. Τους έχει μεταλλάξει, εγώ αυτό ξέρω. Πάει στην Ευρώπη, πάει στους 32, πάει στους 10. Ο Θεοδωρίδης Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, ναι. Τι ποιος είναι. Είναι δικαίωμα του πελάτη ναι. Να σφυρίξει, να γιουχάρει, να κάνει φτιάξει. Άσε με να τους φτιάξω. Ναι, άσε, δεν ξέρω τι κάνω τώρα. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Το σχετικό μου λέω. Είστε αχάριστοι. Είστε αχάριστοι. Σας έχει πάρει τώρα, ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης 18 πρωταθλήματα. Κλαίτε σαν τις σουλτάνες ότι σας κλέψαν το ένα εκεί με τον Αλέφαντο. Που δικαίως κλαίει ο Αλέφαντος, αλλά ο Αλέφαντος, ο Φουκαράς, δεν λέει ο Φουκαράς. Δεν ισχύει αυτό που λέει ο Αλέφαντος, γιατί λέει ο Αλέφαντος ότι δεν υπάρχει αδικία από τη διαιτησία. Μόνο αυτός ο καημένος δεν εκμεταλλεύτηκε τίποτα. Μόνο αυτός δεν εκμεταλλεύτηκε. Μόνο αυτός δεν το εκμεταλλεύτηκε. Τι να εκμεταλλευτεί, δεν μπορείς. Τα σφυρίγματα και τα κάθε επικραμμένος πήρε κάτι. Τέλος πάντων. Θα σταματήσει βρε μαλάκα να παίρνει τηλέφωνο. Τυρ. Καραγκιόζη. Καραγκιόζη. Δεν ξέρω τι έχω εκπομπή. Σε ρίχνει. Έχει και χωρίς αριθμό. Ναι, τι θες να πεις. Τι. Τι. Το κλείνεις. Σερσέμι. Τουρ. Σερσέμι. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ στον Ντόρτμουντ είπαμε ότι έχει παίξει δύο μάτς. Δεν κέρδισε η Ντόρτμουντ τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι τυχαίο. Το καρτενάτσιο του ΠΑΟΚ. Πολλοί λένε, μα πώς λέει έβαλε τα γκολ στην Ντόρτμουντ δύο. Και ναι, μίλα με τα παπάρια μου τώρα. Λοιπόν, πώς λέει κέρδισε την Dortmund και τα λοιπά. Θα το κλείσω. Έλα, με απόκρυψη είναι. Ναι, ναι. Γι' αυτό, επειδή με απόκρυψη. Καλά, από περίεργεια μια φορά το σηκώνεις να πεις ποιος είναι. Ο περίεργεια. Θα βρίσκει. Μπορεί να είναι γυναίκα της ζωής σου, όπως να. Γυναίκα της ζωής μου. Μπορεί να είναι ο άντρας της ζωής σου. Ναι, είναι ο άντρας της ζωής σου. Ετοιμόλογος. Εσύ ρε φίλε Κατενάτσιο, είδες την Dortmund. Όχι, τρελώσε. Φίλε μπροστά ήταν ο Πάο. Κατενάτσιο, τρελώσε. Όχι. Και εσύ Κατενάτσιο το είδες. Όχι, κανένα. Δεν είδες δηλαδή άμυνα για σεμινάριο. Κατενάτσιο το είδες. Σταμάτα λίγο να μιλήσω. Κατενάτσιο είναι άμυνα για σεμινάριο. Στάσου. Εμένα δεν με ενοχλεί. Σάντος, ζεις, εσύ μας οδηγεί. Δεν είναι έτσι. Σάντος, ζεις, εσύ μας οδηγεί. Δηλαδή ο Πάοκ δεν έκανε. Μαρία, εσύ δεν είσαι αντίλογος. Ρεαλιστικά όμως μπορεί να το αποτέλεσμα. Σας έχω δώσει εγώ να μιλήσω για τα λοιπά. Όταν πω κάντε τα, να πού, κάντε τα. Μία τελική. Λοιπόν. Ποιο. Σταμάτα λίγο, ρε. Η Ντόρτμουντ πόσο είχε. 18. Τι τρεις. Πόσες φάσεις έκανε, ρε. 18 τελικές είχε, πώς. Τελική στο κόρνερ, τελική. Αν δεν είναι τελικές. Μία ο ΠΑΟΚ, 18 ήταν. Μάρι, μην το κάνω τώρα και δημόσια τηλεόραση με τις στατιστικές. Ένα λεπτό λίγο. Όχι. Όχι. Συσχέρουμε τα νούμερα. Αλλά είναι φορές που λένε όταν είναι κραυγαλαία η διαφορά, λέει την αλήθεια. Τρεις ευκαιρίες έκανε η Ντόρτμουντ. Μπορείτε να το ξαναδείτε το παιχνίδι. Τι τρεις, ρε φίλε. Έχει τρία δοκάρια. Λίγο. Και ο Γλύκος κάνει τρεις αποκρούσεις της καριέρας του. Λίγο να αναλύσουμε αυτό το 3-5-2 γιατί στα μεγάλα μάτς πετυχαίνει και δεν πετυχαίνει πολλές φορές στα μικρά τα μάτς. Μπράβο στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Μπράβο που είναι γενικά μια φωνή της λογικής και με τις κόκκινες γραμμές σχετικά πιο μακριά. Τι είπε. Πιο μακριά και δεν είμαστε και κάτι κολλητοί φίλοι με τον Δημήτρη. Τι είπε. Που λέει το επόμενο μεσημέρι είναι μόνο ενθουσιασμός για την νίκη, είναι μεγάλη νίκη. Δεν είναι κάτι που θέλει καμιά ανάλυση ποδοσφαιρική. Φυσικά, ο αγώνας. Ούτε να το κάνει σημαία. Δεν ξέρει να την κάνει την ανάλυση, μάλλον. Όχι. Γι' αυτό δεν ξέρει. Ξέρει και λέει. Για άλλα πράγματα λέει. Εδώ τι να κάνει. Θα σου πω τι στα σκουπίδια. Τι να κάνει. Θα σου πω τι θα κάνει. Ο Γκαγκάβα κάνει το παιχνίδι τη ζωή του κάποια στιγμή δύο φορές σε 5 λεπτά. Τριπλάρι τρεις και υπάρχει μπροστά του τέταρτος. Λοιπόν, μπορώ να πω δύο κουβέντες. Να μην μιλήσει ο κανένας.
σε αυτό το μάτς και στο άλλο, ο Μάριε. Ναι, σε ακούω, σε ακούω. Παίζεις 5-3-2 με ΠΑΟΚ, με Ντόρτμουντ στην Τούμπα και με Ντόρτμουντ στο Ντίσελντορφ. Που στο Ντόρτμουντ και λέω Ντίσελντορφ. Λοιπόν, πρέπει να παίξεις στα 30 μέτρα άμυνα. Δεν γίνεται να ανοιχτείς. Καλά κάνει και κλείνεται. Η έστασή μου όμως. Περίμενε λίγο. Δεν ήξερε να βγει μπροστά. Όταν στην Τούμπα κέρδισε την μπάλα, είχε σίγουρα την πρώτη πάσα λάθος. Και ξανά μανάει η Ντόρτμουντ. Και ξανά πάσα. Και ξανά πάσα. Και ξανά πάσα. Και ευκαιρίες και αποκρούει. Δεν είχες να κρατήσεις την μπάλα. Αυτό είναι η μικρή ομάδα. Εγώ. Δεν είναι μικρή ομάδα γιατί κάθισες με 5-3-2. Αυτό είναι καλά, 20 μέτρα δεν βγήκες. Και δεν βγήκες γιατί. Ας πούμε αυτό το μάτς που έγινε τώρα. Δεν βγήκες εδώ γιατί είχες αυτόν τον περιπατητή, δεύτερο σέντερφορ, με το Μάκο ο οποίος οργίαζε. Λες λοιπόν, που είναι το λάθος του Τούντορ. Θέλω να παίξω 5-3-2, να κλειστώ στα 30 μέτρα, αλλά όταν πάρω την μπάλα, στο μεγάλο χώρο, να κατέβει ο Σούμποντης, ο Μούμποντης και άλλοι στόπερ κτλ. Να έχω ένα γρήγορο που είναι ο Μακ. Δύο γρήγορους που δεν έπαιζαν που είναι ο Ροντρίγκες. Τρεις ο Κωνσταντινίδης. Τέσσερα ο Μιστακίδης που θα μιλήσουμε για τον Μιστακίδη. Ναι. Με τέσσερις. Και να βγει και ένα πέμπτο. Τον Περπάτο γιατί τον έβαλε. Γιατί είναι μαλάκας, γι' αυτό τον έβαλε. Γιατί μπορεί να είναι μαγκας, γι' αυτό τον έβαλε. Γιατί σε τέτοιο μάτς δεν χωράει. Σε τέτοιο μάτς βάζεις το καλό σου το κοστούμι. Βάζει σε τέτοιο μάτς ένα παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ έχει να δείξει τον Περπάτο. Τον πήγε συνέντευξη τύπου. Να μιλήσει και ο ΠΑΟΚ λίγο ρε παλικάρι. Το ποδοσφαιρικό κομμάτι που δεν έχει καμιά σχέση με το μάρκετινγκ που θέλει να κάνει. Δεν ξέρει μα μάρκετινγκ. Το ποδοσφαιρικό σου λόγο. Έκανε μια πολύ ωραία τοποθέτηση ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Πολύ σωστά. Δεν πήγε σαν βλάκας να ανοιχτεί και να τον βγουν 6-7 να φας 5-0 και να γελάω όλη η Γερμανία. Φυσικά θα πας έτσι. Όμως ο Μπερμπάντοφ γενικά σου χαλάει ό,τι επίθεση ευνηδιασμού κάνει η ομάδα. Λοιπόν, εγώ θέλω να. Ακούω λίγο, κάτσε να τελειώσω λίγο. Τέλειωσε. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, άκουμε και εσύ, του 3-5-2. Το ΠΑΟΚ του 3-5-2 που θέλει ταχύτητα, ευνηδιασμό στο χώρο και θέαμα για μένα και για σένα και για τον ΠΑΟΞΥ να γουστάρει είναι έξω ο Μπερμπάντοφ. Δεν μπορώ να το περιμένω αυτόν τον άνθρωπο και να έχω έξω τον Ροντρίγκες και να βάζω τον Ροντρίγκες στη γραμμή για να τον βάζω να παίξει και να τρώω Κίτσιου, να τρώω Κωνσταντινίδη, να τρώω οποιοδήποτε γρήγορο. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ταχύτητα. Έχει τους παίκτες για να φύγει. Όταν έβαλε τον Ροντρίγκες μέσα και έβγαλε τον Μπερμπάντοφ, 10 λεπτά θα μπορούσα να έχω ένα παιχνίδι συγκλονιστικό. Και δεύτερο θα έβαζε. Βεβαίως. Και δεύτερο γκολ θα έβαζε. Τι πιθανότητε είχε ο ΠΑΟΚ. Και δεύτερο γκολ. Ποδοσφαιρικά μιλάμε εδώ. Άσε τώρα τα εγωιστικά. Δεν συμφωνεί. Μισό λεπτό, τελείωσε. Και μετά θα πάμε για Ολυμπιακό, για τι Γιούγκε και για τα σάλια του Θεοδωρίδη. Τζόρνταν με Ροντρίγκε, Μακ και Αθανασιάδη 0-2. Πρώτα απ' όλα. Το πιο πιθανό βάλει δεύτερο ΠΑΟΚ παρά να φάει γκολ. Πρώτα απ' όλα μιλάτε υποθετικά. Το αποτέλεσμα δικαιώνει τον Τούντορ καταρχήν. Πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, σας αδικεί το αποτέλεσμα, δικαιώνει τον Τούντορ. Δεύτερον. Σας αδικεί. Βέβαια, ρε φίλε, το αποτέλεσμα δικαιώνει τον Τούντορ. Έβαλε τον Μπερμπάντοφ και πήρε το αποτέλεσμα. Σας αδικεί. Τέλος πάντων. Λέω, ρε, πάμε παρακάτω. Λέω ότι έτσι όπως είδαμε τον ΠΑΟΚ στην ταχύτητα. Μα δεν τον έβαλε για ταχύτητα τον Μπερμπάντοφ, φίλε. Άσε με να κάνω και εγώ τη δική μου ανάλυση να πούμε. Δυστυχώς, η 10 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουμε στο άλλο το κανάλι την ανάλυση. Να σου δείξω με τα δάντια ματάκια σου από τότε που παίζει ο Μπερμπάντοφ πόσες επιθέσεις ευνηδιασμού σταμάτησε. Τον Μπερμπάντοφ τον έβαλε για άλλο λόγο εκεί πέρα. Τον Μπερμπάντοφ τον έβαλε για να τραβήξει τουλάχιστον δύο παίκτες στην Ντόρτμουντ πάνω του, να μπορεί να φύγει πιο γρήγορα στην κόντρα ο Μακ, επειδή είναι γρήγορος. Αλλιώς αν έβαζε τον από την μια μεριά τον Ροντρίγκες και από την άλλη τον Μακ. Όχι καλά. Το αποτέλεσμα το δικαιώνει, δεν υπάρχει καλά. Και μετά μόλις πήγε το παιχνίδι στο 70-75, τον έβγαλε να πούμε για να κρατήσει πίσω, να δυναμώσει να κρατήσει το αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν μαλώσουμε. Τι να μαλώσουμε. Αεξή, φωνάζεις για το 1-1, και κάνεις το παιχνίδι του Μελισσανίδη, και θα πάρεις την ΕΠΟ. Συγγνώμη, δεν τελείωσε. Δεν τελείωσε. Και ο ΠΑΟΚ έκανε άλλες δύο ευκαιρίες, ναι, με τον Μπερμπάτο μες στο γήπεδο. Μία στον γκολ που το έβγαλε ο Φσάι του Τζαβέλα, αυτό που ήταν ο Φσάι. Κοίταξε, μία τελική έβγαλε η επίσημη στατιστική. Πώς κάνει άλλες δύο, τις αφαιρέσαν οι Γερμανοί, οι κακοί άνθρωποι, οι Ευρωπαίοι. Φίλε, τον γκολ που έβαλε και τα κύρωσε, θα το βάλουμε τελική αυτό. Φυσικά δεν είναι Φσάι. Offside είναι. Μη σιλότερα. Τότε ο Ηρακλής είχε χθες 5 κλασικές. Nice. Μα οι 3 είναι offside. Καλά. Δεν στο συμπάρει. Κάτσε λίγο. Μπορώ να σου πω εγώ ο Ηρακλής είχε 5 κλασικές. Αν πεις για πες ποιες είναι, φίλε. Και ας πω οι 3 είναι offside. Ωραία, εντάξει. Offside. Θα μου πεις καλά, μα μάλλον είσαι. Λέγε, συνέχεια. Θα μιλήσει τώρα εξής για τα κλάματά του. Λέγε. Ναι, ας μιλήσω εξής.
Εγώ, να, τέλειος, εντάξει, εγώ βλέπω ότι τον Τούντορ το δικαίωσε οι επιλογές που έκανε, δικαιώθηκε ο προπονητής μας. Όσο για τον Τζίμιροτ, θέλουμε να το δούμε στη Λεβαδιά. Ο Τζίμιροτ, λοιπόν, εγώ είδαμε δύο προσθήκες. Ναι. Τσίμιροτ και Μιστακίδη ανέβηκε ένα σκαλί παραπάνω. Μιστακίδη το βάζει σε λάθος θέση. Δεν ξέρουμε. Ναι. Δεν ξέρουμε. Λέω, καλά, είναι να το δούμε και πίσω από το φως. Το παιδάκι είναι κεντρός, είναι οχταροδέκαρο, είναι στη θέση του Πέλκα και είναι μεγαλύτερο. Καταλαβαίνετε βέβαια όλη τη διαφορά. Ναι. Ακόμη και ένα παιδί ο Μιστακίδης ο Γιάννης. Καθετοπαθάκι. Ένα νέο παιδί. Ναι. Που εγώ το στάπαρα πέρσι με τον Πιερικό βέβαια. Σωστό, σωστό. Τεντακλή, και ο Καμπερίδης είπε πολλά. Και με τον Καμπερίδη είχα μιλήσει. Μπράβο, Γιώργο. Καλά είναι να το δούμε. Καταλαβαίνετε διαφορά τι σημαίνει ποδοσφαίρι. Στην ταυτότητα να γράφει ποδοσφαιριστής. Τσίμιροτ, Μιστακίδης. Με τον δεν μπορώ να στρίψω. Ναι. Κατόπια στέκα δεν μπορώ να στρίψω. Εγώ βλέπω ο δεν μπορεί να στρίψεις, κέρδισε μέσα στην Ντόρτμουντ. Εγώ αυτό ξέρω. Αυτό είναι απάντηση. Καλά, αφού απάντηση είναι αυτό, ρε φίλε. Μπορεί και εγώ να έπεσα. Μπράβο σε Κωνσταντινίδη, μπράβο σε Μιστακίδη, μπράβο σε Τσίμιροτ. Μπράβο σε Μαλεζά! Το λάθος που έκανε ο Τσιόλης! Μπράβο σε Τζαβέλα! Το λάθος που έκανε ο Τσιόλης! Στο Γλύκο! Ο Τζιόλης! Μεγάλο μπράβο στο Γλύκο! Ναι. Μπερμπάτοφ δεν υπάρχει στο μα δεν μου λες ένα λάθος! Μπερμπάτοφ! Ο Μπερμπάτοφ ήταν επεκταράς που δεν κάνει πλέον! Ο Τζιόλης δεν κάνει για να πατάει σε μια τέτοια μεταβίβαση όπως του Μιστακίδη! Ρε φίλε, ένα λάθος έκανε χθες το παιδί! Ο Τσιόλης έκανε λάθος! Ποιο Μιστακίδη! Έδωσε 6 μάτς και έχει δώσει 6 τελικές για γκολ! Πάρε βάλε! Ο Μιστακίδης! Το λέω, και το βάζουνε back half. Μια δεξιά, δηλαδή. Λάθος δεν βρήκατε να μην πείτε όμως. Πάζαμε φας. Πάζαμε φας. Εγώ παιχταράς. Θα γυμναστώ κιόλας, θα γίνω μπιτόνι. Καλά. Και θα πω μέσα. Άστα. Αυτός παίζει στη γραμμή και δουλειά και τους χωρίς εκεί τώρα. Ο Μιστακίδης είναι στον ΠΑΟΚ να το δούμε. Ναι. Το είπα και στο ραδιόφωνο. Ναι. Παίξτε 3 μάτς, 3-90 λεπτά. Θες Μπερμπάτοφ σέντερ φορ. Θες Κλάου σέντερ φορ. Πίσω από το φορ, λες. Ναι, ποιο θες από φορ. Βίλαντζερς ο Ιωάννα Σίτι, αδερφέ. Ναι, αλλά με τον. Με τον. Βίλαντζερς. Βγαίνει ο παππούς. Δεν έχει καμιά θέση εκεί πέρα, δεν παίρνει τη θέση. Ρε ο Τζιόλης, εσείς, ποιο μάτσο έβλεπα χθες που είχε σουτ. Ελληνικό ή. Ελληνικό. Κάνα κάποια σουτ. Άστοχα τα χαφ. Μου φαίνεται την ΑΕΚ. Άρα σήμερα. Ναι, τα. Τα αμυντικά χαφ. Ναι. Το αμυντικό χαφ είναι ευλογία να έχεις καλό σουτέρ. Σιμώες και Γιώχανσον. Ναι, να έχεις καλό σουτέρ από πίσω και ο Κορδέρο παίρνει στη Β' Εθνική από μέση απόσταση. Άκου, άκου. Ναι. Ο Τζιόλης, το μόνο που κερδίζεις είναι όταν πλευροκοπήσει ο αντίπαλος. Άκου εδώ. Όταν πλευροκοπήσει ο αντίπαλος και σεντράρει, επειδή είναι ψηλό παιδί, θα έρθει πρώτος, δεύτερος, τρίτος στόπερ. Τέταρτος στόπερ θα έρθει ο Τζιόλης. Στον αέρα πρέπει να είσαι ανοίγει. Μετά, μετά. Έχει μια καλή μεταβιβασούλα. Ό,τι και να είναι, ναι. Τίποτα το έχει θαυμωτικό. Ναι, παλιές. Έτσι, ό,τι και να είναι, ναι. Αλλά σε box-to-box παιχνίδι, δηλαδή σε παιχνίδι έντονου ρυθμού, ο Τζιόλης δεν τον βολεύει. Και πάει ο ΠΑΟΚ να κάνει μια ομάδα με ταχύτητα, με ένα 3-5-2 που είναι ένα σύστημα που δεν χωράει το basic game. Κωστά. Και έχει μέσα το Τζιόλη, ναι, και τον Μπερμπάτοφ να του καθυστερεί. Το παιχνίδι. Κώστα, για να μην το κουράζουμε λίγο. Μην το κουράσουμε, ναι. Δηλαδή, δεν ναι, δικαιολογώ σήμερα, ναι, ενέ 2015, τερματοφύλακα να μην έχει μία στοιχειώδη τρίπλα. Πόσο μάλλον ποδοσφαιριστή μέσα. Ναι. Άνθρωπος που πέφτει πάνω σε αντίπαλο, άνθρωπος που στο πρώτο ζόρι γυρίζει την μπάλα πίσω, δεν θέλω να συζητάω. Τα χαιρετίσματα στη Λίμνο. Αυτό πρέπει να βγουν νέοι κανονισμοί. Πίσω και παράλληλα. Που να το πίσω και ο Γιάννου καθαριστήρα. Ναι, ναι, ναι. Τέλος, δεν θέλω. Τέλος. Δεν πήγε να πατέρω τους μπασινάδες. Τέλος, δεν πάω. Γιώργο, δύο κουβέντες για ΠΑΟΚ. Να πάμε στην ΑΕΚ λίγο. Να πάμε διάλειμμα. Να μιλήσουμε μετά. Να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, το φαινόμενο των αποδοκιμασιών. Οι αχάριστοι, οι νανκιόριδες οι Ολυμπιακοί. Οι καλομαθημένοι του τα έχουν δώσει όλα. Και δεν πάνε στο Καραϊσκάκι να πούνε ένα ευχαριστώ στο Μαρινάκι που πήρε τη διαιτησία, τους πήρε πρωταθλήματα, τους πήρε κύπελα, όπως τα πήρε, τα πήρε. Δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν τώρα και να πούνε θέλω να δω μπάλα κτλ. Καριόλια, άμα θέλετε να δείτε μπάλα, να διαμαρτυρόσασταν. Θα δεχτείτε τον Ολυμπιακό έτσι όπως τα παίρνει, αλλιώς αν διαμαρτυρηθείτε, έλατε να κάνουμε μαζί, πώς το λένε, φασαρία, ναι, εναντίον του κακού ελληνικού ποδοσφαίρου. Άστε το παραμύθι. Τι είναι φασαρία να κάνει. Μεταλλάχθηκαν αυτοί. Σταμάτα κι εσύ. Και εσύ αυτό είναι. Μεταλλάχθηκαν. Και εσύ τέτοιο θες να γίνεις. Έλα. Ζηλεύεις εσύ. Εγώ από την αδικία, από εκδίκηση όλα γίνονται. Από εκδίκηση. Γιώργο, λέγε. Ναι, λοιπόν. Ναι, είδες Ντόρτμουντ και τέτοια. Ναι. Άρσεναλ να πούμε και για Άρσεναλ. Εκεί για τον Λούκα και λίγο άλλο. Καταρχήν για τους... Έχεις δίκιο, φίλε, σε αυτό. Για τους... Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κοντεύει να περάσει το μέση στα γκολ εκεί πάνω. Ο Λούκας στον ΠΑΟΚ κρατιόταν στη γραμμή και σερβίριζε. Και εκεί στη γραμμή παίζει. Σερβίριζε. Δεν πάτουσε περιοχή. Στον πρώτο ειδικά γύρο, την πρώτη χρονιά που ήρθε, και είπε ότι παίζει απατεωνίσκο ποδόσφαιρο. Αν ξανάρθει στον ΠΑΟΚ και ξαναπαίξει τέτοιο ποδόσφαιρο,
Δεν ξέρω τι κάνει, τι που στο διάλογο είναι. Στην Λα Κορούνια. Ξεφτύλισε την Μπαρσελόνα χθε. Ναι. Με τον Μπάουκ λοιπόν όταν έπαιζε. Όταν δεν έπαιζε έτσι, ρε παιδιά. Απαταιωνίστηκα. Απαταιωνίστηκα σημαίνει είμαι καλό παίκτη, δίνω την παλιά, δεν στήριζω την επίθεσή μου. Και όταν χαθεί η μπάλα, θα ψιλομαρκάρω κιόλα. Όχι, φίλε. Δεν λέγαμε ότι είναι κακό παίκτη. Αν θέλετε αυτή στην Κολόπολη πρωταθλήματα και διακρίσει, θα μάθετε στην κριτική. Όχι τι έκανε ο Λούκα στην Ισπανία. Έλα, τι έκανε ο Λούκα στην Ελλάδα. Όχι, εντάξει. Ο Άπλας του βάλει 50 ευρώ. Αμφιβάλλω αν έχει 50 ευρώ να περάσει την εβδομάδα, εσύ μου κορυδεύει το φίλο μου. Λέγε Γιώργο, σε διέκοψα Γιώργο. Ναι, λέγε, Γιώργο. Ναι. Έχουμε και λέμε. Ναι, Γιώργο. Για Ντόρτμουντ. Ντόρτμουντ. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη από άποψη ότι σε 20 χρόνια ή σε 30 χρόνια, όταν θα μπαίνει ένα παιδί μέσα στο ίντερνετ κτλ., θα βλέπει το αποτέλεσμα. Δεν θα θυμάται τίποτα άλλο. Και αυτό είναι το καλό. Από εκεί και πέρα δεν αξίζει ακριβώς καμία ποδοσφαιρικής ανάλυσης, καμίας χρειάς, διότι ήρθε με τον τρόπο που ήρθε, οι τελικές το δείχνουν, η διαφορά ποιότητας ήταν τεράστια. Φυσικά εννοείται ότι πρέπει να την αγκαλιάσουμε και να τη χειροκροτήσουμε, γιατί να μην ξεχνάμε ότι πριν πάει η ομάδα εκεί, όλοι λέγανε έλα μωρέ, θα πάμε να φάμε 4 και θα φύγουμε. Ποιος το λέγει αυτό ρε μεγάλε? Όλοι το λέγανε αυτό. Όχι όλοι το λέγανε. Εγώ, όχι όλοι το λέγανε. Το έλεγε πολλοίς κόσμος. Εγώ τι σου είπα από τον πλούστο μήνυμα, θυμάσαι? Εγώ έλεγα ότι η ομάδα δεν υπάρχει τέτοια. Καλά, εσύ δεν πρόκειται να πεις, δεν πρόκειται να πεις τίποτα κακό. Ναι, φυσικά. Οπότε και με την Μπαρσελόνα να παίξει. Εγώ είπα ότι ο Λούκας είναι παικτάρα σερβιωτών μπάλα, μόλις τον είδα στον Παδρακικό που έκανε τρίπλα με το κεφάλι την μπάλα. Εσείς τον βγάλατε απαταιώνα και δεν πατάει περιοχή. Βγάζει όργια τώρα πάνω. Δείτε το πώς πέφτει. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Τι σχέση έχει με τον Λούκα, τι πτυχίο. Δεν θα πει κακιά κουβέντα, λέει. Τι να πω κακιά κουβέντα για τον Λούκα να πω. Παράδειγμα π.χ. Τώρα τι να πω για το Πάουκ Ντόρτμουντ. Τι να πει το προφανές, ναι. Καλά λέει. Δεν έχει πει ποτέ ένα μισή κουβέντα εναντίον κάποιου που έχει κάνει τον Πάουκ. Το Τσαβέλα βρίσκει. Κριτική, δεν έχει κριτική στάση. Δεν μου λες ρε Σιμάρε, επειδή με πας κόντρα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τι σε πάει κόντρα, αγόρι μου, και ο Ράμψε πάει κόντρα. Έχω κάνει κριτική εγώ στον Πάουκ με τον τρόπο μου. Πες μου τη μία. Να, στον Τζαβέλα όπως λέει φέτος. Τι έκανε στον Τζαβέλα, ναι. Για αυτά που έκανε πέρσι. Για αυτά που έκανε για το πρωτάθλημα. Τη στιγμή που τα έκανε, τι έλεγε. Τίποτα, μου έκανε. Και εγώ από τι έκανε ο Ηρακλής το 2011, τι έκανε, είσαι μάγκα. Δεν μου λες, αυτό τώρα είναι κριτήριο για να με κρίνεις εσύ. Λοιπόν, να συνεχίσω. Συνέχισε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για την Ντόρτμουντ. Τώρα από εκεί και πέρα μας ενδιαφέρει να πάρουμε αύριο και το διπλό για ουσιαστικά να καλύψουμε τη διαφορά. Αν και δεν παίζει και κανένα ρόλο, γιατί όπως φαίνεται όλες οι ομάδες από τον Ολυμπιακό και κάτω κοντάθαν. Είναι όλες ίδιες. Και όλα θα φτάσουν στο τέλος. Τώρα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτό που είπε ο Μάριος είναι σωστό, ότι όντως η φίλαθλοι είναι απαιτητική κτλ. Κακώς γιουχάραν για μένα, διότι αν γιουχάρανε μια ομάδα που έχει πάρει τόσα πολλά θέματα στη σειρά, Ολυμπιακή από τη ζωή σας, αν ήταν Παναθηναϊκή ή Παοκτσίδες, δηλαδή αν φτάσει ο Ολυμπιακός στο επίπεδο του ΠΑΟΚ ή του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ, σε κάθε μάτι που θα κερδίσουν θα μπαίνουν μέσα και θα τα σπάνε. Το Θεοδωρίδη, παππού, άκου. Μόλις χάσετε το πρώτο πρωτάθλημα κάποια στιγμή, είτε γιατί θα η έπρεπε να κράζουν οι άλλοι. Τότε θα δεις το χαρακτήρα των φιλάδων του Ολυμπιακού. Θυμάσαι ρε εσύ, αυτό που σας λέω, στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ πήγαν να κάψουν το γήπεδο τότε στο 0-1 με τον Ίβιτς, όταν μέναν στην πέμπτη θέση. Εγώ θέλω να πω. Λοιπόν... Άρα μην κλαίω ο κύριος. Στα όπα όπα. Γι' αυτό αν είχε μυαλό ο Μαρινάκης, θα δίνει και ένα πρωτάθλημα, βγει δεύτερος. Για την Arsenal. Μα δώσε. Εντάξει, για μένα όποιος έβλεπε. Για τους δεν θα μιλήσω για τους Ολυμπιακούς. Ο Ολυμπιακός πάντα θέλει να κερδίσει. Ο συγκεκριμένος οπαδός θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Όποια ομάδα και να πει με την Arsenal. Αλλά για τους ρεαλιστές ουδέτερους, η διαφορά ήταν χαοτική. Και δεν είναι κριτήριο δηλαδή να σταυρώσουμε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, η διαφορά είναι τεράστια. Προς Θεού. Δεν αγχώθηκε καθόλου η Arsenal, αλλά ακόμα και στο η Arsenal δεν αγχώθηκε καθόλου. Ακριβώς. Ακριβώς. Κάτσε, στο πρώτο τέταρτο θα μπορούσε να φάει ένα γκολ η Arsenal. Έτσι όπως ήταν ανοιχτή. Αλλά εκεί αναδείχθηκε ότι το promotion του Φορτούνη τόσο καιρό που μας τα έχουν πρίξει με το Φορτούνη. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λέγε, εσύ γιατί κλαις. Δεν κλαίει κανένα, φίλε. Τι? Εσύ μόνο σου βγάζει αυτά τα συμπεράσματα. Μόνο σου βγάζει αυτά τα συμπεράσματα. Πότε πήρε, εγώ θα πω μόνο ένα πότε πήρε Μελισσανίδη. Πότε πήρε Μελισσανίδη στην ΕΠΟ για να την πάρει και τώρα. Λοιπόν, πότε εντάξει, την... θα φανούν αυτά. Πότε την είχε. Θα φανούν αυτά στην πορεία. Λοιπόν. Μια φορά που πήρε. Δεν έρχομαι εδώ να κάνω τον εκπρόσωπο τύπου του Μελισσανίδη. Άντε μπράβο. Άμα δεν βλέπει εσύ ότι καμία σχέση δεν έχει η ομάδα του Δέλα με την ομάδα του Πογιέτ, τι να σου σημαίνει ότι δεν βλέπεις μπάλα. Εγώ βλέπω μπάλα. Ήταν, μπάλα. Η ομάδα του Δέλα ήταν μια ομάδα φλόρικη, ναι. Και η ομάδα αυτή είχε ένα μέταλλο. Το κλάδο σου μέταλλο, ρε. Πήγε να σε κερδίσει το τέλος κρυβό σου, να μην χάσει το μπάνιο. Δεν είναι ομάδα που να κάνουμε
Κάτσε ρε εσύ, Γιώργο, μισό λεπτό. Πήγα να παίξω μέσα σε μία έδρα. Σε σφυροκοπούσε Πανιόνιος. Τελευταία 20 λεπτά με σφυροκοπούσε. Πρέπει να με 10 παίκτες, 25. Τι θες να σε κάνει, δηλαδή δεν τι έπαιζα με την Καλονή. Με το Πανιόνιο που εσένα σε κοίταξε τα μάτια, ρε φίλε. 11 με 11. Ναι, δεν διαφωνώ. Για το κλάμα πες μου, άσε τώρα τον Παναθηναϊκό το πήρε εκεί άνετα. Ναι, για το κλάμα πες μου. Άστα τα. Το κλάμα. Το κλάμα σου. Ανακοινώσει. Εδώ είμαστε. Και άμα θέλω, Τζόρταν, επειδή στο διάλειμμα και λαϊδούσε, βάλουμε και ένα στοίχημα για τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, ακούστε τώρα δύο λεπτά. Πρώτον για την ΑΕΚ. Εγώ θεωρώ κατά λάθος βρίσκεται δεύτερη ΑΕΚ. Δεν έχει την ποιότητα σαν μεγάλη ομάδα η ΑΕΚ, δεν το συζητάμε, την προσβάλλω. Αλλά φέτος δεν έχει την ποιότητα μέσα στο χορτάρι για να είναι δεύτερη. Άρα διαφωνεί ριζικά με Μαρίνο Ουζουνίδη. Δεύτερο λίγο. Κάτσε να ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι έχασε, αυτοκτόνησε σε 3-4 παιχνίδια, ειδικά σε 3 μπορώ χαρακτηριστικά να πω, και πέταξε βαθμούς 2 με τον Ηρακλή. Το 2-6 το έκανε 3-3. Συγγνώμη λίγο. Το κλάμα τώρα, άσε τώρα, τώρα. Θα μα τα πει αυτά. Όχι. Μα τα πει. 2 με τον Παθραγικό το 7-2 το έκανε 3-3. Κλάμα δεν υπάρχει, ρε φίλε. Και 3 βαθμού με στην Τρίπολη του πέταξε. Παθραγικό, ρε φίλε, για να πάρει διπλό Παθραγικό. Τι λε. Το 0-3 το έκανε. Με παοξίδε μου είπε χθε. Έλα ρε, ντερβίση τώρα. Με Παθραγικό έχει ο Παθραγικό άλλε 2-3 σούπερ κλασικέ. Εσύ εντάξει, τώρα ξέρουμε τι. Και μπέναρτι. Τι πέντε, κατά τρελώσει. Ναι, βρε, τρελώσει με εγώ. Εσεί είστε η λογική τώρα. Και το παοξίδε είπαν καλά προθεσία. Τι να κάνουμε άμα είπαν 100 παοξίδε. Μήπω οι παοξίδε όλοι συμφωνούν με όλου νομεί. Ποιο συμφωνεί, εδώ δύο είμαστε και δεν συμφωνούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ μα είπε κολόβαρδο ήταν ο Πάοκ που κέρδισε με στην Ντόρτμουντ. Ποιο. Εσύ μα είπε 19 τελικέ η Γκέι Ντόρτμουντ. Δεν ήταν. 18 τελικέ η Γκέι Ντόρτμουντ. Δείτε άμα δει παραπάνω από 3-4 ευκαιρίε. Ήταν τυχερό δηλαδή που κέρδισε. Και δεύτερον. Κάτσε, φίλε, έχει ο άλλο 3 δοκάρια και ο goalkeeper σου κάνει τι 3 αποκλήσει τη ζωή σου. Το ένα το δοκάρι ήταν από λάθο μπαλιά του αυτού να πούμε. Τι γυρνάει. Ο Γλύκο κάνει μεταγραφή από το τοπίο. Είναι δοκάρι, θέλει δοκάρι. Ναι, είναι δοκάρι, φυσικά είναι δοκάρι. Αλλά δεν είναι γκολ, είναι δοκάρι. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Να τελειώσω. Ο Γλύκο είναι τυχερό. Να τελειώσω λίγο. Και θέλω να πω και το εξή για να κλείνουμε να πούμε. Λοιπόν. Όποιο θέλει στοίχημα, του βάζω ότι δεύτερο θα τερματίσει ο ΠΑΟΚ και εδώ στον Άρα για να έχουμε στην και μάθημα. Στην κανονική περίοδο στα πλοίο. Και στην κανονική και στα πλοίο. Θα εγώ σου βάζω, εγώ εδώ τώρα. Τώρα, όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, εγώ πιστεύω ότι η διαιτησία, οι Αρετόπουλοι, οι Καλογερόπουλοι, οι Κίζες και οι διάφοροι άλλοι με τα σφυρίγματα που του κάνουν πέρσι, προπέρσι, αυτά όλα τα χρόνια του κλείνουν τις αδυναμίες. Δεν μπορεί να δει τις αδυναμίες του. Εύκολα παίρνει το πρωτάθλημα. Μου θυμίζει σαν την ελληνική ταινία. Όλοι ξέρουμε στο τέλος το αποτέλεσμα. Ότι θα γίνει ο γάμος, ας πούμε, θα παντρευτούν μεταξύ τους. Και οι πρωταγωνιστές είναι οι διαιτητές. Η Νύφη και ο Γαμπρός δηλαδή. Αυτό είναι. Και το πρωτάθλημα του Παλαιολυμπιακού. Είναι το πιο ξεφτυλισμένο πρωτάθλημα που υπάρχει, πιστεύω, σε όλο τον κόσμο. Ούτε και στο Ταμπαντούμπο και στην Ουγκάντα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα βλέπεις ποιοι κλαίνε. Δεν κλαίω, ρε φίλε. Τι να κλαίω. Αυτό το πράγμα το επιθετικό φάουλ του Ολυμπιακού. Κάθε αγωνιστική γίνεται αυτό το πράγμα. Μα κάθε αγωνιστική. Μα δεν υπάρχει ρεκόρ αυτό, ρε φίλε. Πάνε να δημιουργήσουν ρεκόρ το οποίο είναι μαϊμουδένιο. Ρε φίλε, άλλο σου λόγο. Είναι μαϊμουδένια όλα αυτά. Όσο θέλουν και να του υποστηρίζουν κάποιοι άλλοι, εγώ τα βλέπω μαϊμουδένια. Γελάει άλλο ο κόσμο αυτά εδώ πέρα. Για τη Γιούγα θέλω να μου πείτε. Γιατί γιούχαρουνε τους, γιατί γιούχαραν τους παίκτες και τον προπονητή σήμερα. Μπορείς να μου πεις. Να πω κάτι εγώ. Να πεις. Γιατί γιούχαραν. Ο Ολυμπιακός που πήγε σήμερα 3 ώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης έχει δικαίωμα να γιούχαρει. Αυτό μόνο. Μετά από αυτό. Ναι. Ναι. Φτά. Ναι. Γιώργο, εσύ. Δημοκρατία είναι δικαίωμά του. Είναι θέλω, πληρώνει και φέρνει τον Ολυμπιακό με τον Πανετολικό να δει. Με τον Μάριο, η απογοήτευση ήταν τεράστια. Ο Ραπτόπουλος λέει: Άγιο, Αλέξα, δεν πρέπει να κράει τώρα. Δεν πρέπει να γιουχάρει τώρα. Θα μα πει. Τζόρνταν, πάρε την εποχή. Δεν κοβίνει πλέον μόνο. Άρα δεν το κατάλαβε τι είπε. Ότι αυτό που πάει και δίνει λεφτά 3 ώρα το μεσημέρι να δει τον Πανετολικό. Έχει δικαίωμα. Αυτό που είναι έξω όμω όχι. Αυτό που δεν πήγε. Όχι. Όχι. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με αυτό. Όχι, ναι. Λατρεύω. Ποτέ. Star Wars ξέρω είναι πώ είναι αυτά. Ναι, έχω φίλου φανατικού άρρωστου. Άλλαξε τη ροή του σινεμά. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Υποκλίνομαι. Ναι, δεν. Θα πάω να το δω. Θα πάω. Μαζεύω λεφτά τώρα. Αλλά. Χάνεις εσύ από αυτά. Αλλά δεν. Χάνεις εσύ από αυτά. Ναι. Δεν ασχολήθηκα ποτέ στην. Ποτέ. Γιατί δεν σου δίνει φίλη σου κανένα πρόσκληση να πας. Δεν είναι σινεμά, καμία σχέση. Είναι σινεμά, δεν μπορεί να βρει αυτή τη δημόσια σχέση. Καλησπέρισμα, κυρία Ρίτα, εσείς. Κυρία Ρίτα, ναι, ωραία επαγγελματία, καλή, σωστή, ναι, άκου. Μισό λεπτό. Αλλά πες μου, από την πρώτη στιγμή, ξέρω εγώ, θα πάω με το φίλο μου, θα κοιμηθώ, θα κάνω δαράνο. Εγκλημάτισε η ηθοποιός. Η κυρία Παπανίκα. Εγκλημάτισε λάθος χειρισμό της ηθοποιού.
Εγώ γνώρισα την κυρία Παπανίκα στο διπλανό στούντιο, έκανε συνέντευξη στο διπλανό δωμάτιο. Λοιπόν, τη γνώρισα εκεί κτλ. Ήταν μια κοπέλα η οποία από το Epsilon TV έκανε στην κυρία Παπανίκα συνέντευξη. Στα 73 της η κυρία Παπανίκα να είναι γερή. Αποκτήσαμε μια οικειότητα με την κυρία Παπανίκα, παίζω θέατρο αύριο κτλ. Μου λέει η Αργυριάδου. Μου λέει η Αργυριάδου. Έχω λέει τη φίλη μου, πες την όπως τη λένε, την κυρία. Πες τη φίλη σου. Τη φίλη σου πες, άστα αυτό. Ναι. Μην το αλλάζει τώρα για άλλο. Ηρεμή το παιχνίδι. Σταμάτα, το ηρεμή, νιρβά, μαστούρα. Το ηρεμή. Και εγώ, άμα κάνω κανένα τσιγαρλίκι, θα είμαι εδώ πέρα. Όχι, δεν μπάλα πρώτα. Όχι, Ρίτα, κυρία Ρίτα. Όχι, Ρίτα. Ρίτα Σίσιου. Η Σίσιου. Δεν την έχω δει ποτέ. Ονοματεπώνυμο. Ονοματεπώνυμο. Ναι. Τέλος πάντων, την παίρνω τηλέφωνο. Με τον Λαζόπουλο, δεν είναι. Ναι, η κοπέλα που μα έμεινε τώρα. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά α πούμε και από την αρχή ότι. Από τι πιο όμορφε σικάτε κυρίε τη πόλη. Ναι, δεν λέω το αντίθετο, αλλά. Η Παπανίκα, εγώ μου φάνηκα μαλάκα στην Παπανίκα. Γιατί την είπα, θα δώσω τρει προσκλήσει και οι άλλοι δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Το δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Ναι. Τώρα θέλω το χειμώνα με τι σκεφάλε. Αλήθεια! Ρεαλιταριό, μην ξαναστείλει μήνυμα. Ρεαλιταριό, μην ξαναστείλει μήνυμα, πραγματικά. Αν εννοεί κλάμα την ανακοίνωση, γιατί ξέρω πού το πα τώρα. Την ανακοίνωση τη ΠΑΕ. Δεν φίλε, όλε οι ομάδε κάνουν. Έλα, μου αρέσει. Τώρα αυτή τη για τα πελατάκια. Όλε οι πελατάκια. Τώρα εκεί τι πα πα. Έλα, εκεί όπω το κλάμα. Άμα είναι ο Μελισσανίδη να κλαίει αγόρι μου, τι την πήρε την ΑΕΚ. Τι την πήρε την Αγγλική Τέταρτη και να σας πουλάει το παραμύθι. Εγκρίθηκε το αυτό για το γήπεδο. Όταν σας δάμε την τάπα την προηγούμενη Κυριακή. Θα τα ρίξει, άσε εγκρίθηκε. Τώρα είναι τα δύσκολα. Γιατί το γήπεδο θα γίνει και θα ονομαστεί Πότε, πότε, πότε. Τι κάτσε. Εγκρίθηκε, ρε. Το 15 Δεκέμβρη θα το Μαρούλι εγκρίθηκε, ρε. Εγώ α πούμε έχω ένα κτήμα. Πάω στην πολεοδομία, μου λέει εγκρίνεται. Έρχονται οι μάστερες, λέω πού είναι, τα λεφτά πάρτε. Άσε παραμυθά με λίγο. Άσε το 15 Άσε με παραμυθά τώρα. Λοιπόν, τι λέει, μουσάτε. Διάλειμμα να ανοίγουμε γραμμές. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα να ανοίξουμε γραμμές. Because we are your friends. You never be alone again. Well, come on. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0-922-710. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία.
Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, στον παλιό δρόμο Κυλκής. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23. 231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Στο Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού, παράλληλα με τον βελονισμό σώματος, γίνεται εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού, οτοβελονισμού, εφαρμογή λέιζερ και διαθερμιών. Τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι εντυπωσιακά, συμβάλλοντας στην πλήρη υγεία και ευεξία του ατόμου χωρίς λήψη φαρμάκων. Ο βελονισμός αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό σύστημα όλων των εποχών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει ένα μεγάλο κατάλογο με τις ενδείξεις του βελονισμού. Ο βελονισμός, σε αντίθεση με πολλά φάρμακα, είναι μη τοξικός με μηδέν παρενέργειες. Ο βελονισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι βελόνες είναι αποστηρωμένες, πάρα πολύ λεπτές και μίας χρήσεως. Ο γιατρός, ειδικός παθολόγος, είναι ειδικευτής στο βελονισμό με μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο του Πεκίνου της Κίνας. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Πάμε, ναι. Έλα, Αναπτόδουλε. Κόψ' τώρα. Έλα. Κόψ' τώρα, κόψ' τώρα, με την πρώτη. Κόψ' τώρα. Και εσύ, ρε φίλε, κάνε λίγο θέατρο. Παίξε, μπες. Μεγάλο ευχαριστώ. Κάνεις μπάμω, θα μεγάλο ευχαριστώ. Να πάμε. Έλα, καλά. Πάμε, ναι. Γράφεσαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλώς. Καλησπέρα, τι κάνετε, εγώ είμαι. Την παλεύουμε, φίλε, καλά. Πείτε ό,τι γουστάρετε. Θέλω να μιλήσω λίγο στον άστεγο της παρέας. Τι σημαίνει αυτό? Να σου πω, ρε Ψηλένα. Για τον Γιώργο, λέει. Εσύ είσαι εκπρόσωπος του ΠΑΟ και τον τίθεται εκεί πέρα τώρα. Γιατί το λες αυτό? Όχι. Σαν κρυφογαβράκος μου ακούγες. Όχι, φίλε, δεν είμαι εκπρόσωπος του ΠΑΟ. Δεν έχουμε εκπρόσωπους εδώ, φίλε. Δεν παίρνει λεφτά κανένας από καμιά ομάδα. Όχι, φίλε, όχι. Ούτε σύνδεσμοίτη φέρνουμε. Ούτε σύνδεσμοίτη, ακριβώς. Την άποψή μου λέω. Και γιατί μου λες, μισό λεπτό. Περίμενε να αιτιολογήσει γιατί με λες ότι είμαι κρυφογαβράκος. Να σου πω, άστα τώρα τα δικά σου τα κόλπα. Αυτό που σου λέω εγώ. Αυτό που μου λες εσύ. Κοίτα, το υφάκι σου δεν μ' αρέσει, φίλε. Κάνε κριτική,
στραβοστομιές και αυτές κράτες για το σπίτι σου, για τη μάνα σου, τον πατέρα σου και τα αδέρφια σου. Όχι, όχι. Ακούστε, λέω εγώ. Λέω τις στραβοστομιές. Τις στραβοστομιές κράτες για την οικογένειά σου. Για τη μητέρα σου, τον πατέρα σου και τους άλλους. Εδώ μιλάς σαν άνθρωπος. Πες ρε φίλε, ναι, άντε. Μιλάς σαν άνθρωπος. Γιατί άμα θέλουμε να γίνουμε στραβοστόμιδες, γίνουμε και χειρότεροι. Δεν βγάλουμε νόημα. Μην κοιτάς τώρα επειδή έχει χεία και δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Πες τι θες να πεις και τελείωνε. Και μαγκίτσες όχι. Λέγε. Λοιπόν, φίλε, με κουράζεις πολύ, ρε. Κόψτε να ρε. Βγες, κάνε την κριτική σου, πες και τελείωσε. Ακούστε ρε μαλάκες Έλληνες. Σας πηδήξαν τα ράματα. Φάγατε τα λεφτά από τη χώρα. Έτσι. Τα τράστα μεγάλα κτλ. Λοιπόν, οι απόγονοι των κλεφτών και των αρματολών. Τρώμε τη μία φάπα μετά την άλλη. Λοιπόν, να μιλάτε σωστά. Και πείτε ότι γουστάρετε. Αυτά τα κρατήστε και αντίθετα. Και έχω και την κατάλληλη απάντηση. Και άκουδο, εδώ συνδεσμίτης δεν έρχεται. Εγώ με τους συνδεσμίτες δεν τα πάω καλά. Θεωρώ τους οργανωμένους οπαδούς όχι ιδιαίτερα σωστούς για τις ομάδες. Και γενικότερα δεν τους γουστάρω, να ξέρω το πω έτσι πολύ απλά. Μαρία. Εδώ οργανωμένος οπαδός ομάδος δεν έρχεται. Επόμενη γραμμή. Άμα γουστάρεις, άμα δεν γουστάρεις, να βλέπεις να μιλάς. Η ουσία, το προηγούμενο, κρατή. Ναι. Η κριτική στάση αυτό σημαίνει. Να ναι. περνάει ο Γιώργος ναι. για Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Μπράβο. Ναι. Τα πρόβατα. Να χαίρεστε. Μπράβο τον Γιώργο που συμφωνεί με τον Μάριο. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό σε λέει ο φίλος. Τρίτος. Πάμε. Τέλος η δημοκρατία και στο ποδόσφαιρο. Οι οπαδοί που κρεμάνε πανό και τους ενοχλεί το ΑΜΚΑ και το ΑΘΜΗ και το ΜΑΜΚΑ. Αυτό θέλουν. Δηλαδή ο οπαδός να είναι. Μούγκα. Μούγκα και να μην κάνει κριτική στάση στην ομάδα. Να μην έχει κριτική στάση. Να μην ξέρουμε τι πάει στο γήπεδο. Και να έχει. Πάνε με τη μαλαπατή να σπάσει τα μέσα κάρτα να μην μπορεί να σε βγάλει. Όχι, καλέ. Να μιλήσω λίγο, ρε φίλε. Όχι, μιλά. Από την ώρα που ξεκινήσαμε, μίλησε μία ώρα. Να μιλήσω. Εγώ μίλησα μία ώρα. Να μιλήσω. Άλλο λέει. Εγώ πάντω δεν μίλησα. Άλλο εννοεί. Λέγε, άλλο λέει ο άνθρωπο. Α, μη μα γαμά. Άλλο λέει. Μα γαμάνε, αλλά μα γαμά και εσύ. Άλλο λέει. Κάτσε καλά τώρα. Να καταλάβετε κάτι. Η αισθητική δεν είναι ίδια σε όλους. Η αισθητική, όλα για μένα στη ζωή τα πάντα είναι θέμα αισθητικής. Μπορεί το ντύσιμο του Γιώργου να μην μου αρέσει. Δικαίωμα του Γιώργου. Το μαλλί του Τζόρνταν, δικαίωμα του Τζόρνταν. Και το ποδοσφαιράκι που μου αρέσει και ο παίκτης που μου αρέσει, δικαίωμά μου. Είναι στην αισθητική μου. Ναι, πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Αυτά δεν μπορούσε να τα πει ο Γιώργος. Ήθελε συνήγορα. Επόμενη. Συγγνώμη, δεν έπαιρνε τον Γιώργο. Έλα ρε παιδιά, κοιλιά κάνουμε. Πάμε. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Καλώς να. Άντε, καλώς το. Αριανός από Αθήνα. Ναι, Αριανός από Αθήνα. Μάλιστα. Όλα καλά. Μεγάλη νίκη της Αριανάρας 4-1. Τι έκανε. 4-1. Ποιον. Διακριθέ. Το Φιλότα. Τάτος, Τάτος, Κόκε, Ντούνης. Τάτος, Κόκε, Τζίδης. Και ο Ντούνης. Έλα, ο πάμε, πάμε στα σοβαρά, λέγε. Ναι. Γιατί δεν είναι σοβαρή νίκη της Αριανάρας, όλα σε παρακαλώ. Τι πράγματα είναι αυτά. Για μένα διακριθέται Σιτζίδης, Κόκε που είναι οξύμορο και Πόη, πολλά χιλιόμετρα. Τώρα να πω λίγο, επειδή αναφερθήκατε σε κάτι ευεργέτες, γιατί τα έργα που θα γίνουν το 2016 είναι τρία και τα τρία είναι μέσω ΕΣΠΑ. Εγκρίθηκαν τα 30 χαρτιά για την ΑΕΚ. 20. 30. 20 και 7,5 του Παναθηναϊκού για τη Λοφό. Εντάξει. 17 Παναθηναϊκός, 30 ΑΕΚ και κάτι άλλο που περιμένουμε στη Θέρμη, μην το πούμε γιατί δεν έχει κλειδώσει ακόμη. Mm. Απλά δεν ακούω πουθενά από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό που γίνεται στην ΑΕΚ εδώ και 3 χρόνια, το ότι οι φύλαθλοι και οπαδοί πληρώνουν τα μισά διαρκείας σε μια εταιρεία με σκοπό να χτίσει το γήπεδο. Δεν σας ακούω, θέλω μίλα, να μιλάτε. Μίλα, να ολοκληρώσει. Ναι, ολοκληρώσει. Λάθος κάνεις. Ναι, ναι. Λάθος. Λάθος κάνω. Δηλαδή σε γάμα συμβήτα και στην αλφα... Έχει συσταθεί αυτή η εταιρεία που λες η δικέφαλος ΑΕ. Ναι. Και πάει ένα μέρος των διαρκείας, όχι έτσι όπως το θέτεις εσύ. Λοιπόν, για να μπω στην κουβέντα. Συγκεκριμένα το 10%. Αυτό, φίλε, βρήκε ο Μελισανίδης κάτι νέο ΑΕΚτζίδες. Ναι. Τους οποίους τους πουλάει τον παπά για το γήπεδο. Άσε ρε Μάρι. Ναι, άκου το τώρα. Κάτι νέο. Έκανα εγώ στην αρχή. Κάτι νέο ΑΕΚτζίδες. Κάτι original κουλουριάρδες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, οι οποίοι να πούμε. Μάρι, τι μα την κριτική που έκανα στην αρχή. Με την ΑΕΚ σίγουρα που δεν χτυπάει. Δεν χτυπάει πρωτάθλημα και ΕΠΟ. Βολεύονται τώρα, βγάλανε ανακοινωσούλες και τέτοια. Τι ομάδα είσαι να σου πει. Εγώ περιμένω από τον Μελισανίδη
ΕΠΟ εκλογές, ομάδα καλή και γήπεδο. Δεν θα με φτάσει ποτέ. Ναι, συνέχισε. Δεν θα με φτάσει ποτέ. Εντάξει, ναι, λέτε, και εγώ τα περιμένω αυτά, ρε. Ναι, δεν τα λέω. 302, το διαβάσει το μήνυμά σου. Για United Dortmund, ναι, ολόιδιο μάτσε, στο Τράφορντ. Ολόιδιο, το 97. Του άνοιξε η πατάρα έτσι. Θα σχολιάζετε μόνο, θα είστε από κάτω μια ζωή και θα σχολιάζετε. Δεν θα με φτάσετε ποτέ. Το θυμάσαι αυτό. Το μάτς. Μόνο κόμπλεξ θα βγάζετε. Ένα-ένα, μαζική εικόνα. Βάζει να ακούτε. Ναι, έλα, λέγε. Οι κινήσεις εξαγωνιστικές γίνονται όσον αφορά την ΑΕΚ. Απλά για να μην χρονοτριβώ, θέλω να δώσω ένα μπράβο στους συμπόλοιτες για την νίκη του εκτός έδρας. Θέλω να δώσω ένα μπράβο στο μεγάλο Ποπαντία για την καριέρα που κάνει εκτός των συνόρων μας. Ναι, ναι, παικτούρα. Μεγάλη καριέρα. Τι παικτούρα, τι παικτούρα. Τι δύναμη. Άρμα μάχης που ξέρει 30 κιλά μπάλα. Ποιος τον έβαλε στον Άρη αυτό. Και γομάρι και ψηλός και απ' όλα. Και θέλω να ξαναθέσω ένα ερώτημα για άλλη μια φορά για τους διαβασμένους και για τους πονηρούς σαν και εμένα. Μετά τους Παναθηναϊκούς που είναι οι πιο χορτασμένοι, ποιοι είναι οι επόμενοι οπαδοί πιο χορτασμένοι. Ευχαριστώ πολύ, θα ακούσω την απάντηση σας. Μετά τους Παναθηναϊκούς που είναι πιο χορτασμένοι, σε τι πρέπει να σε τίτλους. Οι Παναθηναϊκοί. Ναι. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Για την Ευρώπη μπορεί να λέει. Όχι, okay, πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Πάμε, ναι. Έλα να το πούμε. Κόψτονα. Κόψτονα. Κάτσε, τι είπε τώρα. Συμφωνώ μαζί του, συμφωνώ. Κόψτονα. Έτοιμο είναι. Έτοιμο είναι, λέει. Έλα, συγγνώμη, συγγνώμη, εντάξει, οκ. Εντάξει. Άμα καμπιέσει κανένα σκύλο στα διπλανόδια, μέχρι να κάτω. Έτοιμο είναι. Τώρα, το κατάλαβα. 30 χρόνια είμαστε τώρα. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Ελά, ρε Καραγιώτα, εγώ φίλο στον Κύπριο είμαι. Καλώ τον. Καλώ τον Κύπριο. Πού είσαι, ρε Κύπρι. Τι έγινε. Πού είσαι. Τότε... Έλα, ρε, πού είσαι, χάρηκες. Τον πόνισε τον χιόν άνθρωπο που ρίξαμε στον τόρμο, δε. Ναι, ρε, γάμο, δεν τους πόνισε. Τον πόνισε αυτό δίπλα σου. Τον πόνισε, ναι. Τον πόνισε. Αρέσκει πολλά. Α, σύνταμα, ναι. Πονάει αυτό που λέει. Εμένα, εμένα μιλάς. Κοίταξε, να σου τηλέφωνο εκεί. Εμένα, φίλε, τι να με πονάει. Εμένα το ραδιόφωνο που δουλεύω βγήκε πρώτο σε ακροαματικότητα σαν αθλητικό ραδιόφωνο από όλα τα ραδιόφωνα της Βόρειο Ελλάδος. Άρα δεν είσαι δημοσιογράφος, εσύ ηθοποιός είσαι. Εγώ φυσικά και δεν είμαι δημοσιογράφος. Αφού οι δημοσιογράφοι είναι οι οπαδοί. Τι σχέση έχω εγώ με τους οπαδούς. Έτσι δεν είναι. Πώς. Τι επαγγέλλεσαι. Τι επαγγέλλομαι. Καλλιτέχνης. Ναι. Σε βλέπω μου αλώνεις με τα αδελφά για τους Δαριανούς. Άκουσες να μαλώνουν με κανέναν Αριανών σήμερα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει με ποιο χωράφι έπαιζε η ομαδούλα σου σήμερα και τα λοιπά. Καταλάβες ότι άμα εθνική είσαι, δεν άψα που λέει. Πες ό,τι θες. Δεν τα ξέρω. Πες Τσίπριε, Τσίπριε, πες ό,τι θες. Εγώ θα σ' ακούσω. Αυτά ήθελα να πω. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Τώρα πήρε και όχι αυτή η έδρα της Ευρώπης. Πήρε μπρος η ομάδα, πήρε μπρος. Πήρε μπρος. Πήρε μπρος, εντάξει. Σαν ποιο τι θα πάμε του χρόνου. Θέλω να έρθει καμιά ισοπαλία στη Λιβαδιά να δω. Πρώτα, γιατί παράξενο είναι δηλαδή. Όλσεν παίζει. Αρετόπουλο είναι. Πώ θα είναι δηλαδή. Λε μπρο και να μην περάσει αύριο από τη Λιβαδιά. Για πώ θα περάσει, τι είναι να περάσει δηλαδή. Εκείνη τι θα παίζει. Πώ πήρε μπρο. Διώξαμε τον Αρχάγγελο, τελείωσε. Θα πάρει πρόβλημα. Περάσει τα αυτά, δεν μου λε. Ο Αρχάγγελο φίλο τον Γενάρη ήσουν 5 βαθμού. Ο Πούτιν έδωσε φάπαν σε τουρκικό να πούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Άσε τον πάω τώρα. Θα έχουμε πρόβλημα. Καλά, τη χανιστή μου έτσι να σα ανατινάξει εκεί. Ναι. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα, ξέρει. Τώρα, εν τω μεταξύ, έκανα τη δίαιτα, θα σου τη στείλω. Ναι. Σου υποσχέθηκα εγώ πέρσι. Ναι. Επειδή σε βλέπω ακόμη πιο στρομπούλο φέτο. Σαν το χιονάθρωπο που έχω κάνει στο χωριό μου, ρε που στείλει. Έλα, ιδία κατάτηση. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Ραμπτόπουλε, να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι σαν δημοσιογράφος, σαν αντικειμενικός. Ναι, φίλε. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Ομάδα το παιδί. Φίλε, σήμερα έβαλε κόλλο κόκκινο, ξέρεις. Να κάνω χαλβά, φίλε. Με συμμυγδάλη στο σπίτι που έβαλε κόλλο κόκκινο. Φέρε, να σου πω. Τώρα εσύ κάνεις πλάκα. Εγώ σου μιλάω σοβαρά όμως.
Μήπως πρέπει να πάρω τα μάξι να γυρίσω γύρω-γύρω από την εκκλησία, πώς τη λένε εκεί. Να ανάψουμε το λευκό πύργο. Το λευκό πύργο, ρε. Να το κάνουμε. Να κορνάρουμε που έβαλε κόκκι γκολ. Πε άμα είναι να το κάνω. Αν μου πει να το κάνω, εγώ το κάνω. Δεν θα μιλήσει τώρα, θα μιλήσει αυτό που σου λέω τώρα. Σε ρωτάω. Εσύ σε ρωτάει ποδοσφαιρικά και τον απαντά με ειρωνία. Χρειάζεται αυτά, ρε. Θα μιλήσει τώρα για τον κόκκι που σου λέω, ρε. Φίλε, δεν με τρομάζει, ρε φίλε. Δεν με τρομάζει, ρε φίλε. Δεν με τρομάζει. Όχι, ρε φίλε. Για τον κολλητό σα τον κόκκι. Για τον κολλητό σα τον κόκκι που βγήκε στο ραδιόφωνο του Άρη. Και με μεταφράστρια τη Μαρία Κλάουν γλύφατε μαζί με τον Κόκε και η παραγωγή τον κύριο Κόντι. Όχι ρε φίλε, δεν θα μιλήσω. Για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Βγάλατε τον Κόκε στο ραδιόφωνο να μιλήσει πόσο καλός είναι ο κύριος Κόντις και σιγοντάρανε και η ραδιοφωνική παραγωγή του Άρεος. Γιατί να μιλήσω εγώ για αυτό το σωματείο ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω τώρα, σε παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να μιλήσω. Αν αυτό είναι έγκλημα, εντάξει. Ναι, έλα φίλε. Άμα θες φίλε, μίλα. Άμα δεν θες, μη μιλά. Σαν πικάπ κόλλησε βελόνα. Ναι, ναι, πραγματικά. Έλα, φίλε. Νίκα Παδίο. Πάρ' το κάπ. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, που μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς. Λοιπόν, ο Παδός του Άρη. Μάλιστα. Ρε αυτό που λέει, γιατί δεν αναφέρεις καθόλου. Ξηθήκαν τα πτέτια μου, φίλε, με τα γκολ του Κόκκι. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν ασχολούμαι, ρε φίλε. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Τι να γίνει. Έβαλε στο φιλό τα πέλιο τώρα γκολ και πρέπει να ασχοληθώ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Πάμε επόμενη. Είσαι ποιος το? Στο φιλό τα πέλιο έβαλε γκολ. Σε παρακαλώ. Στο φιλό τα πέλιο. Πήγε προχθές ένα στο ράδιο και είπε παίζουν λέει με τον Αετό Χαράδρας. Τι να πω. Θυμάσαι. Αετό Χαράδρας. Δηλαδή είπαμε το κάνετε ξεφτύλα το σωματείο. Μην το λέτε πάει. Βουλώστε το, ανεβάστε την ομάδα και βλέπουμε μετά. Άστε το τώρα με το φιλό τα πέλιο. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Πήρα να με κόψει. Πώς είπες? Πήρα να με κόψει. Κόψτε. Πήρα λέει να με κόψει. Επόμενη γραμμή. Ωραίος, μ' αρέσει. Ναι. Ρε κολοτρυπίδι. Επόμενη γραμμή. Όλες οι κούπες είναι στα πάρα. Για μην έτσι ρε φίλε, να ασχοληθούμε και με την καβάλα, να ασχοληθούμε και με τον κοκκινόχωμα κτλ. Προηγούνται οι άλλοι τώρα, τι να κάνουμε. Πάμε, ναι. Σπήλιος Ολυμπιακός, δυνατός Ολυμπιακός. Δυνατός ο Σπήλιος είναι, Ολυμπιακός είναι αδύνατος. Πολύ δυνατός. Αδύνατος. Πώς βαθμούς πίσω είσαι ρε. Αδύνατος, μα μου δεν είναι η βαθμή φίλε. Άστο τώρα τους βαθμούς. Δεν μου λες, άστο, με μένα μιλά. Τι γιούχαρες φίλε. Θέλω μια κριτική για το Ολυμπιακός Άρσεναλ, πώς έπαιξες. Πού ρίχνεις ευθύνες, άνερη. Όσο καλύτερα γινόταν, η Arsenal είναι ανώτερη ομάδα, δεν μπορέσαμε να κάνουμε την υπέρβαση. Ωραία, στεναχωρέθηκες κτλ. Το γιούχα σήμερα γιατί, ρε φίλε. Γιατί να χάρισε. Γιατί δεν παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο με μια ομάδα επίπεδου ΠΑΟΚ. Πότε παίξατε ωραίο ποδόσφαιρο φέτος, για πες μας. Όταν σε γάζωσα μέσα στην Τούμπα. Πότε παίξατε ωραίο ποδόσφαιρο, βρε. Όταν σε γάζωσα μέσα στην Τούμπα. Βρε, και εγώ σε γάζωσα στον Καρασκιάκη με τη διαιτησία σε πήρα πέρσι. Σε ξεφτύλισα. Και τι έγινε. Τίποτα. Βάλατε Καλογερόπουλο, Αρετόπουλο, Γκίζα, Φόρτον Γκίζα, άντε βρε τώρα. Όχι και αυτόν μαζί. Φίλος είναι. Μου τα γλύφες μετά, μου τα γλύφες. Σπίλιο. Όπως τα γλύφεις 20 χρόνια. Μεγαλύτερη πρόκριση την έκανε ο ΠΑΟΚ με την Άρσεναλ. Αυτό που σου λέω εγώ σας ξεφτύλισε εδώ μέσα με τρία και με ήττα έχανες και διασύρθηκες. Άντε ρε τώρα, είσαι η μοναδική ομάδα που έχεις αποκλειστεί 6 φορές με 9 βαθμούς. Πόσο να βρε τώρα πιλές. 6 φορές με 9 βαθμούς έχεις αποκλειστεί ρε φίλε. 6 φορές ομίλους. Έχεις πάρει 9 βαθμούς και έχεις αποκλειστεί. Εσύ πότε πήρες τελευταία φορά 9 βαθμούς σε ομίλους Champions League ρε γελίε. Εμένα είπες γελία ρε μπούφο, άντε μη σε ρίξω κανένα πουνίδι. Σε αυτό που σου λέει έχει και μερικό δίκιο. Έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίες το να συγκεντρώσει ακόμα και 5 βαθμούς. Όχι, το λέω ότι αποκλείστηκε. Όχι, όχι. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Πώς πέρασε ρε φίλε, πέναλτι στη Δυναμό Ζάγκρεπ εδώ στον 90, το είδες αυτό. Πώς έφτασε εκεί πέρα. Αυτό που μπούσταρε ο Παοξής, ο Αετσής και ο Παναθηναϊκός ήταν ότι έκαναν ανταγωνιστικό τον Ολυμπιακό στους ομίλους και κάποια στιγμή φάνηκε ότι είναι και φαβορή στο Καραϊσκάκι με την Άρσεναλ. Και στο φινάλε ξετυλίστηκε. Και φυσικά η ποδοσφαιρική προσέγγιση όλης του οικοδομήματος του Ολυμπιακού το να παίξει ανοιχτά με... Σε αυτό το παιχνίδι πήγε αυτό... καθαρά για μένα ο Πορτογάλος. Ναι. Έπρεπε να σταθεί
όπως στάθηκε ο Τούντορ μέσα στην Ντόρτμουντ. Και στο ένα παιχνίδι και στο άλλο. Δεν θα είχανε. Θα βγαίναμε να λέγαμε ότι τι. Ότι έπαιξες με 3-5-2 σφιχτά. Και έχει. Και έχει. Τι ρωτάς ρε φίλε, ο Ηρακλής ή η Λάρισα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Πάρε μια στοιχειώδη βιβλιογραφία και εντάξει, ναι. Έλα, φίλε. Τι ρωτάς. Έλα. Καταρχάς, Μάρη, respect για την μπλούζα που φοράς. Είναι φοβερή τα παιδιά. Να σε... Ναι, απίθανη. Ναι. Πάρα πολύ καλή. Και με περηφάνεια το λέω, δεν το ήξερα. Είναι... Ήταν ακροατές μου. Όταν σπουδάζανε εδώ πέρα, πήγα σε καμαρίνια προχθές. Μπαντάρα είναι, μπαντάρα. Και τα παιδιά λοιπόν, όλοι ο Ασλαμάς. Εγώ πήγα να του μιλήσω, να λέω ο Ασλαμάς, ακούγαμε και τα λοιπά. Τρελά, ναι, να είναι καλά τα παιδιά και μπαντάρα, χαλάλι του. Μαζέψαμε στον Γκάρα του Λονδίνου 600 άτομα. Καταρχήν, έχουν το δικό του είδος μουσικής, ρε εσύ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγε είδε και τον Ρακιτζή. Αυτή και η Sleeping Pillow. Μετράει ο Ρακιτζή. Από κοντά μετά. Όχι, όχι. Πήγε να δει. Δεν τον είδανε. Κάτσε να μιλήσω παιδί γιατί δεν τον κάνουμε. Έχει. Χαμός έγινε. Ρε. Έχει, ναι. Τι ηλικίες. Τι ηλικίες. Από 10 ναι. Μέχρι 80. Μου φτάνει μόνο εκείνη. Πε να δα και φίλη τη κορεμένη τη μάνα μου. Παλικάρι, πε τι ομάδα είσαι. Καμία ομάδα δεν είμαι. Α, καμία. Όνομα θε. Μάνο. Μάνος, έδρα Μάνο, πάμε. Έγραψε ένα ποιηματάκι, όπως δεν ξέρει ποιος είμαι. Μάνο, είναι ποιητής. Α, ναι. Θέλω να το ακούσουμε και μετά να φέρω και μια εξαφάνιση κάτι εργαλείων. Με πήρε ένα τηλέφωνο προηγουμένως ένα παιδί. Έχασε τα εργαλεία του στο δρόμο της Θέρμης εκεί προς το αεροδρόμιο. Μια εργαλειοθήκη, ναι, άμα την βρήκε κανένας. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο, να το δώσουμε πίσω τα κλειδιά. Είναι ο άνθρωπος με ροκαματιάρες. Λέγε Μάνο. Okay. Ναι. Την καλησπέρα μου, παιδιά, σε όλη τη Μαρμίτα. Πού βρίσκει τα πουκάμισα ο Βάζελος, στο Χίτα. Ζόρταν γλυκέ μου παουτζή με την τεστοτερόνη. Λόγια καλά στο Βούλγαρο, μη λες, δεν παστελώνει. Όσο για σας ρε Αριανή, ο ράψας θέει πάλι. Μα μόνοι σας τον κάνατε, τον Άρη Μαυροχάλι. Έμαθα Μάρια Σλαμά, σ' αρέσουν οι πατούσες. Τίποτα πιο σιχαμερό, να γλύψεις δεν μπορούσες. Γεια σου και σένα, Εκτζή, με το γυαλί το μαύρο. Ποια εκφίλε μου καλέ, 4 από το γάβρο. Την καληνύχτα μου ρε ραπ. Σε όλη την παρέα, ελπίζω να περάσουμε μία βραδιά ωραία. Μάνο! Έλα, Μάνο! Λοιπόν, ο Μάνος είναι ένας ραδιοφωνικός φίλος μας. Πολύ καλό. Και φίλος της Μαρμίτας. Φανταστικός δόγμα. Τον έχω καταχωρημένο εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, ή ποιητής. Απίθανος. Ναι, ως ποιητή μάλλον τον έχω βάλει. Πολύ καλό, φοβερό. Όχι. Μα δεν βλέπω και καλά. Έχει στραβούλια καλά. Αθηνά Παλαμένου. Ποιητή Μάνο. Τελειώνει σε 8:39. Θα τον φωνάξω στη Μαρμίτα την επόμενη φορά να τον γνωρίσουμε. Έχει φανταστεί. Ο κάθε άνθρωπο έχει ταλέντα. Είναι από εδώ το Θεσσαλονίκη. Βεβαίω. Κοντά. Παπάθηκα από εκεί. Πε τον αρχή από εδώ. Τριαντάρι είναι. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει. Τριαντάρι. Ναι. Μου ακούστηκε το πολύ 20-22. Εντάξει, ναι. Αν μου στείλει μήνυμα πόσο ετών είναι στο κινητό μου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Φανταστικό. Ναι. Τσάντα με εργαλεία στην Αναγέφυρα Αεροδρομίου Γεωργικής Σχολής προς τους Μπροδανίων. Αμοιβή 150 ευρώ, όχι ρε. Απόστολε. Όχι ρε αμοιβή. Γιατί αμοιβή. 300 ευρώ κάνω τα εργαλεία. Αν τα βρει κι άλλα. Τώρα φεύγω με φακό κράνος και σκάλι. Λοιπόν, άστο λίγο να το δει ο κόσμος. Το 6942431. Δεν το τηλέφωνο εδώ μεταξύ. Εσεμάς δεν φαίνεται. 6942431058. Αν το βρει κανείς, τηλεφωνήστε ή εδώ ή στον Απόστολο. Κινητά με γίνεται στον αέρα έτσι. Εντάξει. Πολλά γίνονται που κυκλοφορούν και πολύ φελή έξω. Και φελαϊνή και φελή. Έχουμε και με 50. Διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο πάλι με γραμμές. Πάμε. Ωραία. Τερορίτσα! Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια χνηστά, οστρακοειδή,
τα πόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Κουζερί, ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23. 231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, στον παλιό δρόμο Κυλκής. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Βοηδομούσκαρο. Με έβγαλες, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Γεια σου, γεια σου, φίλε. Γεια σου. Ακούγομαι? Ναι. Γράβος, ο Περσόλος και Τούμπα.
Πάλι γάβρος είσαι. Γεια σου. Τι είπε. Γάβρος από την Ερυθρόλευκη Τούμπα. Δεν άλλαξε ομάδα ακόμα. Δεν άλλαξε. Σταμάτα ρε τώρα. Η μια φάπα πίσω από την άλλη έρχεται. Δεν την άλλαξε ακόμα. Λοιπόν, τρία πραγματάκια θέλω να πω πριν ξεκινήσω. Πάτερ Γιώργη, την ευλογία σου. Να είσαι καλά τέκνο. Από πάση και σήμερα. Ναι, γεγονός. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Εξήν. Έλα. Συνεχίζει να πιστεύει ότι θα σπάσει θέση του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Εδώ πανετολικό κοντεσέ σου σπάσει σήμερα. Πώ θα το σπάσει, ρε φίλε. Πίση, καμιά παρτιζάνη. Με τι ομάδα και με τι διαιτησία. Εγώ τον Αγγίρο τη, τι πιστεύει. Εσύ δεν ξέρω. Πώ θα φίλε με την Παρσελόνα παίζω και δεν μπορώ να νικήσω. Πώ. Με την Παρσελόνα παίζω και είναι κατόρθωτο να νικήσω. Εγώ μπορεί να με την Παρσελόνα πάντω είσαι πολύ κατώτερη ομάδα. Εντάξει, θα το δούμε. Λιβαντάζει κάτω σε τέλο πάντων με τη φανάλα παίρνει τα παιχνίδια. Κάτσε λίγο να απαντήσω. Ενώ εσύ τι τα παίρνει με τον Αγγίρο. Καριέρα κάναμε με του τραβαστόμιδε, λε φίλε. Αλλά ξέρει τι γίνεται τώρα. Επειδή πέφτει πολύ να μου με τσεκούρι στο ραδιοτηλεοπτικό. Εκείνη τη βδομάδα πάντω θα βρει ένα σχηματάκι το πάνω. Περίμενε να τα απαντήσω λίγο. Στραβοστόμηδες είμαστε, ρε φίλε. Αλλά εγώ δεν είναι θέμα στραβοστομιάς. Είναι θέμα κακοψυχιάς. Εγώ ποτέ δεν έβαλα γραβάτα και κουστούμι και ούτε πρόκειται να βάλω. Και φυσικά θα είμαι ο αθυρόστομος της διπλανής πόρτας. Όπως είναι οι περισσότεροι. Ο αθυρόστομος, ναι, ο βρωμόστομος, ο αθυρόστομος, ο γουρσούζης, ο... Λένει ο βρωμόστομος. Ναι. Ούτε καλούς τρόπους θα έχω, ούτε τάκτ. Κάτσε λίγο, φίλε. Εγώ θεωρώ μια μερίδα ανθρώπων που παίρνουν τηλέφωνο, που υποστηρίζουν μια συγκεκριμένη ομάδα, κακιά πάστα σε ανθρώπους. Τους θεωρώ κακιά πάστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Δεν τους γουστάρω, ρε φίλε. Να στο πω και έτσι. Δεν τους γουστάρω. Πάμε παρακάτω. Ναι, το είδα, φίλε. Και για μένα να φέρνει γενικά και στους υπόλοιπους. Όχι, θέλω για σένα. Α, ωραία. Πάμε λίγο στον Τόρντερ. Πάμε. Έλα. Κόψε λίγο την καραμέλα με τον Τόρντερ. Πότε αέρα πήρατε, ρε. Πήραμε και αέρα, ρε. Εμείς στην Dortmund πριν τρία χρόνια έχουμε πατήσει τρία γκολάκια στο Champions. Με την Bayern τι κάνατε? Champions League δεν ξέρει τι είναι, να το εξηγήσω άλλη φορά. Με την Bayern τι κάνατε, βρεσιά, με εξηγήσει τώρα. Κάτσε λίγο, ρε Τζόρνταν. Καταρχήν με ενοχλεί το στυλάκι, μιλάει. Σε έχω μπανίσει εδώ και πόσες Κυριακές πολύ φασιστικά μιλάς, ρε φίλε. Sorry που αναπνέουμε και υπάρχουμε όλοι οι υπόλοιποι. Sorry, πραγματικά. Οπαδικά ή. Και ο Ισάν ο Μάρκο. Να σε αφήσουμε μόνο. Ρε παλικάρι μου τώρα, βγήκε εσύ τώρα να με πει για τι ομάδε μα στην Ευρώπη. Πέσει ο Θεός και θα μας κάψει. Χαλάρωση. Λοιπόν, αυτό που θα πρότσει. Έχεις γίνει ο περίγελος Ευρώπης, ρε φίλε. Πώς έγινε περίγελος. Αυτός. Πήγε ανταγωνιστικά με Arsenal και με πώς την άλλη. Και ανταγωνιστικά είναι... με τρία αποτελέσματα πέρναγε και κατόρθωσε το ακατόρθωτο, ρε φίλε. Έφερε το τέταρτο και από πίσω. Στάσου, μισό λεπτό. Τη συχαίνω, Χατζηβασιλείου, φίλε, να πει δεν θέλω να ασχολούμαι. Εσύ. Για τζόγου, ρε φίλε. Για τζόγου, ατελείω το respect. Και για Λέχου. Ατελείωτο, και Λέχου. Λέγε, φίλε. Λέχου έχει μια γρίλα. Κάτσε, όχι αγρίλα, μια γρίλα. Δείτε για τη Βασιλείου με τον ντε και καλά. Η Λέχου πρέπει να είναι δηλαδή. Πώς το λένε, ένα γύρο. Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι. Η γυναίκα σου το κάνει τόσο. Λέχου. Άσε. Να μιλήσω λίγο με τον Τζόρντ. Λέγε, φίλε, για Τζόγκλα. Μου κάνει μια ερώτηση. Τι για Τζόγκλα και σε γριέ γυναίκε, ρε. Στα διάλογα που μη στρέμει εδώ, παρ' έχουν πει εδώ και 10 χρόνια. Άσε τα διάλογα. Λέγε, φίλε μου, λέγε. Αφήστε το μισά. Λέγε, ρε φίλε. Μου κάνει μια ερώτηση για την Μπάγκερ, ρε. Ναι. Πόσα έβαγε. Αν θυμάσαι καλά στο πρώτο μα το Καρεσκάκι, για να μου βάλει γκολ η Μπάγκερ, ίδρωσε και στο 70 πόσο είχε μπει το γκολ. Δύο γκολ αβάτζου σας έδωσα στοίχημα στον αέρα και δεν βάλατε στοίχημα κανένας γάβρος, κανένας Ολυμπιακός. Τώρα τι σε λέω γιατί με λες. Σε λέω άσπρο και με λες μαύρος. Φίλε, το 0-3 στο Καραϊσκάκης με την Μπάγερν είναι μαγική εικόνα. Όχι, εντάξει, τώρα και εσύ άσε. Είναι μαγική εικόνα. Δίκαιο είναι, το είδα το μάτς. Δίκαιο σκόρ είναι, δεν είναι μαγική εικόνα. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Θέλω να σε δικαιώσω για το μάτς με την Μπάγερν, αλλά επειδή το στυλάκι σου είναι απαράδεκτο. Παλικάρι μου, μέσα στην Μπάγερν έφαγε 4. Απλά είναι τα πράγματα, έφαγε 4. Τι 4, σταμάτησαν. Σταμάτησαν εκεί με 10 παίκτες παίζανε. Έβγαλε το Λεβαντόφσκι. Εσένα πέρυσι σταματούσε ο Αστέρας και ξάνθη τώρα τι μιλάνε. Ξέρεις γιατί μιλάνε. Γιατί τους έκανε fair play η Bayern. Εάν συνέχιζε η Bayern να παίζει, βάλτους 9 θα έβαζε 9-0 και θα γινόταν το γέλιο. Καλά, το τώρα το 4-0 και το 3-0 και το 0-3, εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Και για να το δεις ότι το είπε ο πρόεδρος σας αυτό, ότι η μεγαλύτερη νίκη έκανε λέει ο Ολυμπιακός επί της Arsenal. Αποδείχτηκε ότι τελικά δεν είχε αντίτυπο αυτό. Γάβρε την Τούμπα, άκουμε. Άκουμε. Η αλαζονία σας έφτασε να αντιμετωπίσετε την Arsenal μέσα στο Καραϊσκάκι
έχοντας το παρακαταθήκη ήταν με ένα γκολ μέχρι το 1-2 και παίξατε, θαρείς και ήταν ο Πανετολικός ή ο Πας Γιάννενα που θα του βάλεις 3 γκολ με το διαιτητή από πάνω. Δηλαδή αυτό που είδα, η αντιμετώπιση, η στρατηγική και η τακτική. Άιντε μπροστά στην ανοιχτή την. Φίλε, είδα μια αντιμετώπιση τελείως λάθος και τελείως, πώς το λένε παιδί μου, τακτικά απαράδεκτη. Πώς τι να σου απαντήσω. Και επίσης, το βλέμμα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, απορίας, ότι δεν δίνει μπέλανση στο φορτούν και κοιτάζονται. Ναι, το είδες. Έτσι, κοίτα. Πώς τι να σου απαντήσω. Ακούτε. Ναι. Λέω, πώς τι να σου απαντήσω. Παίκτης του Ολυμπιακού. Έτσι τους μάθανε, ρε φίλε. Δεν είναι ρε βλάκα. Δεν παίζει με τον Παδράκη κόρε. Δεν έχει διαιτητή τον Αρετόπουλο. Πέφτει και βουτά. Σ' ακούω τώρα. Και ο Πλατινί, τα έκανε αμάκα τα λεφτά. Ούτε αυτόν τον έχει. Συνέχισε. Ναι. Ούτε αυτόν τον έχει. Όσον αφορά το μάτι τη Τετάρτη, η γνώμη μου είναι ότι εν μέρη στέκει ο Πορτογάλο ο Μάρκο Σίλβα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είτε έπαιζε 4-4-2, είτε έπαιζε 3-5-2, είτε ό,τι και τι μα θέλει. Πάλι θα γάνατε. Μπορεί να έπαιζε 3-5-2 που λέμε ότι είναι πιο αμυντικό σύστημα, μπορεί να η Arsenal να είχε ζοριστεί πιο πολύ. Αλλά τι εννοώ, ότι αν εξαιρέσει από την εξίσωση των Brown Ιντέγκε, των Σέντερφορντ Ολυμπιακού, όλοι που ήταν, ακόμα και ο Ρομπέρτο, που για να κάνει άσχημο μάτς πρέπει να κρεμιστούν 20. Λοιπόν, φίλο Ολυμπιακέ, φτάνει. Να πω κάτι και εγώ μισό λεπτό μόνο. Επειδή μου αρέσει πάντα να βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Όλα τα άλλα είναι καλά, είναι οι πιο μικρές. Η μεγάλη, η βασική εικόνα πιάνει στον Ολυμπιακό. Είναι τόσο επιθετικογενής ομάδα που δεν μπορεί στην Ευρώπη το μήνα μία φορά να μεταβάλλεται να παίξει το ταμπούρι που λέει ο Δήμος. Πολύ δεν δώσει αυτό. Πολύ ωραία ποδοσφαιρική τοποθέτηση. Ποτέ ο Ολυμπιακός δεν πάει να παίξει αυτό που είδες από τον Πάοξ στον Ντόρμουντ. Ποτέ. Ποτέ! Μαριέ, sorry λίγο που σε διακόπτω, αλλά είναι ιστορική ευκαιρία. Ναι, αλλά, ποτέ! Ναι, εσύ με ποιο είσαι, με του ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό. Ποτέ! Με τον Ολυμπιακού. Ωραία. Εδώ διαφωνώ. Γιατί είναι Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει πετύχει μία από τις τρεις κορυφαίες. Άρα μισεί τον Μουρίνιο. Έναν από τους τρεις. Ναι, μισεί τον Μουρίνιο. Έναν από τους τρεις. Μία από τις τρεις. Έναν από τους τρεις. Σταματήστε λίγο ρε, πού στείλει να πω ένα ρήμα σωστό. Σε βάθμα φίγων είναι. Έχει πετύχει έναν από τους πιο μεγάλους αποκλεισμούς σε ελληνικούς συλλόγους στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη Celtic το 75, με φουλ επίθεση μέσα στη Γλασκόβη και μέσα στον Πειραιά. Να απαντήσω στον Μαρίνο. Δεν είναι στο DNA του Ολυμπιακού, ποτέ δεν ήτανε. Να παίξει τρία στόπερ. Του Άρη είναι. Να απαντήσω στον Μαρίνο. Του Ατρομήτου είναι, του ΠΑΟΚ είναι, τη ΑΕΚ είναι, του Ολυμπιακού δεν είναι, του Παναθηναϊκού είναι. Ο Ολυμπιακός είναι το DNA του. Η πεντάδα των αδερφών των Πέσνε. Έχει ένα ευρωπαϊκό μάτσο. Εγώ πρέπει να παίξω αυτό το σχήμα που λες, δεν μάθει. Δεκαετία 50, η Γιαννόπουλη. Η Ανδρεόπουλη. Ανδριανόπουλη. Η Ανδριανόπουλη, συγγνώμη, είναι του Σιδέρη, του Γλέζου, του Ήφτρη Αντάφυλου, του Δελικάρη. Δεν το είχε ποτέ ο Ολυμπιακός αυτό. Κάτσε ρε Μαρή, το 78 εγώ πέταξα τη μισή Αγγλία έξω και έπαιξα έτσι. Μην πάρε, λέω γενικά ρεση. Πότε κατέβηκα εγώ σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το 77 είναι αυτό που λες. Το 77 είναι αυτό. Καλά, με τη United που έχασε πέσει. Μην παρεξηγέσαι. Μην παρεξηγέσαι. Εσύ μπορείς. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί ποτέ. Δεν είσαι εσύ το θέμα. Πατήσω στο Μάρη και να κλείσω. Ναι, πες. Εγώ υιοθετώ την άποψη που είμαι μόλις τώρα ο Μάριος, γιατί το περσίστο του Ολυμπιακού πλέον και αν ζω να κελαϊδάει Μάριος. Πάρτε ένα παρηγοριά την άποψη, είναι καλή αυτή η άποψη. Να με διασάσουν ολοκληρώσω. Για παρηγοριά πάρτε. Ο Ολυμπιακός πλέον είναι νούμερο 20 στην Ευρώπη. Ναι. Όταν παίζεις με μια ομάδα που δεν είναι η Bayern, που δεν είναι η Real, που δεν είναι η Paris Germain, που δεν είναι η Barcelona, δεν αρμόζει όπως είπε και ο Μάριος το όνομα του Ολυμπιακού πλέον στην Ευρώπη, πλέον λέω έτσι. Να κάτσει πίσω όπως έκανε ο Πάουκ με τον Ντόρφερ. Ο Πάουκ είναι. Με το ζόρι DNA δεν αλλάζει. Μάθε ο άλλος τώρα στη United. Αυτό το όνομα να την μάθει. Πολύ βρετανικά το ήρθε τώρα ο άλλος στη United να την μάθει τώρα. Να τρίζουν τα κόκαρα του Ματ Μπάσμπι. Να παίρνει ματ με μισό μηδέν. Πολύ βρετανικά το βλέπετε. Μου ήρθε ο Σάντος της Ολλανδίας. Ο Πάουκ είναι νούμερο 62. Να παίρνει η United ματ με μια μισή ευκαιρία. Δεν γίνεται. Δηλαδή στο Ολυμπιακός Μάντσερ 2-0. Ναι. Πάει και παίζει ζώνη. Α, μπράβο, εκεί πώς έπαιξε, αυτό ήθελα να σου πω. Και τρώει 3. Πώς έπαιξε εκεί. Εσύ, ανοιχτά. Ο Ολυμπιακός το 2-0 νίκη του Ολυμπιακού. Με πέρασε, τι μας λες. Παίζει ο Ολυμπιακός Μάντσερ. 2-0 Ολυμπιακός. Και πάει πάνω.
Και το... παίζει ο Νούλα ανοιχτά, και το 3-0. Εσύ δηλαδή αν έπεσε αυτό που έπεσε ο Τούντορ και περνούσε, διαπερνούσε στην ιστορία. Δηλαδή του Ρεχάγκελ. Παίζει ανοιχτά να αποτελεί τη χαρά. Του Ρεχάγκελ. Του Ρεχάγκελ. Κατάλαβα, κατάλαβα. Το σύμπελο. Δεν το γουστάρει. Να είσαι εσύ καλά του Μάριου που βλέπει όλα στη ζωή. Το είπα προηγουμένω. Μαρμίτα είναι. Είναι θέμα αισθητική. Όχι, είναι μια καλή δικαιολογία για να ακουφίζονται. Ακούω μία μουσική. Δίνομαι κάπω. Τρώω κάπω και κάπου. Στο σπίτι μου εγώ την πίτσα, στορκίζομαι. Η μάνα μου απορούσε με μένα. Δηλαδή θέλετε να με πείτε στη Γιουβέντους που έφαγε τα 7 έπαιζε ανοιχτά εκεί. Πήγε να κερδίσει το παιχνίδι. Την τρώω στη Γιουβέντους ο Ολυμπιακός. Πόσα φάουλ έκανε στο πρώτο μήχρονο. Τίποτα δεν έκανε. Τίποτα δεν έκανε. Δεν έκανε ούτε ένα φάουλ. Μόνο στο ανερίς με αυτό που λες. Τρώω πίτσα στο σπίτι μου που είμαι μόνος μου τώρα με μασεροπύρουνο. Όλα είναι θέμα αισθητική. Να πω κάτι να και κάτι ρε φίλε, έχω και μια έσταση. Διάλειμμα, κάτι... πάμε διάλειμμα. Άσε να πω ρε φίλε, να κάνω ρε φίλε, άσε μας λέξει. Άσε με originalista τώρα με το. Γλυψίες τώρα στο μελισανίδι τώρα. Θα σου κάνει γήπεδο και άσε τα τώρα. Πότε είναι το γλύφερμα. Τι λες για το παιδί ρε. Διάλειμμα, άσε τώρα. Τερρορίτα. Harlem shit. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23. 231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, στον παλιό δρόμο Κυλκής.
Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά, να πούμε, και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Βάλε από κάτω το τηλέφωνο να πάρει και άλλη γραμμή. Δεν φαίνεται. Πώς θα γίνει? Κακέκτυπο του Γκλέσβης. Ναι. Αντίκτυπο είπα, δεν είπα αντίκτυπο. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, είσαι. Μύρε, Τζόρτζ. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια κουβέντα με τον Μάριο. Ορίστε. Το Μάριο, το Μάριο. Λίγο. Ναι. Λίγο ένα όνομα, θες κάτι, τι οπαδό, είσαι οπαδός της ομάδας? Ναι, ναι, είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ναι. Γήθιο, Γήθιο. Α, Γήθιο! Όχι, όχι, Γιάννης. Γιάννης, έλα Γιάννη, πάμε, είναι Θεσσαλονικιός. Ναι, ναι, λοιπόν, θέλω καταρχάς να κρατήσεις δύο κρατούμενα σε όλη την υπόθεση. Ένα κρατούμενο, μου είσαι πολύ συμπαθής άνθρωπος, σαν ιδιοσυγκρασία, σαν κοσμοθεωρία, πες το όπως θες. Κατάλαβα, εντάξει, σε ευχαριστώ. Δεύτερο κρατούμενο, θεωρώ ότι ξέρεις πολλά κιλά μπάλα. Λοιπόν, σωστό, σωστό. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση καταρχάς. Έχεις πει στην προηγούμενη εκπομπή σου ότι έχεις γίνει Ηρακλής από γενικότερη φιλοσοφία. Όχι, έγινα τον πατέρα μου. Όχι, τον πατέρα μου έγινα. Είμαστε αυτή την κατηγορία. Ναι, και μετά μεγαλώνοντας, το ένα διαμορφώνεται μέσα στο άλλο. Ναι, ο τρόπος ζωής, η αντίληψη, η αστική καταγωγή και όλα αυτά. Η αστική ανατροφή, συγγνώμη. Γεια σου, αστέ, Μάρια. Η αστική ανατροφή, συγγνώμη. Λόγω καταγωγή, δηλαδή λόγω ανατροφής. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Όλα είναι μία ζύμωση. Ναι, όλα είναι μία ζύμωση. Εγώ έγινα πάω λόγω της καταγωγής μου, λόγω γενικότερα όλες τις μεγάλες αδικίες που έφαγες και έχασες 30 πρωταθλήματα. Όχι 30, αλλά 5-6. Εγώ είμαι η κλασική περίπτωση που γίνονται από μία ζύμωση. Είναι ο πατέρας, σου δίνει το έναυσμα και μένεις εκεί γιατί ταιριάζουν όλα. Όλοι, είναι μία ζύμωση το πώς θα γίνεις. Άλλοι, τους συγχαίρομαι, με πήγε ο παπάς μου Ηρακλή πάω. Ηρακλής ο παπάς μου. Είδα να παίρνω το πέταλο του πάω και έγινα πάω. Αυτό δεν το έχω πρόβλημα, δεν το μπορώ, ας πούμε. Μάλιστα, ωραία, το σέβομαι. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στο κυρίως θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό, δεν το πω μένος, θα το πω έντονη κριτική, ας πούμε, η βάρος του ΠΑΟΚ και που έχετε σε όλο αυτό σε αντίθεση με, ας πούμε, όχι αβάντα, αλλά μια γενικότερη θετική διάθεση ως προς τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Γιάννη,
Ναι. Α, σου κάνω μια ερώτηση εγώ. Θα σου απαντήσω με μια ερώτηση. Ναι. Α υποθέσουμε εγώ ότι όπως με κατηγορούν πολύ, είμαι αντιπαοκτσής. Δεν είμαι. Δεν θέλω να μιλήσουμε τόσο ρηχά. Εγώ για ναι. Πες μου ένα μικρόφωνο στην πόλη αυτή ναι. που είναι αντιπάω. Τι αντιπάω και έχει αυτή η πόλη. Άλλη μία λέω, δεν το κατάλαβα καλά. Πες μου έναν παραγωγό. Εγώ κάνω ραδιόφωνο 2 ώρες το πρωί, 2 ώρες το βράδυ. Ωραία. Έτσι, ναι. κάθε μέρα. Έρχομαι και εδώ πέρα. Ναι. Παλιότερα έγραφα και σε περιοδικό, και σε περιοδικά και σε εφημερίδες κτλ. Ναι, ναι. Πέρα τα μουσικά που έγραφα και τα κινηματογραφικά. Πες μου, ποιος στην πόλη σε εισαγωγικά χτυπάει τον ΠΑΟΚ ή πάει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πες με έναν ακόμη. Καλά, αυτό είναι η απάντηση. Και εγώ μπορώ να σε απαντήσω. Πες μου ένα δημοσιογράφο. Δεν είναι λίγο κουραστικό για νεαρό. Εγώ, τι θέλω να σου πω, Γιάννη, σε μία σχέση, η σχέση μου, η ερωτική, ναι. αν δεν μου βγάζει το πάθος και τη φλόγα και να μου προκαλεί και λίγο ζήλια, δεν είναι νεαρό και flat. Ναι, αλλά. Άσε να υπάρχουν, ας πούμε, εγώ και ο ραπ και να λέμε και κάτι εναντίον του ΠΑΟΚ. Γίνεται γραφικό όταν γίνεται μονίο. Ωραία, άκουσα με λίγο να. Α, ζω με τις αιμονές μου. Λοιπόν, σε παραδέχομαι. Λοιπόν, αυτό πήγα να σου πω. Εσένα δεν σε ενοχλεί. Πας στον TV Μακεδονία, οι φιλοξενούμενοι γλύφουνε τον ΠΑΟΚ για να πάρουν κανένα μεροκάματο. Οι διευθυντές για να πουλήσουν κανένα φύλλο, μπας και πούν κανένα καλό λόγο για τον ΠΑΟΚ και το αγοράσουν τα φύλλα. Τον άλλον, ξέρω εγώ, το ρεπορτάζ μην πει τίποτα κακό και δεν το διαβάζουν. Αυτός ο φόβος. Μην πούμε τίποτα εναντίον του ΠΑΟΚ και δεν μας δούνε. Δεν μας μιλήσουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν είσαι ανάγκη. Είναι ο ίδιος φόβος. Είναι ο ίδιος φόβος με τους διαιτητές. Μη σφυρίξουν τον Ολυμπιακό. Στραβά! Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Ο ίδιος φόβος είναι. Είναι πολύ ωραία η παρουσία σου και όπως μου τα ρωτάς, σε παραδέχομαι, Γιάννη, υποκλίνομαι. Αλλά δες τι έγινε προηγουμένως. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ. Τον Γιώργο τον είπε ΠΑΟΚΣΙΣ Ολυμπιακό. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, ρε φίλε, είναι να κερδίζει ο ΠΑΟΚ μέσα στην Ντόρτμουντ και να με τον βγάλατε εδώ κατενάτσιο τον ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε Μπερμπάτοφ, δεν υπήρχε Τσιόλη. Δεν μπορώ να δεχτώ, ρε φίλε. Παλικάρι μου, υμνό Κωνσταντινίδη. Υμνό Μιστακίδη. Υμνό Τσίμιροτ. Το ΠΑΟΚ στην Ευρώπη το λιμνίζει ή όχι. Ορίστε. Το ΠΑΟΚ στην Ευρώπη γενικότερα σαν παρουσία. Όχι, έπαιξε κατενάτσι ο ΠΑΟΚ. Όλους τους λιμνίζει, αλλά ο ΠΑΟΚ έπαιξε κατενάτσι. Γενικότερα τι. Από καταβολής ποδοσφαίρου. Ορίστε. Από καταβολής ποδοσφαίρου μέχρι σήμερα. Ναι, και τώρα αποτελέσματα. Πώς, εσύ. Δεν μου λες. Στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Ναι. Μέχρι που έχει φτάσει. Μέχρι που έχει φτάσει. Πού ναι. Μέχρι τους 16. Πού, ποια διοργάνωση. Γιατί ο Ολυμπιακός με τη σταμάτα λίγο, ρε. Ποιος. Στους 8 έχει φτάσει, φίλε. Στους 8 του κυπέλου κυπελούχων με τη μεγάλη ομάδα του Κούδα. Έφτασε στους 8 που δεν έφτασε. Και χάσαμε από τη Μίλαν. Και παραλίγο θα πήγαινε και στην Ευρώπη. Απαγορεύεται. Με τον γκολ του Σαλτικίδη στο παραλίγο που δεν το έβαλε. Απαγορεύεται σε αυτή την πόλη. Απαγορεύεται αυτή η πόλη να μιλάει για Ευρώπη είτε κοινωνικά, είτε πολιτιστικά, είτε ποδοσφαιρικά. Όταν δεν μπορεί 500 χιλιόμετρα να πάρει τα ηνία από την άλλη μεριά. Είναι μισό, μισό. Δεν είναι. Να απαντήσω λίγο στο Ρατόπουλο. Δεν μπορούμε να πάρουμε. Αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πάρουμε. Ας πάει ο Γάβρος αν είναι μάγκα στους 4 του Ευρώπα. Μου απαγορεύεις να μιλάω εγώ για Ευρώπη. Ο ΠΑΟ. Και πιστεύω, δεν ξέρω αν το ξέρει ο φίλος, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη ελληνική ομάδα με συμμετοχές στο κύπελλο UEFA. Εγώ θέλω. Πώς θα το κάνουμε, εγώ δηλαδή. Θέλω, και δεν Θεός, μιλάω για Ευρώπη. Ο Θεός να βοηθήσει να γίνει αύριο η κλήρωση και να παίξει Ντόρτμουντ Ολυμπιακός. Ο Θεός θέλω, ολόψυχα το παρακαλώ να γίνει αύριο η κλήρωση και να πέσει Μπορούσια Ντόρτμουντ Ολυμπιακός. Να δούμε πόσα πίδια χωράει ο Σάκος. Ναι, λίγο λεπτό ρε. Κάνε άλλο μάτς αυτό όμως. Άλλο θα είναι. Κάνε νοκάουτ. Βέβαια ρε φίλε. Άλλο θα είναι. Άσο σε μένα. Να κάνω μια ερώτηση. Του ΠΑΟΚ με την Άρσεναλ δεν ήταν άλλο παιχνίδι νοκάουτ εκεί πέρα. Σε αυτούς δεν ήταν. Να κάνω μια ερώτηση. Κολοτούμπες. Επειδή θυμάμαι τι έλεγες. Έχω μήνυμα για Μάριο. Επειδή θυμάμαι τι έλεγες και τότε. Όταν έπεσε Μπενφίκα ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό. Άλλο μάτς κολοτούμπα, αυτό είναι άλλο μάτς κολοτούμπα. Δεν με απαντάς όμως. Δεν με απαντάς εδώ. Δεν λέω μισό λεπτό λίγο να ρωτήσω τον Τζόρνταν, παιδιά. Όταν έπαιξαν Ολυμπιακός Μπενφίκα και αποκλείστηκε η Μπενφίκα τον Ολυμπιακό και έπαιξε μετά Μπενφίκα ΠΑΟ που υποτίθεται ότι πηγαίναμε για πρωτάθλημα και μαλώναμε που σου έλεγα ότι δεν έχουμε την ίδια δυναμική με τον Ολυμπιακό. Και μας το φόρεσε έτσι τότε. Τι πάει να πει αυτό για μένα. Τι να μας το φόρεσε, ρε φίλε. Καταρχήν να σου πω ήταν. Μπενφίκα μας το φόρεσε και βγαίνει ο Σαββίδης και λέει αφού την απέκλεισε ο Ολυμπιακός, γιατί να μην την αποκλείσουμε κι εμείς. Άκου να δεις.
Το Καρασκάκι είχε γύρισει εκείνο το παιχνίδι, ήταν ο Άγιος Ρομπέρτο, η μεγαλύτερη του εμφάνιση στον Ολυμπιακό, ήταν σε εκείνο το παιχνίδι. Ό,τι έγινε με τον Τόρμουθ. Μία φάση έκανε. Ό,τι έγινε με τον Τόρμουθ. Όχι, δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν. Μία φάση έκανε ο Ολυμπιακός, ήρθε από πίσω αυτό το κατσίκι το ποδοσφαιρικό ο Μανολάς με κεφαλιά, το θυμάμαι το ματς, το είδα δύο φορές εκεί το παιχνίδι. Το κατσίκι αυτό ναι. Παίζει βασικό ναι. Και με την καθόλου από πίσω λοιπόν. Το κατσίκι αυτό. Ναι, ναι, φυσικά και έφαγε σε δύο μήνες τρεις αποβολές εκεί στη Ρώμα. Λοιπόν, αυτό το κατσικάκι έφαγε τρεις κόκκινες κάρτες σε δύο μήνες. Ο περίγελος λοιπόν, της Ευρώπης η Ρώμα τρεις φορές έχει φάει 6 και 7 γκολ. Έρχεται λοιπόν από πίσω ο Μανολάκος, βάζει τον γκολ και πέρι. Το Καρασκάκι το κρατάγανε αλυσοδεμένο θα βγει μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, και ο Πάοκ όταν παίζει με την Μπενφίκα, τρώει αποβολή, δεν θυμάμαι ποιον είχαν από παλιά δικό μας, και γίνεται το 3-0, τελείωσε η ιστορία. Καλύτερη ομάδα είχε ο Ολυμπιακός τότε. Είχε καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Πες του Μάριο όταν αποκλείεται τρεις φορές από κυπριακές ομάδες να λέει έπαιξε επιθετική μπάλα. Και ένα μήνυμα ενός Αριανού εδώ που βρέθηκε πριν πάμε στον επόμενο φίλο, λέει. Τον ξέρεις. Τουλάχιστον σε 4 χρόνια ο Κόκκι έβαλε 40 γκολ. Ο Βούλγαρος πόσα θα βάλει. Πού ρε φίλε, με το φιλό θα βάλει 40 γκολ. Εμείς με τη Σίτι, λέει ο Μιχαλίτσιος, δεν έφαγε μαγκιά από τον Κόκκι και τον άφησε έξω. Ο Τούντορ το είδε να φεύγει με τη Σμιτσούκο, λέει, και είπε ότι είναι τραυματίας. Και επειδή δεν τα θυμάσαι, καλά τα σαοριδόσκυλα βάζαν το Κόκκι, λέει, να μιλάει υπέρ του Κόντι για ξεκάρφωμα, να ακούει ο λαός και να λέει, αφού το λέει ο Κόκκι, ο Κόντις είναι άγιος να τρώει το χρήμα. Μα εγώ δεν μιλάω για το. Μα εγώ πονάω γυάλι. Μα εγώ πονάω γυάλι. Μια γοργονά στα κρογιάλι. Δεν μιλάω για τότε. Πριν 10 μέρες σε ραδιόφωνο του Άρη. Πριν 10 μέρες. Πόσα χρόνια έπαιξε ο Κόκκινος. 10 μέρες. Τον Άρη πόσα χρόνια. Μισό. Με προκαλείς. Πριν 10 μέρες στο ραδιόφωνο του Άρη βγήκε ο Κόκκι και μίλησε με μεταφράστρια τη Μαρία Κλάουν. Τη Μαρία Κλάουν. Έχει καταδείξει αηδία. Φτάνει. Πριν μια εβδομάδα. Μια κοπέλα που είχαμε στο Μετρόπολη, μια έτσι, λίγο χοντρούλα. Καλή κοπέλα. Α, τη γνώρισα, την ξέρω. Μαρία, πολύ καλή κοπέλα. Συμπαγγλικήτατη με ίσιο μαλλί, λίγο έξω. Λοιπόν. Και βγαίνει και ο παραγωγός της εκπομπής, δύο ήταν, δεν ξέρω τα ονόματά τους, και εκπλέγουν το εγκόμιο του Κόντι. Την κάνω Σάρα και λέω, άσε με καλά. Και πόσα χρόνια έπαιξε τον Άρη. Δεν με νοιάζει. Πάμε, πάρε κάτι. 4. Ναι. Ναι. Άντε, για. Εγώ είμαι. Παρατήρησα κάτι, Ραπτόπουλε, το οποίο έτσι δεν μου πολύ έφτασε από σένα. Ναι. Νομίζω δέχεσαι κριτική, έτσι, και αρνητική να είναι. Βέβαια. Βλέπω έχεις φέρει στην εκπομπή σου αεκτζίδες, έχεις φέρει ναι. Παναθηναϊκούς. Ναι. Τον άλλο το γάβρο από την Τούμπα να πούμε, τον αφήσα να μιλάει 20 λεπτά μας. Έχεις πήξει τα καμπανέλια να πούμε εδώ πέρα. Τα καμπανέλια. Τα καμπανέλια. Ωραίος, ωραίος. Όταν σε παίρνουν Αριανοί, τους κλείνεις όμως. Προς τι αυτό το κόμπλεξ, ρε Ραπτόπουλε. Μπορείς να μου πεις λίγο. Φίλε, αν θες να κάνεις κριτική, σκίσε με. Αλλά επειδή τρώμε πρόστιμα με τις βρισιές, δεν μπορώ να σε αφήσω να βρίζεις. Κριτική. Εγώ δεν έβρισα, ρε φίλε. Εγώ σε ρωτάω. Όταν κάνεις κριτική. Είσαι εκπρόσωπος της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω. Εγώ εκπρόσωπος δεν είμαι κανενός. Το... Απάντα τώρα σε αυτό που σε ρωτάω. Τώρα μου πουλάς τρέλα εδώ πέρα. Ο Μένιος. Τώρα να έρθω τα λαμπάκια σου λέω τώρα. Σβήστε τα λαμπάκια. Σβήστε τα λαμπάκια. Άναψετε τα Χριστούγεννα. Ναι. Άναψετε τα Χριστούγεννα. Ρε, αυτό που λέτε. Ο Μένιος είναι Αριανός και του λέω όποτε θες έλα. Όποτε μπορεί έρχεται. Λοιπόν, δεν έχει κλείσει πόρτα για κανέναν Αριανό. Αλλά εγώ έχω μια μανιώδη κόντρα. Ρε, το λαό του Άρη που μιλάει για τον Κόκκερ, γιατί το κλείνεις, ρε. Δεν γουστάρω τον Κόκκερ, φίλε. Δεν μπορώ. Δεν το γουστάρεις τον Κόκκερ. Με τίποτα. Το θεωρώ μεγάλο πρόβλημα του Άρη εκείνης της εποχής, το οποίο επειδή ξεκινάει υποτίθεται μια νέα εποχή για τον Άρη, ο Κόκκι, ο Νέτο και όλοι αυτοί οι οποίοι του Κόντι, τα παιδιά κτλ. Δεν χρειάζεται να είναι στην ομάδα. Το θεωρείς πισωγύρισμα κακό. Να τρυπάνε τον Άρη αύριο μεθαύριο. Εγώ δηλαδή αν είχα τα ηνία στον Άρη, Κόκκι και παιδιά του Κόντι, θα τα έβγαζα από την ομάδα. Όπως ας πούμε διώξαν το Λιόνι. Επειδή ήταν του Καλαϊτζίδη παίκτης, έτσι θα έδιωχνα και εγώ όλους όσους έχουν σχέση με το παρελθόν. Ναι, άκου να δεις. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Ρε, εδώ άκου εμένα τώρα που σου λέω. Για μιλάς τώρα. Ναι. Εγώ σου λέω, ομαλά και ωραία. Πες μου και εσύ την άποψή σου. Δεν σ' αρέσει ο Κόκκι δηλαδή, έτσι. Δεν έχεις βγάλει πόρεμα. Για πολλούς και διαφόρους λόγους ο Κόκκι. Έχεις θέμα με τον Κόκκι. Έχεις αιμονή δηλαδή εναντίον του Κόκκι. Ναι, έχω αιμονή εναντίον του Κόκκι. Δεν το πάμε τίποτα. Το θεωρώ πισωγύρισμα, υποπτώ. Καταρχήν, σαν αθλητής,
είναι απαράδεκτος, παλιό χαρακτήρας και έχει κάνει ζημιά στον Άρη. Αυτό πιστεύω. Ρε που είσαι γάβρος, ρε. Αυτή είναι απάντηση. Η απάντησή σου είναι αυτή. Ρε, εδώ εγώ σου κάνω τις ερωτήσεις. Η απάντησή σου λέω, σε αυτά που σου λέω, η απάντησή σου είναι αυτή. Ναι, αυτή είναι. Και είσαι μαλάκας. Είσαι μεγάλος μαλάκας. Μαλάκας με περικεφαλαία είσαι. Κι άμα σε είχα συγγενή θα σε πλάκωρε και στο ξύλο. Είσαι μαλάκας. Μεγάλος μαλάκας. Πάμε επόμενη γραμμή. Καφέδες, ρε. Με τους καφέδες. Στο διάλογο. Έχετε κατατίσει αηδία. Πάμε επόμενη γραμμή. Ελά. Κόψ' τώρα. Κόψ' τώρα. Κόψ' τα επόμενη γραμμή. Κόψ' τώρα. Μ' ανεβάσεις εμένα την πίεση. Έλα, ακούγουμε. Ακούγω εσέ. Εγώ είμαι, έτσι. Ναι, εσύ είσαι. Εγώ είμαι ο παθός του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Εγώ είμαι, εντάξει, σήμερα είμαι περήφανος για την ομάδα, παρόλο τις δυσκολίες. Τι περήφανος, Ροσανκαρέ, μες στα δίκτυα σε έβαλε. Τι περήφανος. Παρόλο τις... Άκου λίγο. Τι περήφανος είσαι, με τον Πέτρι Σέντερ Φόρ έπαιξες, βρε. Άκου λίγο, παρόλο τις δυσκολίες που έχει η ομάδα, οικονομικές, που δεν μπορεί ο κύριος Αλαφούζου να ανταπεξέλθει με όλα αυτά που γίνονται, με όλο τον... Αμάν και αυτό το κλάμα του Αλαφούζου, αμάν αυτό το κλάμα του Αλαφούζου, ο κύριος Αλαφούζος. Μια ολόκληρη Αθήνα δεν μπορείτε να βρείτε 5 δραχμές να χτυπήσετε το Μαρινάκι. Αμάν αυτός ο Αλαφούζος. Είχαμε μια μεγάλη ομάδα με τον Αστέρα Τρίπολη και ο Σισε σήμερα πετούσε ποτές μαζί με τον Λέτο. Και ο Ζιλμπέρτο Σίλβα ήταν φοβερό σήμερα, δεν τα ξέρει. Και θα πει εκεί για το Παναθηναϊκό. Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Ποιο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Τι λέει αυτό. Το Παπίτσι όταν έφευγε από τα δεξιά, αν τρέμανε εκεί. Ρε φίλε. Ποιο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Εγώ να σου πω κάτι. Στο 93 έχει δοκάρει η Τρίπολη και στο 94 έκανε δοκάρι. Άρα, για ποιο λέει το παιδί, για ποιο λέει. Κάτσε να καταλάβω. Δεν λέει λέτο για Ζιλμπέρτο. Τι πάτε, θα νικούσα 0-3. Γιατί η παράγκα του Μαρινάκη θα κάνει όλα αυτά. Λέει τις χρονιές με λέτο. Α, για παλιότερα μάτι, συγγνώμη, μπερδέθηκα. Α, για παλιότερα. Με τη χρονιά με Ζιλμπέρτο Σίλβα. Όχι, Ζιλμπέρτο Σίλβα, λέω μπερδέθηκα, συγγνώμη. Γιατί να κάνω διάλειμμα, είναι τους καφέδες. Σιγά. Ναι. Εδώ έχουμε σπαρταρά. Έχουμε τουρτουριάσει εδώ, δεν έχει. Πετρέλαιο να πούμε εδώ πέρα. Έχουν κατέβει. Έχουν κατέβει αυτά μα μέχρι τώρα. Με του Δίτη το χώρο είμαστε εδώ πέρα. Μα κάνει μασάζ ένα στον άλλο τώρα και εσύ σε πήραξαν οι καφέδε και εσύ μπάνε εκεί μέσα. Δεν έχει διάλειμμα στο τέλο. Όχι, γιατί θα τελειώσουμε ποτέ, παιδιά. Το πάμε για να τελειώσουμε σε ένα άλλο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο παδό του Άρη, ο Φιλέα. Γεια σου, φίλε. Ραυτόπουλη, γιατί είναι ευρεία φίλη. Μα τον εξηγώ ανθρώπινα τον άνθρωπο. Με επιχειρήματα, γιατί δεν γουστάρω μια κατάσταση. Και αυτός εκεί επιμένει. Εντάξει, ρε, αλλά τώρα ας πούμε πρέπει να παραδεχτεί ότι ο Κόκε είναι πολύ χρήσιμος για τη άμεση γη. Σωστό. Δηλαδή, ρε φίλε, εάν δεν ήταν ο Κόκε, δηλαδή, δεν θα έβγαινε η ομάδα. Ναι, αλλά δεν πρέπει να ξεκινάει βασικό τον Κόκε. Πόσο χρήσιμος είναι. Κάνα στο γήπεδο, ρε εσύ. Ρε παιδιά, το παιδί έχει δίκιο μισό λεπτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φέρει κόσμο στο γήπεδο. Ποιος αργανός θα πάει στη γάμα της νικής. Άντρα, βε. Ραυτόπουλε, κάτι είναι σε πολύ. Σιγά. Α, τώρα, ας πούμε, σιγά, μη. Σταμάτα, για να βγάλουμε άκρη. Δεν μου λες. Ο Κόκε, κάτσου λίγο. Πόσα έπαιρνε εκεί πέρα από τον Άρη, ξέρεις. 800.000. Τα μισά που τα δίνε, ξέρεις. Δηλαδή τι υπολογίζεις ότι ο Κόκκι... Πάμε παρακάτω. Αυτοί εδώ όλοι θέλουν να φέρουν πίσω τον Κόντι. Και κάτι, άκου εδώ ρε. Εάν εσείς θέλετε το... Ρε, δεν θα λες εμένα τον μπαμπά σου να λες ρε. Εμένα μην μιλάς καλά. Ακούς, απ' την Πηλαία. Εμένα μην μιλάς καλά, μην λες εμένα ρε. Σ' αρχίσουν τα καστούκια, ακούς. Εμένα μην λες ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Να μιλάς καλά. Όπως σε μιλάω καλά, με μιλάς καλά. Άμα σε μιλήσω άσχημα, να με μιλήσεις άσχημα. Σε μιλάω καλά. Φαντάζεσαι από τη τηλεόραση. Τικ, τικ, τικ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ουφ. Τι ουφ, ρε να πεις τον παπά σου. Για, μόνο για τον Αμπντούν συμφωνώ εσύ που στέλνεις το μήνυμα. Για κανέναν από τους άλλους από τους δύο. Δεν θα γίνει αγνώριστος ο Ηρακλής. Με Αμπντούν, ναι, θα γίνει αγνώριστος. Αν αχαθεί και να μην συγκιώμη εδώ τώρα. Τον αγνώριστο, το Μαρσελίνο το θέλει ο Παπαδόπουλος. Πάμε επόμενη γραμμή. Και ο Μαρσελίνο. Θέλει ο Παπαδόπουλος. Καλή μεταγραφή. Όχι, εγώ λέω μόνο για Αμπντούν. Τον ξέρει από μικρό, από την Ξάνθη του. Καλή μεταγραφή. Καλή μεταγραφή. Ο Παπαδόπουλος. Τα έκανε μαντάρα χθε ο Παπαδόπουλος. Τι τα έκανε μαντάρα. Μαντάρα τα έκανε. Διέλυσε την 11η του Ηρακλή. Άλλα αντί άλλων έβαλε μέσα. Έβαλε εξτρέμ τον Περόνε, έβαλε από την άλλη μεριά το Χάντι, δεν είχε διευόληση ο Ηρακλής. Έβαλε τον Μπουκουβάλα από την άλλη μεριά, τον άλλον από την άλλη, του άλλαξε μετά. Άλλα αντί άλλων. Άστα. Έβαλε το γιο του Ζαμπάζη, πώς το λένε, τον ανιψιό του.
Το Μαντόλο του Ζαμπάζη, το γιο του Ζαμπάζη, τον αδερφό του ανεψιότου. Τσατσιλίκια και ιστορίες. Άστα τώρα. Δεν μιλάω από κοντά τα μιλήσω. Δεν θέλω να μιλήσω. Για το χθεσινό μάτς. Του βγάλω εγώ ένα το Ζαμπάζη στα καφ τώρα, άστα τώρα. Έπαιξε τις πρώτες 55 φορές στο Champions League και είχε 3 οπαλίες και 52 ήττες, βρε κατσίκη τώρα εσύ. Που θα μου πεις εσύ για τσάμπι. Τα τελευταία 6-7 χρόνια πας καλά. Εσύ τώρα στην Ευρώπη πας στην Ελλάδα. Άιντε βρε τώρα που θα με μιλήσουν. Παίρνει το πρωτάθλημα απευθεία και παίρνει τον όμιλο και με βγάζει γλώσσα. Μια φορά έπαιξε προβληματικά. Κάτι αποκλείστηκε. Είδε τι έκανε το. Η ανόρθωση να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Μα μιλήσει τώρα εσύ. Έλα. Ναι. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα. Παιδιά καλησπέρα. Καλησπέρα. Αρχίζω να αντιλαμβάνομαι τώρα έναν από του λόγου που είναι ο Ολυμπιακός κυρίαρχος. Εκτός από το ότι έχει καλή ομάδα, ξέρω, καλό πρόεδρο, καλό γήπεδο, καλό προπονητήριο. Καλό διαιτητή. Έτσι, καλύτερος διαιτητής. Τον βοηθάνε πάρα πολύ οι οπαδοί των αντιπάλων ομάδων. Ναι. Οι μεν Ολυμπιακοί είναι μόνον Ολυμπιακοί και ναι, τίποτα άλλο. Οι δε όλοι οι άλλοι ναι, είναι η ομάδα τους και αντιολυμπιακοί. Ναι, ναι. Όσο συμβαίνει αυτό, ο Ολυμπιακός απαντήσω, φίλε. Εδώ κατάφερε ο Ολυμπιακός. Εδώ κατάφερε ο Ολυμπιακός. Είναι αίτητος, έχει 14 αγωνιστικές, 14 νίκες στην Ελλάδα. Η Μπάγερ έχει χάσει. Η Μπαρτσελόνα έχει χάσει. Η Ρεάλ έχει χάσει. Η Τσέλσι έχει χάσει. Η Μη Σίτι έχει χάσει, η Αρσενάλ έχει χάσει. Όλο ο πλανήτη έχασε, ο Ολυμπιακό είναι αίτητο. Και από αυτέ τρώει 4 και 3. Πώ γίνεται αυτό? Να σα πω πώ γίνεται. Άντε παλικάρι. Παλικάρι, συγγνώμη λίγο. Όχι να απαντήσω λίγο. Μόνο αυτό και εγώ. Τι ο πάθο, είσαι Ολυμπιακό. Να σα πω πώ γίνεται. Ναι, ναι. Είσαι Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι. Να σα πω πώ γίνεται. Μόνο σου απαντήσω λίγο, φίλε, και αυτό πρώτα με του φιλάθλου. Να σα πω πώ γίνεται. Να σου απαντήσω για του φιλάθλου. Θέλετε να απαντήσω. Ναι. Ωραία. Σε όλα τα κράτη του, σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, τα προηγμένα ποδοσφαιρικά, ο καθένας είναι ο παδός της ομάδος του. Mm. Μόνο στην Ελλάδα είναι όλοι κάτι σύν αντιολυμπιακοί. Ωραία. Αυτό που απαντήσω. Αυτό θες να σου απαντήσω. Ναι. Αντέχεις την αλήθεια. Ναι. Όταν ήσουν εσύ δεύτερος κάτω από την ομάδα του καπετάνιου, ποτέ όλοι οι γκάβροι σας λέγανε επιστήμονες και ήσασταν αντιπαναθηναϊκοί. Επειδή είσαι πρώτος, ασχολείσαι μόνο με την ομάδα σου. Ποτέ δεν είναι. Όλοι οι δεύτεροι μια ζωή έτσι ήταν σε όλο τον κόσμο σου πει αυτό. Ποτέ δεν είναι Ολυμπιακός αντιολυμπιακός. Ω, ναι, πώς, ποτέ, άσε τώρα. Ποτέ δεν είναι. Α, καλά, καλά. Εδώ συμφωνώ με Γιώργο και διαφωνώ συγχρόνως. Γιατί ήσουν αντιπαναθηναϊκός. Αλλά αυτό είναι κάτι παραδοσιακό όμως, Γιώργο. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Έχεις δίκιο, όχι στον κύριο το λέω. Πήρες στον κύριο το αντίπαλον δέος και είναι ένα από τα τέσσερα πιο μεγάλα ντέρμπι του πλανήτη Γη. Γιατί δεν μου λες, ο Ολυμπιακός δεν είναι το αντίπαλο δέος του ΠΑΟΚ. Ναι, δεν το ξέρω. Εγώ μεγάλωσα συνέχεια να βρίζω τον Ολυμπιακό μέσα του ΠΑΟΚ. Καλά, αυτό θέμα να δεν είναι, είναι για ανατροφή. Και θέμα ανατροφή είναι και τώρα. Εμένα πρέπει με μεγάλωνε ο παπάς μου να βρίζουν την Παναχαϊκή όλη μέρα. Τι σχέση έχει. Και αυτοί που βρίζονται μεταξύ του δεν είναι ανατροφή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Το αντίπαλο δέος είναι το αντίπαλο δέος του Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ είναι ο Άρης. Πότε ρε φίλε. Ο του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ είναι ανέκδοτο. Ποιο ψάρι ρε φίλε. Οι Ολυμπιακοί είναι μόνο Ολυμπιακοί. Οι Ολυμπιακοί είναι μόνο Ολυμπιακοί. Έλα ρε παλικάρι μετά. Οι Ολυμπιακοί είναι μόνο Ολυμπιακοί. Γυναικάρα Μαρία Γκοντζάρβα την ήμνησα ολόκληρη εκπομπή την Τρίτη. Γυναικάρα ένα από τα πιο hot. Μία από τις πιο hot γυναικείες παρουσίες στην πόλη μας. Τι λες ρε, εδώ τι και λες, τρία χρόνια. Τι λες, πρόσεξε, σαν πακέτο. Πνεύμα. Πνεύμα. Γιατί μισό λεπτό. Ειδικευμένες γνώσεις. Κουλτούρα. Και μαρούλια. Παρουσία. Και μαρούλια. Μετράει οικονομική ανεξαρτησία. Άμπρα. Μιλάει με τρεις ξένες γνώσεις, άπτες στα αγγλικά. Υπέροχη παρουσία η Μαρία Γκοντζάρεβα. Ρισπέκτα τελείωτο. Τη φτέρνα της την είδες. Σαν πατημένο μπιφτέκι. Γυναικάρα. Σαν κάτι μπιφτέκι εκεί στις ψισταριές να πούμε. Ποια γυναικάρα, σύνελθε λίγο. Ποια άλλη ταινία. Ποια ταινία ρε φίλε. Έκλεισε ο, ο Σπύρος, έκλεισε. Έκλεισε. Ποια ταινία λες. Ο Γάβρος έκλεισε. Φιλαράκι. Αλλά κυρίως. Δεν ξέρω, ποια το πρόβλημα. Τζούς, είναι κομμένο. Τέλος πάντων. Ζήτα είναι εκείνο. Πάρε άλλες. Φίλε, έρχεται κομμένη η λέξη. Ο Σπύριος, λοιπόν, αυτός εδώ. Ο Σπύριος. Ο Σπύριος αυτός εδώ. Λοιπόν. Διευθύνης του Οδύ Θεσσαλονίκης. Είναι Ολυμπιακός, αλλά έχει γιο Παοξή. Το ξέρεις. Είναι έχει γιο Παοξή. Έχει γιο Παοξή. Και τι έγινε, το δίνουν τότε. Γιατί να το δίνουμε. Γιατί να το δίνουμε. Είπαμε το δύο, τι να κάνουμε. Μπράβο, αυτό τι να το κάνουμε. Καλά, να είναι το παιδί, να είναι υγιές. Να είναι καλά και οι δύο. Εγώ έχω 10 φίλους μου. Παοξίδες. Πρόσεχε τι θα πεις. Χωρισμένοι είναι οι 8. Πρόσεχε τι θα πεις. Οι οποίοι γη τους είναι Ολυμπιακοί. Άσε ρε μεγάλε. Δεν, άσε, ρε, δεν μεγάλε. Το πιστεύω. Δεν το πιστεύεις. Όχι. Δεν το πιστεύεις. Όχι, ο πάντως φίλος μου καθηγητής σε σχολείο μου λέει ότι φέτος πλέον τα παιδάκια στο δημοτικό έχουν πάρα πολλά Ολυμπιακάκια. Παιδιά. Τι λέει βραδιά πίσω. Από το Λούκι ανέβαινα, έκπληξη να σου κάνω. Και βλέπω σε έναν άσκελα
και πέντε και σάστησα. Τα έχασα. Δεν είπα ούτε λέξη. Πάμε τέσσερις τελευταίους. Βίκη Φλέσσα μένει για παρουσία σήμερα. Μετά. Έλα φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα Κωστή. Γεια σου, καλέ μου άνθρωπε. Έλα, καλλιτέχνη. Έλα, καλλιτέχνη, πώς πάει το παρακίνη. Όχι, καλά. Α, Ηρακλής. Ναι. Λοιπόν, ο Ηρακλής ήταν χάλια μαύρα προχθές. Κόσμο δεν είχε πολύ. Ψηλά, κάτι ψηλά. Η 10 όπως πάντα είναι γεμάτη. Η κάτω. Και η 13 ήταν... Έλα, ρε φίλε, τώρα. 3 η ώρα το Σάββατο τώρα. Και αυτοί που πήγανε να δουν την Ηρακλής Πανθρακικός. Και είδαν αυτό το πράγμα, δηλαδή, αν εξαιρέσει το σουτ του Βέλιου ναι, και το ωραίο που πήγε στο Βέλιου. Πάντως, σίγουρα έκανε 4 τελικές. Ο Πανθρακικός. 4 σίγουρα ο Ολυμπιακός στο Μαρακάνα. Το λιγότερο 4. Για πλάκα θυμάμαι εγώ. Σε fair play έκανε λοιπόν, η Μαρία. Έτσι, άλλο, δε, άλλο λέει. Ναι, λοιπόν. Ναι. Ναι. Τι έκανε τελικά. Μία παρατήρηση, νομίζω και εσύ συμφωνείς, καλλιτέχνη. Αυτή τη φορά η 13 κάτι είσαι. Ουχ, Παναγία μου, θα τρελαθώ. Είχε καλή παρουσία. Το πρώτο ημίχρονο του Ηρακλή ήταν χάλια μαύρα. Όχι, βρε, δεν λέω αγωνιστικά. Για την 13 απέναντι λέω. Α, έλα, τι είπες για 13. Ναι. Ορίστε. Τι είπες για 13. Αυτή τη φορά η 13 κάτι είχε. Κάτι είχε. Ναι, ναι. Γιατί ήταν 5 ευρώ της. Έγινε 5 ευρώ. Καλά έκανε. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Καλά έκανε, αλλά. Ξέρεις γιατί. Πινή. Στο Καφτατζόγλιο μαζεύονται όλοι στο σκεπαστό. Ναι. Συμβαίνει κάτι απίθανο. Απέναντι έχει 2.000 άτομα. Και στο σκεπαστό κατεβαίνω λίγο να δω εκεί που είναι και η γνωστή παρέα μου, φίλοι και τα λοιπά. Ναι, ναι. Και είναι... δεν μπορώ να πάω μπροστά να δω. Λοιπόν, άρεσε τα πτάει. Καλλιτέχνη. Λοιπόν. Δεξί μπακ, Καρλίτο. Καρλίτο. Αριστερό μπακ, Μπουκουβάλα. Αριστερό εξτρέμ, Χάντι. Στο 31 θα δεξί εξτρέμ, Μπερόνε. Πες μου με αυτά τα άκρα, αν παίξεις με τον Μπαονέ, θα πλευροκοπήσεις. Σωστό. Λοιπόν, Καρλίτος είναι ο πρώτος που πρέπει να φύγει. Και δεν σου λέω για άκου, το υψηλότερο συμβόλαιο. Κάνω... Πρέπει να φύγει ρε, τώρα. Εσύ, κάνω... Κάνει τον Σνάουτσνερ να μοιάζει το πιο επιθετικό ακραίο μπακ πέρα στον Ηρακλή. Ρομπέρτο Κάρλο. Λοιπόν, ναι. Το δεύτερο παλτό του Ηρακλή είναι ο Χαντί. Άλλος απατεώνος ποδοσφαιριστής. Απλά, όχι, εδώ διαφωνώ. Απλά δεν απέδειξε, είναι η πρώτη χρονιά στο Ηρακλή και δεν απέδειξε τα αναμενόμενα. Δεν είναι παλτό. Μισό λεπτό. Επειδή τον πήγαινα πολύ στον Εργοτέλη. Δεν απέδειξε απλά. Κάτσε. Μη, άσε καλλιτέχνη. Ο Χαντί σε 4-3-3. Εσωτερικός μέσος. Αριστερά μπροστά από τον κόφτη. Κοντά. Σε χαλάει. Όχι εξτρέμ. Άκου. Όχι εξτρέμ. Άκου! Ακούω. Όχι εξτρέμ! Δηλαδή, ο Περόνε χθες που βρίζανε σε ένα μαγαζί που πήγαμε τον. Τι βρίζανε, συγκλονιστικός ο Περόνε. Βρίζανε τον Περόνε, συγκινητικός. Σε λάθος θέση. Θα βρίζει τον Περόνε. Μπορεί. Όχι γιατί. Και αλτρουιστής. Τι λες τώρα. Ο Περόνε είναι. Ποιο το βρίζει. Να παίζει τα άκρα, αλλά μέχρι για ένα ημίχρονο. Να τα δώσει όλα. Μετά είναι για αλλαγή να μπει ο Λουκίνας. Ο Λουκίνας είναι ο πιο αδικημένος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Και κακός δεν παίζει. Συμφωνώ με αυτό που λέγεται ο Λουκίνας. Κακός δεν παίζει και μου βάζει τώρα τον Περόνι. Βάλε τον Περόνι 45 λεπτά, αλλά βγάλε τον και βάλε τον Λουκίνα. Ο Λουκίνας έχει μία συμμετοχή με τα Γιάννα και έβαλε και γκολ το παιδί. Λουκίνας πρέπει να έχει θέμα με τον προπονητή, δεν εξηγείται αλλιώς. Ναι. Τι υπέγραψε, έκανε και συμβόλαιο. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει ένα θέμα με τον προπονητή. Μάπα μάνατζερ. Ή ο Βέλιος επειδή είναι φορμαρισμένος και γουστάρει και τον Περόνε ο Παπαδόπουλος. Α, ο Βέλιος δεν βγαίνει. Αλλά ναι, γιατί δεν το βάζει. Τώρα φάνηκε. Αλλά ο Βέλιος θέλει να πάει. Το... Ο Βέλιος θέλει να πάει Premier League. Ναι. Αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να το προβληματίσει αν θέλει να πάει Premier League από τον Ηρακλή στην Premier League. Έτσι, είναι πολύ αισιόδοξο ο Βέλιος. Λόγια από τον Βέλιο έχω να κάνω μια ερώτηση στον Μάριο. Δεν γίνεται. Αλλά την κάνω εκτός αέρα γιατί κάνω και εδώ. Στη μέρα του που αυτή τη στιγμή, ίσως να κάνω μια ερώτηση στον Μάριο. Επειδή βλέπει η Αγγλία όπως βλέπω και εγώ, που βλέπω άρρωστα. Τα έχεις δει όλα τα center for της Αγγλίας. Δεν τα είδα όλα φέτος, δεν τα έχω δει όλα. Σε ποια ομάδα θα μπορούσε να χωρέσει ο Βέλιος. Στην 8η ομάδα της Αγγλίας. Για πλάκα. Έχει φορμαρισμένα σέντερ φορ. Ναι, ναι. Φέτος. Ναι. Φέτος. Ενώ όταν ήταν 19, χωρούσε. Στην Αγγλία, για σε καμία παντόγω. Για Έλληνα φορ στην ηλικία του, θα ήταν μεγάλη επιτυχία να είναι στο ρόστερ της Μπόρνμουθ. Στο ρόστερ της Μπόρνμουθ. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αν είναι έξυπνος ο Βέλιος, θα πάει σε ένα πρωτάθλημα που είναι ανοιχτές οι πόρτες. Μπράβο, πάει στη Γερμανία. Δηλαδή. Ναι, ήταν προχθές τον ίδιο Πολ Κουτσολιάκος. Λοιπόν, ήταν κατά τζόγλιο Πολ Κουτσολιάκος. Ο Κουτσολιάκος είναι μανούλα με τη Γερμανία, ξέρεις. Γκέικες και τέτοια. Και φέτος. Κάτι άλλο να πω για τον Ζαμπάζι. Για μένα, Μάρια, είναι επιτυχία ακόμα και... Ποιο Ζαμπάζι. Κάτσε, για τον Ζαμπάζι.
Για το Ζαμπάζι. Όχι για το Ζαμπάρι, το Ζαμπάζι. Όχι, όχι, το 20, το Ζαμπάζι, τον Ανιψιό. Λοιπόν, δεν είναι κακός, αλλά είναι πολύ μέτριο. Τώρα δεν είναι Ηρακλή. Χρειάζεται ακόμα να το στείλουμε δανεικό. Δεν πάρε παιδί, το παιδί είναι 18,5. Περιμέτρε, παιδιά, μπορεί να το κλείνουμε τώρα. 19 χρονών είναι. Θεωρώ ότι το 18,5, ναι. Είναι ο Ανιψιός, γι' αυτό. Δεν είναι για τώρα να το. Ούτε για, δεν είναι τώρα για αμάνε δεκάδα στον Ηρακλή. Στάσου ρε, 18 χρονών είναι ο Ζαμπάζης. Άκου εδώ ρε. Γιατί είναι ανιψιός του Παπαδάκη. Δηλαδή ο Μούχαλης που είναι 19, δεξί μπακ, δεν πάει παίξει ένα τέταρτο. Ποιος ο Μούχαλης. Ναι, ο Μούχαλης, ναι. Ο Μούχαλης ούτε βασικό στη β' ομάδα παίζει. Άμα το μελετήσεις, ναι. Πάτα στο ίντερνετ β' ομάδα, σήμερα έπαιζε με τον Πανθρακικό και έρθισε 2-0 ο Ηρακλής. Γιατί δεν παίζει, ξέρεις. Δεν ξέρω. Είναι τόσο κακός που δεν πάει να παίξει τη β' ομάδα. Δεν ξέρω. Όλοι που το λένε, κανείς δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Μήπως έφυγε, μήπως είναι τραυματίας. Δεν ξέρω, δεν ξέρω καθόλου. Πρέπει να το ψάξει. Ενώ ο Ζαμπάζης μπορεί να παίξει. Δηλαδή, άμα ήταν ο Μούχαλης, άμα ήταν ο Μούχαλης ανιψιός του Προέδρου, δεν θα έπαιζε δεξιμπάκ. Επειδή είναι ανιψιός. Ενώ ο Ζαμπάζης, άμα ήταν ο γιος του Κρεοπόλη. Λόγω επειδή. Ναι, λόγω επειδή. Δεν τραβάτε τα. Πάμε, άσε μην μου πει. Πρώτο τελευταίο. Φύγε, φύγε, φτάνει. Μέσα σε δυο ραντεβού φύγε. Πρώτο τελευταίο. Έσαι με ρώστε 300 εκατομμύρια. Έλα, ναι. Επιτυχία ακόμα και βασικό φω στη Ελλάδα. Στάσε να ακούσουμε τον κόσμο στα μάτια. Ναι. Ορίστε. Έλα. Σιγά, σιγά. Πάρ' το αλλιώς, λέγε. Κάτσε ρε. Πρώτο θα μιλάς καλά και... Επόμενος, άστα δε. Άλλοι δύο. Πρόστιμα, εγώ ξανά δεν τρώω με την πάρτι σας. Ένα διαμέρισμα πλήρωσα. 130.000 ευρώ πρόστιμα. Ναι. Θα μιλάς καλά. Θες να κάνεις... Κάτσε λίγο. Θες να κάνεις κριτική, να κάνεις κριτική. Θες να κάνεις σκληρή κριτική, θα κάνεις σκληρή κριτική. Αυτά τα μια κράτα για το σπίτι σου. Μια, άστα. Δεν μπορεί τα κανάλια του το Europa και τα συνοικιακά για την πάρτι σου να πληρώνουν πρόστιμα. Επειδή είστε μη. Συνοικιακά, τα άφαψες εντελώς. Τα... Περιφερειακά. Περιφερειακά, συνοικιακά κανάλια. Στην τουαλέτα μέσα δεν έχουμε χαρτί. Υπάρχει φτώχεια. Έτσι. Θα φάω και 10.000 επειδή εσύ σου σηκώθηκε και θες να βγεις γύρω τσίνο και θες να κάνεις μη. Τις προάλλες ο Ράπ σκουπίστηκε στο πουλόβερ του Τζόρνταν. Τι λες ρε. Πρώτο τελευταίο. Άστα, μια χαρά σας μιλάμε. Ανατροφή στο σπίτι σας δεν έχετε. Δεν μπορείτε να μιλήσετε σαν άνθρωποι. Ζω μεγάλες στιγμές, μιλάει ο Ράπ για ανατροφή. Ανατροφή δεν πήρατε. Εγώ το με... Ναι, τι έγινε, ναι. Ο Ράπ του Δελασάλτ, λέω. Ναι, ανατροφή. Ναι. Επειδή είσαι χαϊβάνι, εσύ την πληρώσω εγώ την Ήβη, χαϊβάνι. Σου λέω δεν θέλω. 300 καρδίλια εδώ μεταξύ, έτσι. Σου λέω, άλλο το ξεφτέ. Ναι, άλλο το βρυσίδι και άλλο το μια. Πολυκάρπη Αριδέας, από ποια μεριά είναι, από τη Φουστανή? Εγώ φιλαράκι μου πολύ καλό. Ναι, αυτά τα χωριά. Ναι, από ποια μεριά είναι η Όχι, όχι, από τη Φουστανή. Προς τα πού είναι? Είναι... Σωσάνδρα από εκεί. Μπροστά, μπροστά, πριν φτάσει, είναι Αριδέα αριστερά. Α, μάλιστα. Α, και για το ξεκαθαρίσουμε. Σου είπα ξανά, δεν σε θέλω για πελάτη μου. Δεν σε θέλω. Θέλω τον οπαδό του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, τη ΑΕΚ, του ΠΑΟ. Και αυτό που λες. Δεν σε θέλω. Και αυτό είναι πολύ ρατσιστικό. Ρε φίλε, το καταλαβαίνεις. Φίλε, μα θα βλέπουν τώρα κάτι χιλιάδες Αριανοί. Δεν τον θέλω. Ρε, άμα είναι να βγει έτσι, τι να το κάνει. Δεν τον θέλω. Όχι, είναι εγώ. Δεν λέω να βγει έτσι. Τι αυτό σου λέει τώρα. Αλλά τώρα βάζει μια γενική βασική. Μια ταμπέλα μπαίνει. Μια γενική κριτική. Από ότι εγώ δεν θέλω στο ραδιόφωνο να με ακούνε όλοι οι παόξοι. Μα λέει κάνε με κριτική. Δεν είναι τώρα αυτό. Τώρα θα. Καταλαβαίνεις ελληνικά. Θέλω τον οπαδό της Λίβερπουλ, του Κεσάνη Ερασμίου. Εσένα, ρε φίλε, δεν σε θέλω. Πάνε να πούμε σε άλλο ράδιο, σε άλλη τηλεόραση. Δώσε ακροαματικότητα σε κανέναν άλλον. Τι να σε κάνω. Δεν σε θέλω. Και το ζόρι είναι. Το είδα, ρε φίλε. Κλαίω, ρε άλλη ταρά. Μου γύρισαν τα έντερα και ξερατά με πιάνουν, ρε φίλε. Προτελευταίος, λέει. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα είδα που πήραν πριν κάτι παιδιά και βρίσκαν, εντάξει, δεν συμφωνώ με αυτά. Δεν συμφωνάς, άμα δεν συμφωνάς. Εντάξει, εγώ θεωρώ όμως αυτό που λέτε και εσύ τώρα με κάποια λεγόμενά σου. Δηλαδή ότι πέρσι ο παδός της ΑΕΚ του Ολυμπιακού για αυτά, ότι καλλιεργείς και στις τέτοιες συμπεριφορές με τον τρόπο σου. Φίλε, σου λέω, κάνε μου κριτική. Του δίνω point. Του δίνω point. Ρε, άλλο σα λέει. Κάνε ένα να με βρει και να με κάνει, δεν σα θέλω. Εμένα βρίσκε με, φίλε. Το κανάλι τι φταίει. Εμένα βρίσκε με. Όχι, όχι, δεν λέω για σένα, αλλά ναι. Με τον τρόπο. Σου λέω, εγώ αυτή τη στιγμή δεν προστατεύω τον εαυτό μου. Θέλω να προστατεύσω το κανάλι το οποίο είναι φτωχό. Δηλαδή,
Καταλαβαίνεις το να σου πω. Δεν έχω πρόβλημα να βγεις και να πεις. Ρίξε πράγμα και θα βρίσκεται όσο θέλετε, αλλά προστατεύστε το κανάλι. Πείτε τα με άλλα λόγια, ναι. Ναι. Η Τυχόνια μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, παίρνοντας το μέρος της Αθήνας. Πότε πήρα εγώ το μέρος της Αθήνας? Είπες τώρα, ο παδός του Ολυμπιακού. Καλά, άμα βγει ο παδός του Ολυμπιακού εδώ, τι είναι? Ναι, ρε φίλε, του λέω, αυτόν τον θέλω. Αυτόν τον άλλον δεν τον θέλω. Μαγαζί μου δεν είναι. Δικό μου δεν το μαγαζί. Θα μιλάνε γάβρι στην εκπομπή. Ας παίρνουνε γάβρι. Ναι, από το να παίρνουν αργιανοί καλύτερα να παίρνουν γάβρι. Δεν τον θέλω. Α, εντάξει, τώρα είναι αυτό που λέει κάτι. Δεν σε θέλω, ρε φίλε. Τώρα... Ναι, δεν σε θέλω. Δεν σε γουστάρω. Πώς να το κάνουμε. Και εσύ, αφού δεν σε γουστάρω, μην ξέρει. Τώρα κάτι το. Αυτό που μιλάει τώρα. Δεν το γουστάρει. Τι σου λέει το παιδί τώρα, σοβαρέψου λίγο κι εσύ. Τι έκανε, τι σου λέει. Εντάξει τώρα, τι λε να πει. Αυτό γιατί δεν το γουστάρει. Κάντε κριτική σα τη λέει. Κάντε κριτική τώρα το παιδί. Σάλια μου, το γλύβεται γιατί μου το ξέρει τον άλλο. Δεν θα μου χαλάσει την εκπομπή αυτό. Μα δεν μπορεί να σου κάνει κριτική, λέει κάτι. Δεν θα λέω καμιά εκπομπή. Δεν μιλάει για αυτό το άτομο, ρε παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνω. Να σου πω τα, μην με τσιφιλιάζει τώρα γιατί έτσι δεν έχουν πολλέ αφιλιέ. Σου λέω πράγματα. Τώρα αυτό θα κάνουμε μια κουβέντα αναπολιτισμένη. Με σένα, δύσκολο το βλέπω. Για πάμε λοιπόν να μιλήσουμε πολιτισμένα. Ναι, φίλε, να πούμε τώρα πριν πήρε ένα, α πούμε, σε ρώτησε κάτι για τον κόκκινο. Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν πολιτισμένα. Κάτσε να δει πώ θα κρατήσω πολιτισμένα. Μίλα για τον κόκκινο, αγόρι μου, μίλα λίγο. Μην φοβάσαι. Τι να φοβηθώ, ρε φίλε. Τι φοβάσαι. Σαν τι να φοβηθώ. Ολυμπιακό, εκεί Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Πέταξε και τον άνθρωπο σιφιλιάρδο να έχει δίπλα. Εμά να πούμε γιατί δεν μα βγάζει, ρε. Ρε με τρελαίνει τώρα. Μην μαρσάρει. Δευτέρα, όχι Πέμπτη, κάτε μα. Τι θε, να μιλήσουμε πολιτισμένα. Θα τα πούμε τα νερά και με στην τι είναι εδώ πέρα. Πολύ καφέδε. Καφέδε. Εγώ θα τα μαζέψω, δεν θα τα μαζέψω. Δυστυχώ καφέδε, φίλε. Δεν είναι καφέ. Αυτή είναι να πούμε κάτω να πούμε, μα έχει πρίξει με την Αθήνα. Να πα Αθήνα, ρε φίλε, να κάνει κουμπί να μου. Φίλε, την Αθήνα. Το νερό του είναι αυτό. Θέλει. Να μιλήσουμε, να τελειώνουμε, ρε φίλε. Λοιπόν, άκου να δει. Με την Αθήνα κλείσει για να ανέβει. Την Αθήνα γλύφεις για να ανέβεις. Τι είπε ο φίλος? Και όχι για το Μάριο. Ναι. Συνέχισε. Γιατί δεν μιλάει. Αυτά να πεις μόνο. Έχω πει τόνους απ' τα άλλα τώρα. Και φίλοι, την άλλη, την άλλη. Εσένα περιμένω. Αρκιανός έρχεται στην εκπομπή. Τον έχουμε πάρει 40 τηλέφωνα να έρθει. Καφέ γιατί τον πέταξες πριν. Τον καφέ γιατί τον πέταξες. Τι λέει φίλε τώρα. Να... Εγώ τον πλήρωσα τον καφέ φίλε. Ό,τι θέλω τον κάνω τον καφέ. Άμα έρθω στο σπίτι, σου και λερώσω το χαλί σου, πες γιατί πετάς πολύ τον καφέ. Πολύ απαιτητική ρε φίλε, σας πούμε και γιατί πετάξαμε τον καφέ τώρα. Λοιπόν, δεν σας θέλω, κόψτε τον. Δεν σε γουστάρω. Είναι δυνατόν να είστε όλοι οι ίδιοι ρε. Σταμάτα λοιπόν. Δεν σας γουστάρω ρε. Μην ξαναβγάλεις Αριανό εδώ πέρα, επόμενη γράμμη. Όποιος βγαίνει Αριανός θα κόβεται. Δεν σας θέλω. Ζημιά είστε. Γιατί πέταξε τον καφέ, απολογήσου. Φύρα είστε. Πάμε επόμενη γραμμή. Είστε φύρα. Δεν σε θέλω. Είδες Γιουργά και δεν πρέπει να μιλάς να πούμε όταν τους μιλάει. Μη μιλάς εσύ. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Πάμε. Ίδιοι είναι όλοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Α, τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Σι κάνω τι θες. Λέγε. Καλημέρα Κώστα. Αυτός διαφέρει. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Το Αριανός ο Πιτσιρικάς. Ναι. Ο Ηρακλής ο Αριανός. Γεια σου Ηρακλή. Α, που λέγεται Ηρακλής. Μπράβο. Καλησπέρα Ηρακλή. Καλησπέρα Μάρη. Κώστα, αυτά που έκανε ο Κόκκι σήμερα. Άντε πάλι. Δεν τα κάνει ούτε παίξει από τη Super League. Λέει τα κάνει, μάλλον. Απλά. Πόσο του έλειψε το ποδόσφαιρο αυτό, φίλε. Του έλειψε το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι για το κόκκι. Άλλα θέματα δεν έχει ο Άρης. Λέγε ένα κλειμ, λέγε. Κοίταξε, ο Κόκκι υπολείπεται ακόμα στη φυσική του κατάσταση. Δεν έχει ακόμα το ρυθμό που είχε. Λέγε, παιδιά, γιατί μιλάτε μόνο για το κόκκι. Του έλειψε το ποδόσφαιρο. Α το παιδί αρκεί να μιλήσει. Αφήστε το τώρα. Έχει πολύ καλά παιχτάκια ο Άρης. Μόνο για το κόκκι θα ακούμε. Συμφάνω τον πάτο με τα φρύδια. Σα βάλετε με το έχει Μάρκο Ντούνι. Εγώ απορώ πώ άφησε η ΑΕΚ Μάρκο Ντούνι. Πεχτάρα. Γιατί είναι μεταγραφή, δεν είναι. Ναι, πεχτάρα. Ναι, πολύ καλά. Εγώ όταν τον πήρε, νόμιζα ότι είναι κάτι δανεικό. Μα Μάριο, τον Ντούνι, εγώ την χρονιά που τον πήρα, ήταν βασικό στο Πανιόνιο τη Super League. Ναι, και πολύ καλό εναντίον του Άρη που έχει σκοράρει κιόλα. Ε, Πανιόνιο Άρη, νομίζω. Δεν έχει σκοράρει το 2-2. Στο... Όχι, νίκη του Πανιονίου. Και έρθει Β' Εθνική. Ή 2-2. Ναι, στο 2-2. Που βγαίνει δεξιά και σκοράρει, ναι. Για λέγε, Ηρακλή μου, λέγε. Πολύ καλά έπαιξε ο Ντούνις, Μάριε. Μόλις μπήκε σκόρα. Ο Ντούνις είναι πολυτέλεια. Ναι, ο Ντούνις είναι πραγματικά πολυτέλεια για την Γάμα Εθνική. Ναι, ναι. Θα μπορούσε άνετα να βρίσκεται στο ρόστερ της Τρίπολης, στο ατρωμί του. Πόσο μικρή είναι τον Άρη, πόσο μικρή. Κοίταξε, άλλα θέματα τώρα. Το μόνο θέμα που μένει είναι αυτό με την εκαθάριση. Αυτό είναι το μόνο θέμα. Αυτό είναι το μόνο θέμα. Το μόνο θέμα. Έπρεπε να πω εγώ ότι πρέπει να πάμε για σκοπίμωση. Μόνο για το κόκκι. Δεν του ξέρει. Πάνε επίτηδες στην κουβέντα αλλού αυτοί, ας την εκαθάριση. Τα σοβαρά τους θέματα δεν τα λένε, γι' αυτό τους λέω τους θέλω.
Το σοβαρό του θέμα το πάνε αλλού επίτηδες αυτοί. Από προσανατολή. Σου λέει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ σου πάει. Α του βρε, ξέρω εγώ τι σου λέω, βρε. Έλα, φίλε, μου λέει Ακλή, μου λέει αγόρι, μου λέει. Ναι, ναι. Ρε, Κώστα, διάβασα κάτι ότι αναφέρεις εσύ για αφημί ότι υπάρχει περίπτωση, το πιστεύεις αυτό. Φίλε, εγώ ξέρω από το, από το ρεπορτάζ της Βέρειας, ναι, ναι. Μάλλον από το ρεπορτάζ του μεγαλομετόχου της Βέρειας, ναι. Ότι αν κολλήσει το όλο σκηνικό, το πλάν B είναι το αφημί της Βέρειας. Δεν υπάρχει περίπτωση από μένα. Ναι, άκουσε τι σου λέω. Γιατί εκεί με την εκαθάριση, που αντί να ασχοληθούν αυτοί με την εκαθάριση, ασχολούνται με τον κόλο του Κόκε που είναι φαρδής και με τον κόλο του όλο του Τάτου και δεν με ενδιαφέρει. Αλλού το θέμα στο ρεπορτάζ του Άρη. Γι' αυτό σου λέω αποπροσανατολίζουν την κουβέντα και σύν της άλλης, όπου μπλεχτήκαν αυτοί κλείνουν κανάλια. Ραδιόφωνα κλείνουν, εφημερίδες κλείνουν, τα πάντα. Σωστά, θα μου πεις τα σπορ του Βορρά που ασχολήθηκαν με τον ΠΑΟΚ, δεν κλείσαν. Γι' αυτό φίλε, μην είσαι οπαδός. Θα βλέπετε τα πράγματα πιο σφαιρικά. Σωστά, κλείσανε τα σπορ του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ, ο ΜΑΟΚ και ο ΤΑΟΚ. Κλείσανε τα σπορ του Άρη, κλείσαν τα πάντα. Άστα φίλε, γειτονιές τώρα. Πάμε, λέγε. Τώρα Τετάρτη με τη Δράμα, εντάξει, δύσκολο παιχνίδι. Είναι από τα πιο δύσκολα. Έλα ρε, ποια Δράμα τώρα. Τετάρτη ώρα, τι ώρα είναι. Τρεις η ώρα. Η Δράμα, η Δράμα. Πέντε είναι. Η ώρα έχει αλλάξει το παιχνίδι. Έχει αλλάξει. Κοίταξε φίλε, είναι μικρέ. Μόνο και μόνο από ποδοσφαιρικό εγωισμό που σου στέρισε πέρσι την άνοδο. Αν μπορείς πρέπει να τη διασύρεις. Και αν τη διασύρει, ποιο το κέρδος του ρε. Η Δράμα δεύτερη θα βγει ή τρίτη. Πού παίζουνε. Λοιπόν, στη Δράμα. Δεν μου λες. Δύσκολα. Η Δράμα. Ναι, δύσκολα. Δεν λέω Δράμα, ότι είναι εντάξει. Αυτή η κουφιοκέφαλη εκεί η Δράμα με τα κεφάλια σαν τετράγωνα καρδιά. Θέλανε για τους σπράξες. Α, οι παπατζίδες. Αυτοί οι παπατζίδες η Δράμα. Ενώ εσείς οι ωραίοι όλοι. Εσείς είστε οι ωραίοι όλοι. Είναι, η Δράμα που χωρούσε παπατζίδες. Στην Ομόνια δεκαετία του 60 οι 8 στο κάτω παπατζίδες Δράμα ήταν. Ναι, αλλά επειδή το λες οι παπατζίδες. Το λες έτσι, ο άλλος το πιάνει αλλιώς. Κατάλαβε. Ω Σπάρτη, εξηγώ. Ο πρώην μου μεγάλο μου έρωτα ήταν από τη Δράμα. Ηρακλή, παπά εκεί παπά. Ηρακλή, Ηρακλή. Δράμα ρισπέκ. Δράμα τελείωτο ρισπέκ. Πόσο βλάκε είναι οι Δραμινοί. Και στο ελληνικό ροκ έχουν βγάλει. Σταμάτα με τι ροκ βρέκλα. Δεν θέλω να βγει. Α σε εμά μωρέ, υπάρξε. Υπάρξε τι τα ίδια και τα ίδια θα βγάλει. Ένα ναι, στη βλάχο με το γυάλινο το μάτι βγάλανε, βρε. Ένα το με το γυάλινο το το δούλο του Πασόκ, τι έβγαλε η Δράμα. Σοπαρά, έβγαλε ηθοποιό τραγουδιστή, έβγαλε. Σοπαρά, μιλάω. Το Πασχάλη τραγουδιστή δεν έβγαλε. Το Πασχάλη, ο Πασχάλη από πού είναι. Ποιο είναι ο Πασχάλη. Ο τραγουδιστή. Ποιο φελό που. Ποιο φελό. Ποιο αλωνικιό είναι ο Πασχάλη, ρε Δραμινό, είστε καλά, ρε. Έκανε αυτό το. Είναι και ηθοποιό ο άλλο, ο νεαρό. Και ο καλλιό και ο καινούριο που. Σλούφα και παραλλαγή στην Ιστο Αιγαίο. Που σκοτώσανε, δεν είναι. Ένα λουκανίδι βγάλατε. Ένα λουκανίδι. Ένα λουκανίδι. Ο λουκανίδι νομίζω είναι, είναι την Κομωτινή. Ναι, ναι, όχι από, από τι σφαίρε είναι. Μάρι, λες αυτό που κάνει τον Κίστο. Λουκανίδι. Απλά πήγε μικρό στο ξαναδεί. Λουκανίδι. Να πω για του δραμμένου που είναι. Χαραλαμπίδη. Ποιο Χαραλαμπίδη. Ο Γρηγόρη. Ο Γρηγόρη. Ο Χαραλαμπίδη. Τι εντάξει. Η Φαντή. Δάφκο από του μεγαλύτερου τροματοφυλάκε που έβγαλε ποτέ. Σόπαρε. Χουγού Γεωργιάδη. Ποδοσφαιριστή. Χουγού. Ποιο είναι χουγού, ρε. Ήτανε δύο οι Γεωργιάδες. Ο ένας ήταν του Χου. Σαλά άλλος, και ο άλλος ήταν του Σου. Ναι. Λοιπόν, έβγαλε τον Καλλιόρα τον ηθοποιό, έβγαλε τον Πασχάλη τον τραγουδιστή. Τον Πασχάλη, ναι, τον Ορμανιτίδη. Το μεγάλο. Κάτσε να ακούσουμε τι άλλο έβγαλε. Κάτι δεντρίλια βγάζει. Συγκαλύπτω βεβαίω. Ακόμα και εκεί. Ναι. Λοιπόν, έβγαλε, άμα θέλει να μάθει και στην αντίπεδρα την πλευρά τον. Ποιον έβγαλε. Τη δεκαετία του 80. Ποιον έβγαλε. Τι, ποδοσφαιριστή καλλιτέχνη. Όχι, όχι. Έβγαλε έναν που έκανε ισόβια φυλακή και βγήκε τώρα πριν από λίγα χρόνια. Τον Δράκο, λες. Ναι, ποιο ήταν. Δεν ήταν από εκεί, τον Παπαχρόνη, λες. Τον Παπαχρόνη. Όχι, εκεί υπηρετούσε, δεν ήταν από εκεί. Υπηρετούσε στη μοίρα εκεί πέρα. Πολλά μιλάνε για του Δραμινού. Δεν είναι τόσο βλάκε. Εκεί το πτυχίσει έχει. Είναι τόσο βλάκε που διαλέξανε τον Άρη αντίπαλο του χρόνου στη Γάμα Εθνική για φέτο αντί τον διαλυμένο Πανσεραϊκό. Μιλάμε για Ντουγάνια. Ποιο ήταν διαλυμένο. Ο φέτο ο Πανσεραϊκό τι. Το ίδιο να έχει τον Πανσεραϊκό αντίπαλο, το ίδιο τον Άρη. Μα δεν θέλω να βγει εδώ, ξέρετε. Το θέλανε για αντίπαλο. Τώρα θα κόψει 6.000 εισιτήρια εκεί πέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, Κώστα, συμφωνώ σε αυτό που λες. Αφού έτσι κι αλλιώ. Δεν είσαι μια άλλη επόμενη γραμμή. Λέγε, λέγε. Δεν μπορούν να. Δηλαδή, απάκερ ή άρε 5-0 τη γράμμα. Κακό θα την κάνει. Σαν ομάδα εννοώ. Τέλειω. Ναι. Έγινε Ηρακλή, να κλείσουμε την Ηρακλή και να πάρει και ένα ακόμη ένα τελειώσουμε. Ναι, κλείσει Ηρακλή, πάλι ακόμα ένα. Ένα ακόμη θέλω και τέλο. Αυτό θα είναι ο τελειότερο. Και 20. Έτσι, πάμε, ναι. Έλα, ρα. Ναι, φίλε. Να σε κάνω μια ερώτηση. Μία μόνο. Ένα φίλαθλος
πρέπει να ασχολείται με τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών ή να βλέπει απλά αυτό που παρουσιάζουν. Λίγο πιο δυνατά, Νίκο, το χαμήλωσε. Λίγο πιο δυνατά να ακούμε. Για μένα, φίλε, προσωπικά πρέπει να ασχολείται. Όχι, όχι, να μην ασχολείται. Αυτό που βλέπει μέσα στο γήπεδο. Καλά, λέει ο φίλος. Μπράβο, Τζόρνταλ, καλέ μου άνθρωπε. Λοιπόν, μισό, μισό. Παίζει μεγάλο ρόλο όμως και πόσο αμείβεται κάποιος και τι προσφέρει. Στα A της η Λίβερπουλ με διαφορά. Στα A της, με διαφορά. Στάσου, ρε, μην είστε κάφρι, ρε. Ρε φίλε, φυσικά. Άμα παίρνει ένας 1,5 εκατομμύριο και άλλος 200.000. Δεν μας αφορά εμάς. Εμένα με αφορά εμένα. Ναι. Μ' αφορά. Όχι, εμένα μ' αφορά. Εμένα μ' αφορά. Κανένα δεν πρέπει να αφορά. Όχι, εμένα μ' αφορά. Ποιος κανένα, ρε φίλε. Ο Μπερμπάτοφ αν παίρνει 1,800. Τι σε αφορά, ρε φίλε. Με αφορά. Στην προσφορά του οπαδού δεν ενδιαφέρει. Εσένα τι σε αφορά. Μα έτσι κρίνεται, ρε σιγά. Καλά, ρε πλάκα μου κάνεις. Άμα μάθω εγώ. Αν μάθω εγώ ότι ο Γιώργος εδώ στην εκπομπή παίρνει 500 ευρώ το μήνα. Το και εμένα μπορεί να τον αγαπά και να τον δίνουν 500 ευρώ. Ωραία, εμένα που παίρνω 100, ναι. Πώς με καίει. Θα πω ένα άδικο, δεν θα μιλήσω. Καλά, λέει, είστε καλά. Καλά, λέει. Είστε απαράδεκτοι. Στη δουλειά του, στο γραφείο που δουλεύει. Δεν μας αφορά. Άκου τι λέει. Στη δουλειά εκεί που δουλεύει ο Γιώργος. Αν παίρνει 300 ευρώ και βγάζει πενταπλάσια δουλειά του άλλου που παίρνει 1000 ευρώ. Θα είναι βλάξα να δεν αντιδράσει. Επειδή τελειώνουμε, είσαι ο τελευταίος. Μισό λεπτό να πω κάτι. Μισό λεπτό. Γιώργο, και εγώ. Στο μαγαζί λοιπόν που είχα κάποια στιγμή, κάποτε είχα πολλές δουλειές. Ένα μαγαζί, ένα ψητοπολείο που είχα κάποια στιγμή. Πότε, πού? Κάτω, στα Λαδάδικα, δεν είχαμε ένα. Ποιο μαγαζί? Του Κατερνιώτη, ρε φίλε. Κατερνιώτη. Ναι. Λοιπόν, έχω το βράδυ τρεις υπαλλήλους. Εσύ. Ναι. Τι κόστησε το μαγαζί? Βεβαίως, το είχα μαζί συνεταιρικά μαζί με έναν άλλον. Ωραία. Έχω τρεις υπαλλήλους. Και παίρνουν αυτοί από 60 ευρώ τη βραδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποια στιγμή, ναι. Επειδή πατούσαν πολύ δουλειά τα παιδιά, λέω ρε παιδί μου, σκέφτομαι με το συνέδριο ας πούμε, να φέρω ακόμα ένα, να φέρουμε ακόμα ένα, να λαφρύνουμε τη δουλειά τους. Να λαφρύνουμε. Ναι, ναι. Να μην έχουν μεγάλη πίεση στη δουλειά. Ναι, ναι. Και φέρνουμε εξτρά ένα άλλο άτομο και το δίνουμε 40 ευρώ τη βραδιά, αλλά το δίνουμε εκείνον για 6 ώρες. Ναι. Το παιδί μας είπε, μπορώ να έρχομαι εγώ από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Τέστη. Δεν μπορώ παρέ. Ναι. Μετά από 2 εβδομάδες, οι δύο με βγάλανε μπαϊράμι. Θυμώσανε. Μου λέει τι, ο άλλος έρχεται 6 ώρες και παίρνει 40 ευρώ και εμείς είμαστε 10 ώρες εδώ και παίρνουμε 60. Έχουν δίκιο. Φέβαια. Είστε απαράδεκτοι, ρε. Δεν ξέρετε από δουλειά σας. Ενώ ξέρεις εσύ. Βράβο, το φέραμε εξτρά να πούμε το δίνουμε. Ξέρεις εσύ. Α, σε λέω το μαγαζί. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Αυτό είναι. Αυτό είναι εντελώς τέτοιο. Τι λες. Μπορεί να το δει να το κάνει δώρα. Δώρα τον κάνει, να το δώσει πριν με ένα εκατομμύριο. Βρε, άλλο δεν είναι κριτήριο αυτό να κρίνει τον άλλο. Ναι, είναι κριτήριο. Είναι κριτήριο. Εγώ μιλάω σαν φίλαθρος με βάση το τι προσφέρει στην ομάδα. Δεν μιλάω σαν συνάδελφος του ποδοσφαιριστής. Δηλαδή τώρα ο Τζιόλης που το κάνει συμβόλαιο από τα 30 και μετά και δεν κάνει τον κάτσε, δεν μπορεί να το κάνω θέμα. Πήγα Τζόρνταλ με τα λόγια σου τίποτα πια δεν είπε. Και πάλι στη διοίκηση απόψε κάνει παράπονα. Έχουμε άλλο φίλο. Κόψτα! Έλα! Δεν καλά είχαμε κλείσει, ρε παιδί, δεν είπαμε τίποτα. Ναι, τελικά το έχουμε περιμένει. Ναι, όντως το παιδί δεν έχει πει τίποτα. Αριανός είναι άνθρωπος. Όχι, λοιπόν, να τελειώσω λίγο θέλω. Ναι. Εσύ ρε Κώστα με παίρνεις να πούμε για την ώρα στο ραδιόφωνο 50 ευρώ και ο Ασλαμάς παίρνει 100, εμένα με ενδιαφέρει ή με ενδιαφέρει αυτό που θα σου πω κάτι, φίλε. Ο κόκκινος, ο κόκκινος, ο κόκκινος. Αν πάμε να κάνουμε ένα σπικάζ και πω εγώ θέλω 500 ευρώ και εσύ θα πάρεις 300, θα πει θέλω να πάρουμε τα ίδια. Εγώ όπως σας ακούω με ενδιαφέρει, δεν θα πάρεις και πολλά έτσι από το κόκκινο. Ο κόκκινος νομίζω, πρέπει να σε ενδιαφέρει, φίλε. Ο κόκκινος νομίζω ότι πρέπει να πάρει τα ίδια, εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρω πάρει τα ίδια. Τι λες. Μην κάνεις κολοτούμπα. Τώρα σε λέει το παιδί, εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσα παίρνεις εσύ και πόσα παίρνει ο άλλος. Ναι, αλλά στην ομάδα όμως είναι λίγο το παράδειγμα, λίγο άσχημο. Η ομάδα, φίλε. Το συμβόλο το κρυβόμαστε με εκεί. Ο στον Ηρακλή. Ο Ρωμάνο παίρνει από τον. Παραζαμπάζει πενταπλάσια που δεν με ενδιαφέρει. Εσύ πού δουλεύεις, φίλε. Δουλεύεις πουθενά. Παιδιά δεν τις ακούω, θέλω να πω λόγω. Ναι, ακούω λίγο. Φίλε, κλείσ' τη συσκευή. Κλείσ' τη συσκευή, παλικάρι, κλείσ' τη συσκευή. Φίλε, δουλεύεις πουθενά εσύ. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Μισό λεπτό. Δουλεύεις πουθενά. Άκουσε με ένα λεπτό, άκουσε με ένα λεπτό. Δεν απαντάει. Μα δεν θα απαντήσω. Σου κάνω ερώτηση. Όχι, είσαι πολύ δημοφιλής, πολύ διάσημος και δεν θέλω να πω τη δουλειά κάνω. Όχι, αν δουλεύεις κάπου και μάθεις ότι ο άλλος. Στάσου λίγο να στα πω τα γράμματα, ρε φίλε. Μάθε να μιλάς. Αν μάθεις ότι... Μάθε να... Μη φωνάζεις, φίλε. Εντάξει. Μη φωνάζεις. Ήρεμε. Πες ότι είμαστε στην ταβέρνα και τα λέμε. Και σου λέω, εσύ δουλεύεις σε μια δουλειά. Φίλε, ναι. Και μαθαίνεις ότι ο συνάδελφός σου
που κάνετε την ίδια δουλειά ή εσύ κάνεις παραπάνω δουλειά ή ξέρω κάνετε την ίδια. Παράγεις μεγαλύτερο έργο, περισσότερο. Παίρνεις λιγότερα από αυτόν, θα σε νιάξει. Θα με νιάξει, τον πελάτη θα τον νιάξει. Τον πελάτη, φίλε, εάν αυτή η σχέση βγάλει πρόβλημα, ναι, θα τον νιάξει. Γιατί να βγάλει πρόβλημα, ρε φίλε. Είναι αμφίδρομο. Γιατί αυτές οι σχέσεις είναι πολύ λεπτές και καθορίζουν. Ρε φίλε, συμβόλαιο, ξέρεις θα πει συμβόλαιο. Κάθεσαι και μιλάς, πόσα θέλεις, πόσα δίνω, πόσα κάνω, συμφωνούμε και υπογράφουμε. Θα τιμήσεις αυτό που συμφωνήσαμε. Ο Μπερμπάτοφ παίρνει ένα από τα πόσα πόσα πήρε και πήρε τα μισά μόλις ήρθε και τα μισά τα Χριστούγεννα. Θα απαιτήσω το ίδιο με τον Κλάους. Πώς να πω μια κουβέντα τελευταία για να κλείσω. Άκου να δεις, φίλε, τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών είναι σαν τα συμβόλαια των εργαζομένων. Ωραία. Είναι σαν τα συμβόλαια των ιδιωτικών υπαλλήλων. Εάν λοιπόν σε μια επιχείρηση αυτά είναι έτσι και δεν υπάρχει ένα μέτρο, η ομάδα ή η εταιρεία κλονίζονται. Ωραία, άκουσε με λίγο. Άρα λοιπόν πρέπει να σε νοιάζει, αυτό λέω. Ωραία, αυτή η άποψή σου. Εμένα, επειδή σαν φίλο του ποδοσφαίρου δεν με ενδιαφέρουν τα συμβόλαια και με ενδιαφέρει το θέαμα, έχω να σου πω λοιπόν ότι από το 2006 στον Άρη, ο Κόκε συγκεκριμένα είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει τα τελευταία 20 χρόνια. Ποια χρόνια? Τα τελευταία 20 χρόνια. Η προσφορά μετράει. Δεν με ενδιαφέρει αν σου πω καλύτερο από τον Κόκε. Ωραία, θες να σου πω, καλύτερο από τον Κόκε. Α, στην Ελλάδα, στον αέρα έμεινα προχθές το πιο σταθερό δεκάρι στο ελληνικό ποδόσφαιρο τελευταία οκταετία. Ροτζέριο Μάρτινς. Ποιος? Τον Άρη. Οκτώ χρόνια. Α, στον Άρη λες. Ο Κάμπορα, φίλε. Είναι ο ένας. Ναι. Και ο Έντι Τζόνσον ήταν καλύτερος. Ο άλλος, ο Τζόνσον ο μαύρος είναι ο άλλος. Και ο άλλος, ο παιχταράς. Ο Μπαντεγιά. Ο Μπαντεγιά. Πολύ μικρό χρονικό όμως, εντάξει, εδώ τώρα είναι το διάστημα. Ακούστε κάτι. Τι σεζόν έπαιξε ο Κάμπορα. Ο Κάμπορα δεν έπαιξε για να παίξει το ρεμάλι ο Κόκε. Το ρεμάλι. Εσύ πού τον είδες ότι έπαιξε καλά ο Κάμπορα καλύτερα από τον Κόκε. Ο Κάμπορα έκανε γκολ. Με, το Κόκε έκανε γκολ. Ναι, πολύτιμα γκολ ο Κάμπορα. Ο Κάμπορα ρε Χαϊβάνη, έκανε γκολ με κεφάλι, έκανε γκολ με πλασέ, έκανε γκολ με περιστροφή 180 μοιρών, έκανε γκολ με πέναλτι, έκανε γκολ με έφοδο. Με προβολές. Με προβολές, βρε Βόδι, ποδοσφαιρικά. Πώς? Με ψαλιδάκια έκανε ο Κόκε. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο σε ενοχλεί. Πέτρο ψαλίδι, χαρτί έπαιζε και έκανε γκολ. Φίλε, στην ομάδα σου, φέρ τον, φέρ και τον Κόντι. Τι με νοιάζει εμένα. Απλά σου λέω ότι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Σου είπα δεν θέλω τα διοικητικά. Σου είπα για το αγωνιστικό κομμάτι. Δε φίλε, μισό λεπτό να κάνω λίγο μια. Να το κάνω μια ερώτηση στο φίλο για να καταλάβω πώς σκέφτεται. Ναι. Εγώ ξέρεις γιατί το είπα πριν, γιατί διαφώνησα. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να ξέρεις και το συμβόλαιο του παίκτη για να του κάνεις και την αντίστοιχη κριτική. Δεν με ενδιαφέρει εσένα. Άσε με να τελειώσω γάμο. Ότι... Τρέλα μου. Μάρε, πολύ. Άσε με να τελειώσω. Εσύ όταν μιλάς γκαρίζεις, φωνάζεις να πούμε. Άσε να πω μια κουβέντα. Λοιπόν. Άκουσε με λίγο. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή τον Μπερμπάτοφ τον κάνω αυτή την εκπομπή, αυτή την κριτική, γιατί πήρε αυτά τα λεφτά. Αν ερχόταν στον πάγο να παίξει τζάμπα, δεν θα έλεγα τίποτα. Θα έλεγα και ευχαριστώ. Βοδομούς χαρό είναι. Αν έπαιζε τζάμπα, δεν τον έλεγε τίποτα. Τον υμνούσε. Τον πληρώνει αυτό και του κάνει κριτική. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε, τώρα κάνετε και κριτική τώρα. Άντε βρε ελέφαντα που θα μιλήσει και μου σκάρει. Με μια ελέφαντα. Δεν έχουμε να φάμε κιόλα, δεν είναι το τρόπο. Σοβαρά μιλά. Σοβαρά να βάζει εσύ και κάνει κριτική τον άλλο που παίρνει δύο κάτω. Φυσικά! Μαλά και αυτό είναι λίγο να πούμε. Αυτό είναι πολύ τυποτένιο είναι αυτό, ρε. Σιγά, σιρέ, φίλε, σιγά, ρε, ρόβε, σιγά, ρε, πάνε να πληρώνεσαι, κύριε. Όμως μπορεί να τον καψού εκατό, αν δίνει έτσι, ρε. Θα τον κριτικάρεις γιατί παίρνει 2 εκατομμύρια, ρε. Γιατί πιάνει θέση άλλου. Τι πάθαμε τώρα, ρε. Τζορντάν. Απαγορεύεται, δεν κατάλαβα. Θες να μάθεις τι λένε οι παίκτες του Πάου για τον Μπερμπάτο. Εμένα. Ναι, θες να μάθεις. Θες να μάθεις τι λέει ο Τούντορ για τον Μπερμπάντο. Πάντως θες να μάθεις τι λένε οι προπονητές για τον Μπερμπάντο. Βεβαίως. Όχι αυτοί οι γλίστες που βγαίνουν και κλείβουν το σαμίδι. Ποιος προπονητής, πες μου ένα. Όνομα, πες μου. Δερμιτζάκης, Καραγεωργίου, από την Πόκαλα. Όχι όμως το γυαλί. Όχι. Δεν ισχύει τίποτα αν μην γίνει ο Καραργέου τώρα. Στο off the record. Και σου πούνε, αυτό μένει μεταξύ μας. Πάντως, αυτό που παραδέχομαι στον Ιορδάνη είναι ότι ο Μπερμπάτοφ και ο Σαβίδης τον εξέδεσαν. Τον Τζόρνταν και εξακολουθεί, κρατάει μια τίμια στάση στο Μπερμπάτοφ. Όχι, τώρα, μισό λεπτό. Πριν μας έλεγε, καλά κάνει ο Μπερμπάτοφ. Έλεγε, δώσε δεξιά,
Φύγε αριστερά, τσατίστηκε και έφυγε. Και βγήκε ο πρόεδρος και λέει: τι καραγιοσλίκια είναι αυτά, δεν υπάρχει καλά κάνει. Και βγήκε ο ίδιος ο παίκτης και ζήτησε και συγγνώμη. Γιατί είναι και κότα. Ο μεγάλος παίκτης ενός εκατομμυρίου, μόλις είπε το αφεντικό του: τι κάνεις, ρε, τι κάνεις να πούμε. Ναι. Και πήγε και έσκυψε το κεφάλι. Εγώ, κοίταξε, αυτά τώρα που πέταξε εδώ πέρα ο Ραπτόπουλος, ναι, καλά τα έκανε, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και σωστά. Καλά έκανε ο Μπερμπάτοφ και έφυγε, πάλι το λέω. Δεν σημαίνει όμως ότι έκανε και σωστά. Όταν σε σκάει ο άλλος, το λες 10 φορές από εδώ, από εδώ και από εκεί, έσκασε ρε φίλε. Εγώ να φύγει όμως εντελώς. Ναι ρε φίλε, πολύ βαρύ ήταν. Έγκλημα έκανε, δεν κατάλαβα. Για μένα ναι, έκανε. Ναι, σοβαρά. Φυσικά. Πιάσ' τον Μπέλκα το λαιμό και πες το να μάθει να παίζει ποδόσφαιρο. Άσε ρε τώρα, θα μάθεις τον Περπάτο να παίζει ποδόσφαιρο τώρα. Εσύ θα το μάθεις να παίζει ποδόσφαιρο. Όχι, κανόνες συμπεριφοράς τον μαθαίνω. Έλα ρε τώρα, μην μιλάτε για... Είμαστε πολύ λίγοι να μιλάμε για τέτοια ονόματα. Σιγά, η προσφορά του στον ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά ποια είναι. Τον Πελέ έχουν ξεφτυλίσει. Τον Πελέ ξεφτυλίσαν. Αυτοί είμαστε εδώ. Τι είναι η Ιερία Γελάδα. Ό,τι καλό έρχεται το ξεφτυλίζουμε. Η Ιερία Γελάδα είναι. Και όταν φεύγει. Ο Γιώργος συγκεκριμένα μου έριξε τη φιέλεγε μα ακριβώς. Όπως ήταν προχθές στο Βεστφάλεν, ήταν και τελικό με μένα με την Παρσελώνα. Ναι, βρε. Σαν να τον έβλεπα τελικό με την Παρσελώνα. Που έκλεγα. Κατενάτιο πάω και εκεί. 32 λεπτά παίζω με 10 παίκτες. Με τα ιδηροειδή ανοειδή. Με τα ιβυροειδή νανοειδή. Στη Ρώμη μέσα. 32 λεπτά. Όπως... Και κάνει σουλάτσο έτσι. Με τα χέρια έτσι. Τώρα που μιλάμε για πάτη, σήμερα είδα Γιουβέντους δικαιώθηκες για κεντήρα. Και τον κάνει η εφημερίδα της πόλης πρωτοσέλιδο. Έρχεται το χρυσό παιδί της Μάντσεστερ. Πώς άντεξα δεν ανέβηκα πάνω ρε, πώς να βάλω. Πώς άντεξα, την έχω κρατήσει. Την άλλη Κυριακή ακόμα περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Και με πάω πλέον. Μια υπέροχη. Και με πάω. Ανάλυση για αύριο δεν κάνουμε. Τι να κάνουμε το Λεβαδιακό.